σχεδία. Στο λες να αγοράσω κι αποκριατικά. Και ύστερα νηστεία, μα η σκέψη μου πετά. Σαν να έχω γέφυ πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? 10. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω καλοκαιριάτικα? Τι ώρα είναι? 10. Γεννιάρισε, ρε παιδιά. Άμα δεν έβρεχε και τώρα, θα αρχίσουν να ανησυχούμε. Καλά, εντάξει, άστα αυτά. Τα λέμε τώρα γιατί έβρεξε. Ναι, άμα δεν είχε βρέξει, θα λέγαμε πότε θα έρθει. Μα λένε ότι πέφτει θερμοκρασία, θα χειμωνιάσει. Θα βάλουμε τα παλτουδάκια μας, τα σκουφάκια μας. Και αυτές οι ομπρέλες άγριες να μείνουν φέτος. Θα κάτσουν εδώ πέρα στην άκρη, δεν θα κάνουν τίποτα. Μα τώρα κι εσύ. Πάμε να αρχίσουμε. Έλα, Τζένι, πάρε την ομπρέλα. Singing in the rain. Πώς είστε και κίνηση στους δρόμους σήμερα, Εντάξει, λόγω βροχής ήταν αναμενόμενο. Θέλω να σας πω, δεν έχω κλείσει μάτι. Γιατί? Όλο το βράδυ, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, παιδιά, όλο το σπίτι είναι γεμάτο κουνούπια. Κουνούπια, δεν έχω κλείσει μάτι. Από την υγρασία. Θα σέβεστε σήμερα, γιατί έχω ζήσει με κουνούπια. Θα σέβεστε, δεν έχω κοιμηθεί και ήμουν και με κουνούπια. Παρακαλώ. Join the club, Μαρία, καλώς ήρθες. Σίτες δεν έχει το καινούργιο σπίτι, από ό,τι κατάλαβα. Έχει, αλλά ρούχα. Και δεν την κλείνει τη σίτα. Άπλωνα ρούχα όλο το βράδυ. Άπλωνε και εσύ με αυτή τη βροχή. Αυτό ξέρει τώρα. Πού τα άπλωνε έξω στη βροχή. Δεν έχετε καταλάβει πού πηγαίνει. Ναι, δεν έχετε καταλάβει πού πηγαίνει το μηνυματάκι τώρα. Εσύ, εντάξει, πάμε καλά. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Το λέει. Κάποιο θα το ακούσει. Κάποιο θα το ακούσει. Για να πάρει τεχνοτήριο. Ναι. Το λέει. Έχει εκπτώσει τώρα. Έχει εκπτώσει. Να πάρω ένα τεχνοτήριο. Πάμε να αρχίσουμε όμω, διότι το μούλτι μα είναι γεμάτο σήμερα. Έχουμε πολλά. Έχουμε εδώ εξονομικού που αποκαλύπτει το τηλεοπτικό τη μέλλον. Τι θα γίνει, θα την ξαναδούμε, συζητάει κάτι, δεν συζητάει. Η Χρήσπα αποκαλύπτει για πρώτη φορά τι συνέβη στα προκριματικά της Eurovision του 2008. Εγώ θα σας πω γιατί ήμουν εκεί, το παρουσίαζα μαζί με την αδερφή μου. Θανάσης Μπέλος, λοιπόν, αποκαλύπτει ότι στο περσινό Survivor ο Σπύρος Μαρτίκας τον παρότρινε να αποχωρήσει. Τι? Από τότε δούλευε ο Μαρτίκας. Έστρωνε το χωράφι, το όργωνε. Φυσαρή, έχει βγει ποτέ ραντεβού με θαυμαστή? Η Μέη Μανουηλίδου δηλώνει ότι την ενοχλεί να συγκρίνουν το Survivor με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σωστό θα το πω εγώ αυτό και το βρίσκω. Άρης Τσάπης έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Ειρήνη κατά τη διάρκεια της παράστασης σε σουάρια δολοφόνους. Oh, no, έχουμε όλο το παρασκήνιο, έχουμε όλο το backstage, έχουμε όλο το στήσιμο, Ναι. Από τα δικά σου τα χεράκια. Δεν τρεφούσα εγώ το βίντεο, ήμουν μόνο συγκεκριμένο. Όχι, εννοώ. Αλλά αποκλειστικό 100% δεν ήταν. Στο να γίνει. Βέβαια, το γνωρίζαμε εμείς. Πάμε να τα δούμε. Δεν είναι κάτι που θέλω άμεσα να συμβεί. Όπως συζητήσαμε και πριν, έχω και τη δική μου την επιχείρηση, έχω τόσες μεγάλες συνεργασίες, έχω τα παιδιά μου που είναι προτεραιότητα και μου ρουφούν όλη μου την ενέργεια και τον ελεύθερο χρόνο. Έχω, γεμίζω τη μέρα μου. Οπότε θα ήθελα να απέχω για πολύ. Για δύο χρόνια. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω στο μυαλό μου να επιστρέψω, αν με ρωτάς. Αλλά δεν θέλω να είμαι απόλυτη. Θα μπορούσα να σου πω ότι τελείωσε. Αλλά δεν θέλω να είμαι απόλυτη. Δεν έχει να κάνει με τηλεοπτικό project. Έχει να κάνει με συνθήκες, με συνεργάτες.
Και γενικά με το κλίμα να είναι έτσι όμορφα τα πράγματα, να περνάμε καλά. Φοβάσαι μήπως δεν ευδοκιμήσεις σε καλές συνεργασίες που μπορεί να μην είχες στο παρελθόν? Κοίταξε, γενικά ήμουν τυχερή. Νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων. Μου έχουν εμπιστευτεί πολύ μεγάλα projects και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην ξέρεις να τους έβγαλα ως προπρόσωπους. Δεν είναι ότι φοβάμαι κάτι, απλά αυτή τη στιγμή δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου και δεν μου λείπει. Στην εκπομπή του Τάσου Ριζόπουλου «Τα Σώστη TV» μίλησε η Χρύσπα και αποκάλυψε όλα όσα συνέβησαν όταν ήταν μία εκ των τριών υποψηφίων για την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Eurovision το 2008 με το τραγούδι «Chance to Love». Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι εγώ είχα κάνει πρόβα τη χορογραφία κανονικά με χιλόφωνο και τελευταία στιγμή για τεχνικούς λόγους αναγκάστηκα να κρατάω την μπανάνα. Και είχα τσαντιστεί αρκετά και νομίζω ότι αυτό μου βγήκε και σε κάτι κοντινά πλάνα φαίνεται η μούρη μου τσίτα. Βέβαια βγήκα τσίτα. Θεϊκό αυτό όταν τσαντίζει. Αλλά δεν το ευχαριστήθηκα πολύ. Έπεσες βέβαια για τη χρονιά που ήταν και η Καλομήρα, βρε κορίτσι μου. Κοίτα να δεις, η Καλομήρα ήταν πάρα πολύ καλή και αποδείχτηκε γιατί πήγε και πολύ καλά εκεί που βρέθηκε, έτσι. Και βέβαια παρουσία εκείνη τη βραδιά ήταν η αδερφές Μαγκύρα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν ήταν εκείνες, ειλικρινά, θεωρώ ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα είχαμε δεκαπλάσιο άγχος. Ήταν τόσο καλές. Τόσο ωραία που περνάγαμε στα παρασκήνια. Δηλαδή ήταν πολύ ωραίο το κλίμα. Σου έχει γίνει κατά καιρούς πρόταση για κάποιο άλλο παιχνίδι, κάποιο reality? Για το Survivor έχουμε έρθει σε επαφή κάποια στιγμή. Αλλά δεν έχω πάει, δεν έχω φτάσει μέχρι ραντεβού γιατί είμαι πολύ του όχι. Εν τω μεταξύ το βλέπω έτσι. Να ξέρεις, δηλαδή μου αρέσει να βλέπω τα αθλήματα. Mm-hmm. Βαριέμαι πάρα πολύ σε όλο το υπόλοιπο. Το reality, το έντονο, ναι. Ναι. Επειδή βλέπω τις κακουχίες που περνάνε και έχω συζητήσει και με κάποιους που είχαν πάει στο παιχνίδι πόσο δύσκολα ήταν ειδικά για τις γυναίκες, δεν μπορώ. Ένα μεγάλο πάρτι δόθηκε χθες και εκεί φυσικά έδωσε το παρόν η εκπομπή μας και ο δημοσιογράφος μας Πάνος Παπαδόπουλος. Επειδή έφυγες μόνος σου, είναι ένας λόγος για να μη σε πάρουν στο All Star? Πραγματικά έχω πέσει από τα σύννεφα γιατί ξέρουν ότι τι μπορώ να δώσω. Ο Μαρτίκας κάνει συνέχεια σχέδια. Τι γίνεται? Εννοείται ότι κάνει, έχει το σχέδιο ο Σπύρος. Γι' αυτό είναι πανέξυπνος. Φυσικά το κάνει αυτό το πράγμα. Και σε μένα, σε κάποια στιγμή, αν κάτσω και σκεφτώ το τι είχε γίνει και πώς έφυγα, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο και εμένα να με κρατήσει τότε στο παιχνίδι. Και μου είπε, επειδή εγώ ήμουν νεκρός ψυχολογικά, Σπύρου σχέδιο, μου λέει Θανάση κάτσε κάτω να σε πάρουν να σηκωθείς να φύγεις άμα θες να φύγεις. Και έφυγα. Άρα επειδή ήσουν και ψυχολογικά κάποιος ευρανός, σου δώσε ένα πούσο, Σπύρου. Ναι, το είναι πανέξυπνος, το ξέρουμε αυτό. Τις κλίκες που έχουν δημιουργηθεί, αυτά που λέγονται στα συμβούλια. Φυσικά τα έχω δει. Ο κόσμος δεν είναι πανέξυπνος. Βλέπει ποιος είναι και τι είναι. Βραδινή έξοδο σήμερα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είπα να το ρίξω λίγο έξω. Όταν βγαίνετε, πώς σας αρέσει να πηγαίνετε? Συνήθως σε εστιατόρια. Μπουζούκια? Καθόλου. Δεν βγαίνετε για χορό? Όχι ιδιαίτερα, θα έλεγα. Σας φλερτάρουν όταν βγαίνετε έξω? Όχι, κανείς. Αποκλείεται. Αλήθεια. Δεν με θέλει κανείς. Άμα έρθει ένας θαυμαστής σας και έτσι σας προσεγγίσει με ωραίο τρόπο, πώς θα αντιδράσετε? Πολύ ευγενικά. Μπορεί να σε ζητήσει ένα ραντεβού. Α, όχι. Έχετε βγει ποτέ ραντεβού με θαυμαστή σας? Δεν έτυχε. Τον εαυτό σας τον προσέχετε? Καθόλου. Δεν περιποιείστε, δεν βάζετε μπότοξ? Δεν βάζετε κρέμες? Δεν φαίνεται. Τίποτα, ούτε μάσκες, ούτε κρέμες, ούτε μπότοξ, ούτε τίποτα. Τίποτα. Και ποια είναι τα δικά σας μυστικά ομορφιάς, πώς διατηρήσετε τόσο φρέσκια? Δεν είμαι όμορφη, δεν είμαι φρέσκια. Είμαι μία μεγάλη γυναίκα. Σας φιλώ. Βλέπεις το All Star, τι γίνεται? Το βλέπω όταν είμαι σπίτι, όταν δεν είμαι δεν το βλέπω. Δηλαδή δεν θα ανοίξω και το κινητό να το δω. Τι θα γίνει με αυτό το Σπύρο Μαρτίκα, σχέδιο Μαρτίκα, ακούμε για εξόντωση βασάλους? Πραγματικά γίνεται ακριβώς ό,τι γινόταν και πέρσι. Απλά με άλλους παίκτες. Ώρες αισθάνομαι ότι νομίζω ότι είναι ο πιο έξυπνος όλων και αυτό είναι ένα πρόβλημα έτσι, όταν αισθάνεσαι ότι είσαι ο εξυπνότερος, αλλά ο κόσμος έχει καταλάβει φέτος κάτι διαφορετικό και νομίζω φαίνεται και από τα σχόλια στο Twitter. Έπρεπε ή δεν έπρεπε να ακολουθήσει την βρυσίδα, πιστεύεις? Πιστεύω ότι έπρεπε, αν όπως λέει είναι το στήριγμα του και ο άνθρωπος που θέλει να έχει και να κρατήσει τη ζωή του για πάντα. Μίλησες με τη Βρυσίδα που αποχώρησε και ο Θελός?
Όχι, δεν μιλήσαμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ καλές σχέσεις, δεν κάνουμε παρέα. Οπότε δεν ήρθαμε καθόλου σε επαφή. Περίμενες να αποχωρήσει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη? Καθόλου. Δεν περίμενα καθόλου αυτή την αποχώρηση. Πολλοί παίκτες παρομοιάζουν το Survivor με Ολυμπιακούς Αγώνες. Γελάω πάρα πολύ με αυτό. Επειδή έχω περάσει και από τα δύο στάδια. Ναι, Ολυμπιακούς Αγώνες δεν πήγα, αλλά πάλευα για Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στον αθλητισμό που δεν ανταμείβονται για αυτό που κάνουν. Το Survivor, ναι, είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι επιβίωσης, αλλά το οικονομικό κομμάτι είναι πάρα πολύ δυνατό. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα το συγκρίνω με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Άρης Τσάπης, ο ηθοποιός που μας συστήθηκε μέσα από τη σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, έκανε χθες μια μεγάλη έκπληξη στην αγαπημένη του Ειρήνη. Οι δυο τους πήγαν να δουν την παράσταση σε Σουάρια Δολοφόνος και της έκανε πρόταση γάμου, ενώ εκείνη συγκινημένη είπε το μεγάλο ναι. Βεβαίως, μπορείς να κάνεις όποια ερώτηση θέλεις, ρε. Πηγαίνετε εκεί μπροστά και εκεί δεν θα κάνετε. Θα χρεώνε και μακαλιά, 500 ευρώ η πρόταση. Αναλάβετε και αυτό. Το μετά, την τούρτα, το. Ναι, όλα, όλα. Όταν τελειώνει η παράσταση, θα την είσαι παπά. Θα πηγαίνετε μετά όλο ο θείασος στο γάμο μαζί, ναι, να κάνετε ένα έσταντα, ναι. Να κάνετε και πρόμο τη παράσταση ακόμα περισσότερο. Μα κλείνει δουλίτσε, μου φαίνεται. Σα κλείνω δουλίτσε. Για να είστε sold out και του χρόνου. Κατάλαβε γιατί έτσι όπω πάτε, για εκεί πηγαίνετε. Για εκεί πηγαίνει. Ευτυχώ. Να ζήσετε να είστε πάντα ευτυχισμένοι, Αρκυρίνη. Λοιπόν, ακούσαμε τι δηλώσει τη Μέη. Για το ότι γελάω. Στο MasterChef, την Ελένη. Γελάω. Τι να κάνει, μωρέ. Εντάξει, δεν μπορούν να συγκριθούν τώρα οι Ολυμπιάδες με τον Survivor. Μην τρελαθούμε. Απλά επειδή το νιώθει ο Τάκης τόσο πολύ έντονα στο πετσί του ότι πάει εκεί και αγωνίζεται, λες και πάει στην Ολυμπιάδα. Κάπως έτσι φαντάζομαι το παρομοίωσε. Απλά δεν συγκρίνονται. Είναι προσβολή για τις Ολυμπιονίκες, αυτό θα έλεγα. Κάτσε, ρε παιδάκι. Δεν θέλω να πάρω το μέρος του Τάκη, δεν με αρέσει. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος το πει προσωπικά. Η Ολυμπιάδα για τον καθένα είναι κάτι πολύ προσωπικό. Για μένα η Ολυμπιάδα μπορεί να είναι να ανέβω τη σκάλα που έχουμε εδώ απ' έξω σε 20 δευτερόλεπτα. Που εσείς την κάνετε σε 5. Η Ολυμπιάδα είναι μία. Δεν μπορώ. Μία είναι η Ολυμπιάδα. Για τον καθένα είναι κάτι προσωπικό αυτό. Η Ολυμπιάδα είναι μία, ρε παιδί μου, αλλά για εμάς ο καθένας έχει ένα προσωπικό στόχο. Όχι. Όχι. Ναι, okay. Ναι, αλλά δεν το συγκρίνεις με την Ολυμπιάδα, ρε μακαλιά. Με τι να το συγκρίνω, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Με τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ναι. Δεν μπορώ. Με την Ολυμπιάδα δεν ψηλάω. Με το wipe out. Κάτω με το wipe out. Τελικά η Μέη θα πάει στο Survivor, ο Στάλι δεν θα πάει. Ξέρουμε. Δεν έχει πρόταση προς το παρόν, κοπαρευτή. Αυτό το κορίτσι, αυτό το κορμί, αυτό το μυαλό και αυτή η αθλήτρια δεν έχει πρόταση. Τι να κάνουμε τώρα. Ορστάρ, ακούμε ορστάρ, δεν βλέπουμε. Αυτό λέω εγώ. Τέλος πάντων, ο Μπέλος... Βλέπουμε να γίνονται και οι εισαγωγές αυτή την εβδομάδα που το έχουν διαρρεύσει όλοι παντού, οι οποίες πάλι δεν είναι ορστάρ. Εγώ θα τρελαθώ και με αυτό. Ορστάρ δεν είναι. Λοιπόν, ο Μπέλος αποκάλυψε λοιπόν για αυτό που μας είπε για τον Σπύρο Μαρτίκα. Το είπε λίγο, εγώ κατάλαβα ότι σαν να το είπε λίγο με ένα παράπονο. Τι να, με έβαλε ο Σπύρος και έφυγα σαν τη Βρυσίδα. Με ρώτησε ο Γιώργος και είπα ναι, ενώ δεν ήθελα. Τι είσαι, Νίκος Μπάτζης, είσαι ρε παιδάκι. Θα σου πει ο άλλος, πέσε στον κρεμπό και θα πέσει. Δεν έμπαινε άμα δεν ήθελε. Ήμουνα, λέει, πολύ κάτω ψυχολογικά. Εντάξει, δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι κάτω ψυχολογικά, ό,τι μου πει ο άλλος θα το αποδεχτώ. Το άλλο είναι αυτό, το εύκολο. Είναι να πει στον εαυτό ότι αυτό μου είπε, παιδιά, εγώ δεν φταίω. Ναι, δεν κατηγορείς με τον Σπύρο, ο οποίος πραγματικά πήρε μια χαρά παιχνίδι. Κάνει. Ένα παιχνίδι στρατηγικής είναι, πέρα από επιβίωσης. Πάει ο χτίσω την ατάκα της Μέης. Γελάω πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε ποτέ το Γιάννη Μπέζο. Είμαστε εντελώς αλλού. Λοιπόν, εγώ πάντως αυτό που είπε η Χρύσπα δεν το είχα καταλάβει εκείνη τη βραδιά. Διότι είχα και το δικό μου άγχος στις παρουσίασεις, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είχε δει πρόβα όμως που δεν είχε χιλόφωνο. Όχι, γιατί όταν κάνανε πρόβα τα παιδιά, εμείς ήμασταν κάτω. Δεν κάναμε εμείς τη δική μας την πρόβα. Κάνανε αυτά ξέχωρα τη δική τους πρόβα. Αυτό προφανώς έγινε τελευταία στιγμή το τεχνικό. Δεν το ήξερα ούτε εγώ. Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι Χρύσπα Μαρτάκης και καλομήρα. Τους ένωσα απόψε η μοίρα. Αυτοί οι τρεις είχαν πάει στον τελικό. Και ψήφισε το τηλεοπτικό κοινό ποιος θέλει να πάει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά. Πήγε η Καλομήρα που έφερε πάρα πολύ καλή θέση και των πραγμάτων. Και μπράβο στον Χρύσπα που το λέει. Αλλά είναι γεγονός ότι μια τέτοια μικρή αναποδιά μπορεί να σου καταστρέψει την ψυχολογία πάρα πολύ. Τώρα να έχεις εσύ συντονή στα χέρια σου να κάνουν κάτι, ξέρω εγώ, και ξαφνικά να βρίσκεσαι αγγυλωμένη με ένα μικρόφωνο. Δεν περνάς ωραία, ρε παιδί μου. Σε καταστρέφει λίγο, όντως.
Και δεν είναι και δίκαιο, άμα με ρωτά. Δηλαδή, πώ να σου το πω, θα μπορούσε να έχει γίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Καταλαβαίνει πώ το λέω. Κοίταξε, δεν είναι δίκαιο. Φαντάζομαι να βγει καλομήρα εκείνη τη χρονιά και να μην ανοίξει το βιβλίο. Ή οτιδήποτε. Ο καλλιτέχνη ναι. είναι πάντα προετοιμασμένο για όλα. Ναι, αλλά μισό λεπτάκι όμω. Και εμένα στο Μαμαμία με το μαγιό. Που με σηκώνουν χορευτές, ξαπλώνω, με πετάνε, με γυρίζουν με το μαγιό και το. Ναι. Με μπανανίτσα, γιατί ξαφνικά στην ναι, σκηνή είναι, βγαίνω και δεν δουλεύω. Είναι μια παράσταση όμως που την κάνεις κάθε μέρα. Εκεί πέρα κρίνεται γιατί αν θα πας κάπου ή δεν ναι. θα πας. Είναι διαφορετικό το. One-off, έτσι. Κριτήριο. Μια βραδιά, το βλέπουν όλοι και δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Και δεν σε βλέπουν χίλιοι άνθρωποι από κάτω από εγώ καταλαβαίνω τον εκνευρισμό. Και εγώ δυσκολεύτηκα. Πετούσα την μπανάνα από το ένα χέρι στο άλλο για να μπορώ να κάνω όλα μου τα. Τον φέρνω από εσύ κατά πυρί σπαθιά, δεν έχει ανάγκη. Όχι τίποτα. Δεν έχω κάνει και ρεπόρτερ για να το έχω. Ευχαριστούμε πάντως. Ευχαριστώ τη Χρυσπα για τα καλά τη λόγια που είπε για μένα και τη Μαθήλδη. Ήταν όντως μια πάρα πολύ ωραία βραδιά η αλήθεια είναι και θα μου μείνει αξέχαστη. Λοιπόν, να την ξαναδούμε και φέτος. Γιατί και τώρα έχουν προκληθεί τρία τραγούδια να πούμε. Βεβαίως. Οπότε. Περιμένουμε να δούμε κάτι αντίστοιχο, κάτι πολύ ωραίο. Για να δούμε, μαγείρα, δεν μπορούμε να τα πίσω. Ακούσω, είναι ωραία τα τραγούδια. Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Τι δεν τα ακούμε εμείς, τα ακούμε εμείς, δεν τα ακούσουμε. Διάβασα στα site ότι έχουν βγει. Α, δεν έχουν βγει, ναι, μας είπανε μόνο τους τίτλους. Εγώ νόμιζα βγήκαν και τα τραγούδια. Αλλά δεν μπορούμε να τα ακούσουμε εμείς. Α, ακόμα. Μάλιστα, λοιπόν. Ωραία. Πάμε στο δεύτερο μας μούλτι. Καταρίνα Καραβάτο αποκαλύπτει ότι είχε τηλεοπτικές προτάσεις για το πρώτο μισό της σεζόν και απαντά στην καυστική κριτική που της έκανε ο Λάκης Καβαλάς εδώ στην εκπομπή μας καλεσμένος. Στέφανος Κορκολής μιλάει για την περιπέτεια υγείας που πέρασε στο παρελθόν. Η Χριστίνα Βίδου λέει ότι η απώλεια του συντρόφου σε μικρότερη ηλικία τη σημάδεψε για πάρα πολλά χρόνια. Η Μαρία Παπαλάμπρου δέχεται κριτική από την κόρη της και θα συμμετείχε σε ένα remake της σειράς και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Γιατί ήταν πολύ επιτυχημένο σύριαλ, να πούμε. Μάνος Βακούσης απαντά στο αν θα υπάρξει και τέταρτος κύκλος στο Έτερος Εγώ. Ο Φώτης Θωμαΐδης πώς είναι ως σκηνοθέτης ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Ο Δημήτρης Παπαδάτος μιλάει για τη συνεργασία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια. Και τέλειος ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Πώς του φάνηκε η σειρά Μαέστρο και η πιθανότητα να δούμε το Έτερος Εγώ σε πλατφόρμα του εξωτερικού. Για να το δούμε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά στην Ευθυμία και τον Φαβιανό. Αυτά είναι τα τελευταία νέα της ελληνικής showbiz. Η καμέρα της εκπομπής και ο Πάνος Παπαδόπουλος συνάντησαν την Καταρίνα Καραβάτου. Κάτι διαφορετικό που δεν σας έχουμε συνηθίσει. Ναι, ναι, πώς ναι, είναι αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι μια νέα πρόκληση, μια νέα εμπειρία. Είναι κάτι πολύ, πολύ ευχάριστο. Πολύ ωραίο. Σας λείπει το ζωντανό. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Οπότε την ώρα που αποφασίζω να κάνω κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να μου λείπει αυτό που έκανα. Είχατε και άλλες προτάσεις για το πρώτο μισό και απλά προτιμήσετε να ξεκουραστείτε. Πάντα συζητώ, αλλά ποτέ δεν λέω. Τι και πώς. Θα μπορούσαμε να σας βλέπαμε και από το πρώτο μισό στην τηλεόραση. Θα μπορούσατε, αλλά δεν με είδατε. Όταν σας πήρνε και σας πρότειναν το My Style Rocks, είπατε αμέσως ναι, τι σκεφτήκατε. Σκέφτηκα όλα αυτά που μου είπε η παραγωγή και το κανάλι. Χάρηκα πάρα πολύ με τα λόγια που άκουσα και αυτό με έκανε να αποφασίσω να πω το ναι. Οι παίκτρες είναι λίγο έντονες, αντιμιλάνε, βλέπουμε είναι διαβασμένες. Δεν ξέρω αν είναι διαβασμένες. Είναι κορίτσια τα οποία έχουν έρθει εκεί γιατί θέλουν να δείξουν το στυλ τους και την προσωπικότητά τους. Και εγώ μαθαίνω πάρα πολλά από αυτά τα κορίτσια. My Style Rocks, εγώ θα πω με μία δόση GNTM. Από ποια άποψη? Η Ηλιάνα, ο κύριος. Για την Ηλιάνα και τον Δημήτρη. Ναι. Εμένα είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά να είμαι μαζί, καταρχήν, με την κολόνα του σπιτιού μας, το Στέλιο Κουδουνάρη. Την Ηλιάνα την αγαπάω πάρα πολύ. Τον Δημήτρη, όχι απλώς τον σέβομαι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Δεν έχω λόγια για το ταλέντο του. Κύριε Καβαλά, σχολίασε ότι η συνταγή μέχρι τώρα δεν μοιάζει πετυχημένη. Το Λάκη τον υπερλατρεύω. Έχει υπάρξει μέλος του My Style Rock. Σέβομαι πάντα τις απόψεις τους και νομίζω ότι σιγά σιγά, επειδή αυτά είναι τα πρώτα επεισόδια, βρίσκουμε κι εμείς που δεν το έχουμε ξανακάνει. Εγώ δεν έχω ξανακάνει κάτι παρόμοιο. Το πατήματά μας. Και νομίζω ότι θα πάει καλά. Είπε κιόλας ότι κάποιες φορές είσαστε ντυμένοι σαν να πηγαίνετε σε πάρτι μπότοξ με τις φίλες σας. Εγώ. Αλήθεια, το είπα αυτό ο Λάκης. Δεν το έχω ακούσει. Εγώ για πάρτι μπότοξ δεν μπορώ να πάω γιατί δεν επιτρέπεται να κάνω μπότοξ. Δεν έχω κάνει ποτέ μου μπότοξ, ούτε υαλουρονικά. Έχω δηλαδή μία πάθηση. Οπότε ναι. Όχι, δεν έχω πάει σε τέτοιο πάρτι. Ο Στέφανος Κορκολής μίλησε στην εκπομπή Ελένη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην περίοδο που είχε καρκίνο. Την ώρα που το έμαθα ήταν πάρα πολύ. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Όταν γύρισα από το πρώτο χειρουργείο, γιατί μπήκα άμεσα για να το προλάβουμε πριν τελειώσει το έργο. Όταν γύρισα στο σπίτι, είχε μείνει ένα πακέτο τσιγάρα και το πήρα με το χέρι μου και το έλειωσα. Όταν έχεις να αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα,
αυτομάτως αρχίζεις κάνεις οικονομίες. Όταν λέω οικονομίες, οικονομίες στους γύρω. Οικονομίες ότι είναι περιττό, ότι είναι τοξικό, ότι είναι κουραστικό, ότι είναι αρνητικό, το πετάς. Αρκετές φορές μπήκε στον εαυτό μου να γίνει μια οικογένεια κτλ. Μετά την άρρωση μου όμως όχι, δεν το σκέφτομαι ιδιαίτερα. Δεν θα ήθελα ποτέ να ρισκάρω. Δεν μπορώ να σου πω μελλοντικά σχέδια. Μου λένε πώς φαντάζεσαι, δεν φαντάζομαι. Γιατί δεν ξέρω τι μου ξημερώνει. Για την απώλεια του συντρόφου της που την έκανε να μείνει μόνη της για χρόνια, μίλησε η Χριστίνα Βίδου στο Studio 4. Ένας μεγάλος έρωτας που είχα σκοτώθηκε. Πέρασε πάρα πολλά χρόνια, ήμασταν πάρα πολύ μικροί. Ναι. Θέλω να πω ότι όχι. Οπότε αυτό όμως, αυτή η απώλεια, αυτή η απώλεια, η πρώτη ίσως από τις δυνατές της ζωής μου, με κράτησε πάρα πολύ έξω από το παιχνίδι των προσωπικών σχέσεων. Ήμουν 24 και μέχρι και τα 33 θα πρέπει να σας πω ότι ήμουν εντελώς γάμη. Γιατί ήταν κάτι που δεν μπορούσα να πένθησα. Αν επιτρέπετε, πώς το έμαθες? Ειδήσεις. Ήταν τροχαίο. Πήγαινα κανονικά στη βάρδιά μου. Ξαφνικά αρχίζω να παίρνω τηλέφωνο το πρωί, με παίρνω τηλέφωνο. Είσαι καλά? Ναι, καλά. Στέγνω τα μαλλιά μου, φαντασείς. Με παίρνει λοιπόν ο Δημήτρης Γιατζόγλου, ο οποίος είναι εδώ. Και μου λέει, ωραία, θα σου πω κάτι. Ήμασταν πολύ φίλοι με τον Δημήτρη. Έγινε ένα τροχαίο και χτύπησε ο Πάνος. Μου λέει, είναι στη Βούλα. Το κλείσα και πήγα κατευθείαν εκεί. Συνέντευξη τύπου χθες για την παράσταση ο επισκέπτης στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία η συνεργασία με τον Σωτήρη Τσαφούλια. Σας λέει η κόρη, έχει παρακολουθήσει πρόβες, σας λέει η μαμά δεν μ' άρεσε αυτό, μ' άρεσε αυτό. Η κόρη μου φέτος ακόμα δεν έχει δει τις πρόβες, περιμένω με αγωνία. Η κόρη έχει εκφράσει ίσως την επιθυμία να ακολουθήσει τα βήματα της μαμάς. Την ενδιαφέρει όμως ο χώρος της μόδας. Την ενδιαφέρει το modeling. Την αφήνατε να πάει σε ένα reality όπως το GNTM. Δεν θα της έλεγα ποτέ μην μπας. Νομίζω ότι η κόρη μου δεν θα τέριαζε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Σε περίπτωση που γίνει ένα remake του και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, θα ήσασταν θετικοί? Νομίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο πια. Έτερος εγώ. Τι θα δούμε? Μια συναρπαστική ξανά και πάλι ιστορία. Υπάρχει πρόβλημα να δούμε και τέταρτη σεζόν? Ναι. Υπάρχει η πιθανότητα. Για ποιο λόγο τελικά δεν είδαμε το Έτερος εγώ στο Netflix? Σίγουρα θα μπήκε στο Netflix, είναι σίγουρο αυτό. Το Μαέστρο προλάβατε να το παρακολουθήσετε καθόλου? Πολύ ωραία σειρά. Με τον Σωτήρη συνεργαστήκαμε και στο Έτερος εγώ. Έτσι, ο Σωτήρης είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος. Σε λίγο καιρό βγαίνει και η τρίτη σεζόν του Έτερος εγώ. Θα είναι και η τελευταία? Από ό,τι ξέρω δεν θα υπάρξει άλλη. Πώς είναι η συνεργασία με τον Σωτήρη Τσαφούλη? Εξαιρετική. Δεν μπορούσαμε να δούμε το Έτερος εγώ σε θέατρο? Σας έχει περάσει από το μυαλό κάτι τέτοιο? Μου έχουν γίνει προτάσεις, το έχω κάνει σαν σκέψη. Το 23 θα κάνουμε άλλη μια σειρά που είναι η μεγαλύτερη μαζική δολοφονία που γίνει στην Ελλάδα και έγινε στα Κύθηρα το 1909 και είναι πραγματική ιστορία. Τεράστια χαρά και περηφάνεια για τον Μαέστρο που έβαλε την ελληνική γλώσσα και την ελληνική μυθοπλασία σε μια διεθνή πλατφόρμα. Δεν έχει σημασία ποιος θα μπει πρώτος, αλλά να μπει κάποιος. Το ότι μπήκε ο Χριστόφορος πρώτος, πιστεύω ότι σαν δημιουργός το άξιζε περισσότερο από τον καθένα μας. Σαν δημιουργός, πώς είδατε το Μαέστρο? Μένα μου αρέσει το σύμπαν που δημιουργεί ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Να σ' αγαπώ όσο ακόμα. Η Βίκυ Καγιά μίλησε χθες στις κάμερες και απόσπασμα προβλήθηκε από την εκπομπή Μέγκα. Καλημέρα. Γράφετε και για την κυρία Ζενεβιέβ ότι θα σας αντικαταστήσει ο Shopping Star. Είναι ότι γράφετε και δεν με απασχολεί τι γράφετε. Μια σπουλό και την Ηλιάνα την είδατε στο My Style. Ακόμα, παιδιά, πραγματικά δεν τους έχω δει ακόμα. Φάνηκε αυτό το βήμα. Πολύ καλά κάνανε και ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις για τη ζωή του και, και την καριέρα του και προχωράει όπως καταλάβαν μια χαρά. Με τη Σοφία δεν μιλάω, αλλά δεν μιλούσα και ποτέ. Είχαμε τυπική επαγγελματική σχέση. Στο Instagram μιλάγαμε, μηνύματα έτσι. Εσείς όμως την είχατε προτείνει και από ό,τι είδαμε. Ότι ήταν και πολύ καλή επιλογή. Και σας έκανε unfollow. Το ρωτήσατε αυτό? Έλα, μωρά, και εσύ τώρα, μικρά παιδιά 25 χρονών, καθένας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Όλα νιώθετε πολλές στο GNTM εσείς, γιατί είδαμε το τρέιλερ συνεχίζεται. Εσείς θα θέλετε να είστε μέρος? Ξέρω τι θα γίνει. Οι συζητήσεις πάντα γίνονται μετά τον Απρίλιο, γιατί βιάζεστε. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο θα τη ζωρίσετε ακόμα τη γυναίκα? Έχει τη φαρυγή, τη δάτη, πάει εκεί να. Συνδυάζεστε. Βγάζω respect, που πραγματικά έχει ακούσει και τι δεν έχει ακούσει φέτος. Ψύχρεμη, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, εδώ πέρα μπορεί να ήταν λίγο πιο ευρεασμένη και καλά θα έκανε αν ήταν. Αλλά πάντα ψύχρεμη. Δηλαδή, πραγματικά που τη βρίσκει αυτή την ψυχραιμία, τι θέλω. Η αλήθεια είναι όταν πα και ρωτά μια παρουσιάστρια που κάνει το Shopping Star ότι ακούγονται φήμες ότι θα σε αντικαταστήσουν. Εντάξει. Δεν είναι κομψά. Μα γι' αυτό λέω. Πού τη βρίσκει αυτή τη δουλειά του κάνουν οι άνθρωποι. Δεν του κατηγορώ.
καλά κάνει ένα, καλά κάνει κι άλλο. Δεν είναι ωραίο, δεν αισθάνεται ωραία η ίδια εκείνη. Απαντάει πάντα όμως. Βλέπει όμως τι ωραία αντιμετωπίζει το δημοσιογράφο που μπορεί να ρωτάει κάτι τέτοιο και έχει και την υπομονή, γιατί νομίζω έχει βγει πάρα πολλές φορές. Απαντάει, απαντάει, απαντάει και είναι στον ίδιο τόνο. Δηλαδή το ποτέ έχει εκνευριστεί. Έρε και θα έρθει η ξέρει κάπου κάποια στιγμή, δηλαδή και αυτή η γυναίκα. Που θα σκάσει, ας πούμε, θα εκραγεί, ας πούμε, και θα τα χτίσει. Σωρεύεται όμως, δεν ξέρετε αυτό το πράγμα της διαχείρισης και όλο αυτό το οποίο κρατάς μέσα σου, έχει να κάνει πάρα πολύ με το κομμάτι της φωνής. Δηλαδή, αυτό το οποίο μπορεί να έχεις, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή να μεταφέρεται και στις φωνητικές χορές. Απλά σας το λέω γιατί εγώ προσωπικά το έχω περάσει και μου έχει τύχει. Θυμάστε, έκανα πρώτη φωνή μου κανένα μήνα. Ναι. Μπορεί ίσως από όλα αυτά και αυτή που έχει ζήσει και μπορεί να έχει περάσει να έχει στενοχωρηθεί ιδιαίτερα. Είναι, παιδάκι μου, και αυτή η δουλειά είναι που έχει τις ανησυχίες σου, είναι που έχει τα άγχη της αγωνίας σου. Ότι μπορεί να κάνει ένα break, ότι μπορεί να σταματήσει. Κάποια στιγμή ναι. Να αποστασιοποιηθεί λίγο, αλλά απ' την άλλη, επειδή παίζει τώρα το πρόγραμμα και είναι στον αέρα, εντάξει, μπορεί και αυτή να μην αισθάνεται άνετα να απαντήσει. Επειδή μου είναι αυτό το αμήχανο. Περνάς όλα αυτά που περνάς και πρέπει και να τα βλέπεις και μπροστά σου να συμβαίνουν όλα αυτά. Κατάλαβες, να τα ακούς. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να νιώθει καλά. Κάνει μια τεράστια επιτυχία για άλλη μια φορά. Το Shopping Star συνεχίζει και είναι πρώτος, συνεχώς, διαρκώς, κάθε χρόνο. Θεωρώ ότι αν η ίδια το θέλει. Θα το ξανακάνει. Δηλαδή θα τα βρούνε. Φαντάζομαι ότι άμα κάτσουν ένα τραπέζι και πει ήδη ότι εγώ θέλω να το ξανακάνω. Και για ποιο λόγο σε ένα κανάλι να αλλάξει την παρουσιάστρια ναι. Ενός project είναι που τόσο επιτυχημένο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι μια χρονιά που λες που έπεσε τόσο πολύ, ας κάνουμε μια λαγούλα. Το είδανε με τη Βίκη. Άπαξ και τη βγάλεις από αυτό που έχει κάνει τόσο τεράστια επιτυχία, δεν τους πήγε τόσο καλά. Γιατί να το κάνεις τώρα. Άρα νομίζω ότι στο Shopping Star δεν θα κάνανε επανάληψη του ίδιου λάθους. Θεωρώ. Της βγάζω το καπέλο πάντως γιατί απαντάει σε όλα, ναι, πάντα. Όταν δει δημοσιογράφο θα σταματήσει πάντα, δεν θα αποφύγει ποτέ, δεν θα πει σας ευχαριστώ. Απαντάει ό,τι και αν έχει συμβεί. Και τόσο που είχαν ακουστεί κατά τη διάρκεια που παίζονταν το GNTM, αυτή έβγαινε και απαντούσε πάντα με ταπεινότητα. Σωστή. Και πάντα η Βίκη έχει το εξής. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μας γνωριμία σε ένα show στο Λυκαβητό. Που ήταν μια. Είχε πολύ ωραία γκράντε ρούχα, ρε παιδί μου. Λικαμπέτους, φώτα, ήταν φαντασμαγορία. Και εγώ τη χάζευα τη Βίκη, την κοιτούσα έτσι. Γιατί ήταν κούκλα, ρε παιδί μου. Τώρα σας μιλάω για πολλά χρόνια πίσω. Και μου λέει, α, κουκλάκι μου. Πάντα έχει αυτό το μαμαδίστικο η γυναίκα. Ναι. Ακόμα όταν ήταν και μικρή, που εγώ είμαι μεγαλύτερη της, με αντιμετώπιζε σαν παιδάκι. Ναι. Δεν είπε τώρα για τη Σοφία. Έλα, μωρέ, τώρα 25χρονο, τι να. Δεν αντιμετωπίζει σαν παιδάκι. Γιατί η ίδια είναι τέτοια. Είναι μαμά. Αγκαλιάζει. Ναι. Και το team της το έχει σαν οικογένεια. Ρε, έχει και την εμπειρία να καταλάβει πολλές φορές ότι κάποια πράγματα όταν λέγονται μπορεί να λέγονται, ας πούμε, τη ρήμη του λόγου που λέμε. Δηλαδή, είναι φάση μου τώρα. Είμαι πάνω στην τρέλα μου. Θέλω να πω κάτι, ας πούμε, για να βγω μπροστά και να το πω. Θέλω να φανώ, θέλω να δείξω. Θέλω να κάνω την επανάστασή μου. Το έχει περάσει όλο αυτό η ίδια. Και αυτό πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό ως στοιχείο να το έχουμε καθώς μεγαλώνουμε. Όλοι μας, για όλους μας το λέω αυτό. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε πού ήμασταν εμείς κάποια στιγμή. Σαν να βλέπουμε λίγο τον εαυτό μας. Όταν εμείς ήμασταν, ξέρω εγώ, σε αυτήν την ηλικία ή όταν κάναμε αυτό. Τι κάναμε εμείς τότε. Τι ήμασταν. Ναι, Τι. Ναι, πρώην. Βεβαίως. 50 ευρώ. Έχει τόσο μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια. Είναι σαν να λέμε ένα παιδί θαύμα στη μόδα. Ναι. Όταν έχει ξεκινήσει τόσο νωρίς. Το λέω αυτό γιατί και η αυτοπεποίθησή της. Όταν είστε τώρα σε ένα show μόδα στο Λυκαβητό. Η Βίκη έχει μία προϋπηρεσία στα 30 της. 15-20 χρόνων και εσείς τα πρώτα σου βήματα, είσαι σαν παιδάκι μπροστά. Επειδή όμως υπάρχουν και πολλά αποσπάσματα από την πολύ νεαρή της ηλικία, που νομίζω ότι ήταν ούτε 14, 15, 16, κάπου εκεί σε αυτά τα χρόνια, βλέπεις ότι Βίκη ακόμη και τότε, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε. Ήταν όρημη. Ναι, την κατάσταση ήταν όπως είναι τώρα. Δηλαδή δεν βλέπεις και πολλές διαφορές. Αυτό για τα 25χρονα που είπατε. Λοιπόν, εγώ θα βγάλω το καπέλο και θα προσκυνήσω το Σωτήρη Τσαφούλια. Γιατί είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος και πόσο μεγαλόκαρδος και πόσο μεγαλειώδες είναι αυτό που είπε ότι του άξιζε για να μπει και μπράβο του και δεν έχει σημασία ποιος μπήκε πρώτος, ακόμα και αν έχεις μια μέσα σου στεναχώρια, ρε παιδί μου, που το δικό σου project δεν μπήκε, ενώ ακουγόταν ότι θα μπει και το έτερος εγώ. Απλά να θυμίσω ότι το Netflix ούτως ή άλλως προσέγγισε πρώτα το Σωτήρη Τσεφούλια για το Netflix, απλά η ελληνική παραγωγή είπε όχι, δεν είπε το Netflix. Ναι, δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα, γιατί ο Σωτήρης ήταν πρώτος. Είναι όμως ότι ήταν να μπει, δεν μπήκε, μακάρι να μπει, μακάρι να μπει. Και παρόλα αυτά όμως παραδέχεται ότι φτιάχνει ένα σύμπαν ο Χριστόφορος, παιδί μου, που του αρέσει πάρα πολύ αυτή η αίσθηση που μας δίνει και η ατμόσφαιρα. Και μπράβο του και του άξιζε να μπει πρώτος. Πόσο μεγαλειώδες είναι αυτό. Είναι μεγαλειώδες γιατί πολλές φορές μπλέκουμε το τι κάνουν οι άλλοι σε σχέση με το τι κάνουμε εμείς. Δεν χρειάζεται. Εμείς κάνουμε αυτό που προσπαθούμε. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για εμάς. Δεν έχετε πάντοτε σε σύγκριση με τον άλλον. Μπορούμε να δανειζόμαστε στοιχεία που μας αρέσουν για να γινόμαστε εμείς καλύτεροι. Και το έχουμε πολλές φορές ως στοιχείο εμείς οι άνθρωποι γενικότερα. Δεν θα μιλήσω μόνο για τους Έλληνες. Ζηλεύουμε τον απέναντι, ρε παιδάκι μου. Ενώ θέλω να πάθει κακό αυτός για να είμαστε εμείς καλύτερα. Ναι, ή ότι θα ήθελαμε εμείς να είμαστε πρώτοι. 50 ευρώ. Αυτό να το κάνουμε τον μπαράκι να το βάζουμε 50 μέσα. Αυτό και μια τρίτη φορά. Αυτό και ευρώ γιατί λέει πολλά τώρα τελευταία. Και επίσης το Sigmund Freud, επειδή το Sigmund είναι μεγάλο και δεν είναι τόσο εύκολο. Να το κάνουμε Sig. Να το κάνουμε Mood. Πώς να τον φωνάξουμε.
Σίγμουντ. Το Σίγμουντ είναι. Σίγμουντ δεν είναι. Πρέπει να βρούμε ένα υποκοριστικό. Μπέτι μου, θα ανήσου κάτι από αυτά που λέω και μην είσαι ζηλιάρα. Μήπως να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα και εσύ. Τα σχήρα μου. Εμείς να ευχηθούμε σίγουρα να έχουμε και άλλη σεζόν για το έτερο εγώ. Μακάρι δηλαδή να κάνει και μια τέταρτη σειρά. Και γενικότερα Σωτήρης, μακάρι να μην κάθεται καθόλου, να δουλεύει διαρκώς και να μας προσφέρει τέτοια ωραία έργα τέχνη. Και κύριε Τσαφούλια μου, μην με ξεχάσετε αν κάνετε το επόμενο project. Ένα περασματάκι έτσι. Α, γι' αυτό τα έλεγε τώρα. Θέλει να πάει Νάντια στον έρωτα, απλά να περάσω. Να πάνω σε ένα πλοίο. Κάτι ρε παιδί μου, κάτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Κατερίνα Καραβάτου, πολύ γλυκιά, πολύ σωστή. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, χωρίς κανένα φόβο και πάθος που λέμε στο δικαστήριο. Λοιπόν, και απάντησε και στο Λάκη Καβαλά, που δεν ήξερε τι είχε πει, δεν είχε ακούσει την ατάκα. Αλλά πόσο ρε παιδί μου ειλικρινής και ωραία μίλησε. Και γλυκά. Μόλι, πάντα πανέξυπνη, εύστροφη σε μια πολύ ωραία συνέντευξη χθες. Ούτως ή άλλως, ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή γιατί μίλησε και για την απώλεια της μαμάς της. Η Κατερίνα δεν έχει μάθει να κρύβεται. Εγώ αυτό μπορώ να σου πω. Οπότε, όταν ξέρεις να λες θέλεις και λες την αλήθεια σου, μπορείς να είσαι πάντα τόσο αξιαγάπητη. Καλή επιτυχία να της πούμε. Βεβαίως, καλή επιτυχία. Μακάρι το project αυτό να. Και όντως με ένα μπορεί να κρυφτεί τα παντήματά. Από τα πρώτα επεισόδια, δηλαδή. Είναι νωρίς. Ναι, δεν μπορεί να κρυφτεί, ας πούμε, ένα τηλεφωνικό. Καταρχάς, για να δέσει μία ομάδα, δεν έχει ξαναβρεθεί ποτέ, θέλει σίγουρα χρόνο. Η Κατερίνα το έχει ξαναπεί. Εγώ κάτι τέτοιο δεν είχα ξανακάνει. Είναι ένα project που τώρα το δοκιμάζω, τώρα το βλέπω. Θέλει λίγο χρόνο. Θέλει λίγο χρόνο και να είσαι καλό άνθρωπο. Και μέρα με τη μέρα είναι και καλύτερο. Είναι ολοφάνερο. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι με την Ιλιάνα και με το Σκουλό τα λέγανε αρκετά συχνά. Δηλαδή λόγω GNTM έχει πει ναι, η Κατερίνα και ο Βασίλη. Ναι, είχαν πολύ πιο στενή επαφή, φαντάζομαι. Οπότε δεν ξεκινάνε από το μηδέν. Πρέπει να μάθει τις παίκτριες και τους χαρακτήρες τους και πώς θέλει μία, πώς θέλει άλλη. Όχι, εμείς προσπαθούμε να τους ηρεμήσει. Έχουμε δει διάφορα. Ξεκίνησε και η Κατερίνα να δίνει πόνο. Δηλαδή, στο πρώτο επεισόδιο ξεκινήσαμε με ατάκα. Σε έχει δει η μανούλα σου έτσι όταν βγήκε από το σπίτι, σε είδε. Οπότε μπήκαμε σκληρά στο παιχνίδι και αρχίζει και χαλαρώνει και η ίδια. Σκληρό ήταν αυτό που έζησε και η Χριστίνα Βίδου όμως, που ήταν μια πολύ συγκινητική ιστορία και πόσο μπορεί να σε συγκλονίσει μια τέτοια απώλεια, να χάσεις τη γη κατά τα πόδια σου, να σου πάρει χρόνια. Πόσα χρόνια ήταν μόνη της. Ναι, σε τόσο. Γιατί έπρεπε να συνειδητοποιήσει και να διαχειριστεί όλο αυτό που της συνέβη. Πολύ σκληρό. Ναι, ισχύει. Σκέφτομαι πολλές φορές πόσο μπορεί να σε ακολουθήσει στη ζωή σου ένα γεγονός. 50 ευρώ. Ένα γεγονός ήταν είσαι τόσο μικρός. Ξέρεις, από τη μία τα ζεις όλα πάρα πολύ έντονα, από την άλλη μπορεί να τα περάσεις και πιο γρήγορα, να τα ξεπεράσεις μάλλον. Να διαχειριστείς πάρα πολλά όταν έχει να κάνει σε κομμάτι σχέσεις. Γιατί έχεις να διαχειριστείς και το πένθος της απώλειας ενός ανθρώπου, αλλά με τον οποίο και εσύ είχες μια προσωπική σχέση με ερωτικό χαρακτήρα. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο πρέπει να πας παρακάτω, πρέπει να βρεις τα δικά σου τώρα μονοπάτια, να πατήσεις πιο στέρεα σε μια επόμενη σχέση, να πρέπει να έχεις ξεπεράσει την προηγούμενη. Που εδώ απλά χωρίζουμε με έναν άνθρωπο. Σωστά. Και ακόμα κουβαλάμε στοιχεία από κάτι άλλο που κουστίζει. Όχι να έχουμε αφήσει υπόλοιπα. Θα πω κάτι άλλο το οποίο πραγματικά μου δώσει τα πενιντάρικο. Έχει να κάνει ότι έρχεσαι πολύ πιο κοντά στο θάνατο σε πολύ νεαρή ηλικία. Ναι. Δηλαδή βιώνει μια απώλεια σε πολύ νεαρή ηλικία. Δεν το περιμένει. Ναι, και τόσο ξαφνικά με ένα τηλεφώνημα. Ναι. Και δεν είναι κάτι, ένα πρόσωπο τη οικογένεια που μπορεί μεγαλώντα να το περιμένει ότι θα φύγει, ρε παιδί μου. Φυσικά, ρε παιδί μου, ξέρει. Γιατί έχει φτάσει σε ένα. Δεν είναι αυτή η φυσική συνέχεια, ρε παιδάκι μου. Το ξαφνικά ακόμα παραπάνω. Όταν κάνει μια σου ακαριέα και τόσο απότομο. Όχι, όχι, αυτά που λέω έχει τρελαθεί. Δεν ξέρεις, σε χτυπάω παντού. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Τώρα τελευταία μου δείχνεις πάρα πολύ τις γνώσεις και το επίπεδό σου. Θα δίνω λίγο. Ναι, μου δείξεις πρώτα το χαβαλέ σου, το ρουβά. Τώρα είναι σε σοβαρό. Τα τραγουδιστικά. Τώρα πάμε στο επιστημονικό επίπεδο. Έχεις και άλλα χαρτιά κρυμμένα. Ναι, σε λίγο θα ξεφτυλιστώ έτσι για να το καταρρύψω όλο. Κρύο ζέστη θα με πει. Ναι, ναι, ναι. Ένα τέτοιο Βασίλη απλά χρειάζεται. Βάλτε τον τι να ζητήσουμε τώρα, έχω δική απόκριση. Εγώ πάντως ελάτρεψα εχθές τη Μενεγάκη, μπράβο σου. Ναι. Πραγματικά μπράβο σου, γιατί. Τώρα θα αρχίσουμε να βλογούμε τα γένια. Όχι, όχι. Με ξέρεις, άμα είναι να το πω, θα το πω. Άμα είναι, δεν θα το πω. Γιατί και πραγματικά το βίντεο που σε έφτιαξε, θύμισε μου το όνομα. Ο Γιάννης Χατζηγιάννης ήταν συγκλονιστικό. Είναι, γιατί εγώ τώρα που σε ζω φέτος και έχω καταλάβει, ας πούμε, σιγά σιγά ποιος είσαι, ποια είσαι, είπε πράγματα για σένα τα οποία ήταν πραγματικά και αληθινά. Ναι. Και επειδή ξεχωρίζει γι' αυτό. Αυτό με εντυπωσίασε, γιατί δεν με ξέρει προσωπικά. Αυτό είναι το φοβερό. Μένω και του χρόνου. Έκλεισα και την πέμπτη χρονιά. Βγάλε μομπάκι τώρα, όχι πεντάρικο. Μομπάκι βγάλε να βάλει μέσα. Λοιπόν, μετρητά, δεν έχω να σου δώσω εγώ εσένα. Δεν πειράζει, εντάξει. Την αγάπη σου θέλω. Βιοκαρπέτ για εσάς, που σήμερα Παρασκευούλα κληρώνουμε. 1000 ευρώ μετρητά που σας προσφέρει η Βιοκαρπέτ μόνο για εσάς. Να σας θυμίσω ότι έως 28 Φεβρουαρίου έχει υπέροχες εκτόσεις 30, 40 και 50% σε όλα τα χαλιά. Μπορείτε να επισκεφτείτε λοιπόν
λοιπόν είτε το κοντινότερο σας κατάστημα, είτε να μπείτε στο www.biocarpet.gr και να διαλέξετε ό,τι σας αρέσει. Εγώ λέω πάντα να δείτε από κοντά. Έχουν άλλοι από κοντά, άλλοι γλυκά, αλλιώς το βλέπετε. Άλλο το βγάζει, το χαρίζει. Μα βέβαια. Τρεχάτε να προλάβετε πριν εξαντληθούν λοιπόν. Ωστόσο, αν θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που σας δίνει η Biocarpet 1000 ευρώ, στο 14999, είτε με γραπτό μήνυμα, είτε με κλήση σε αυτόν τον αριθμό, μπαίνετε και παίρνετε μέρος σε αυτή την υπέροχη κλήρωση. Σήμερα λοιπόν στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό. Το Γιώτα Γιάρης είναι και αυτό έξω και σας περιμένει ένα υπέροχο αυτοκίνητο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας που το χαρακτηρίζουν. Αφού τα προηγμένα συστήματα το Γιώτα Safety Sense το καθιστούν ως το πιο ασφαλές compact car στον κόσμο. Παρακαλώ, έτσι δεν είναι τυχαίο που είναι και βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς του 21. 16.000 ευρώ αυτοκίνητο, δικό σας το 14999, είτε με κλήση είτε με γραπτό μήνυμα. Break, ανάψτε το air condition. Φταίει ηλικία, δεν ξέρω τι να πω. Κάψωσε η κυρία. Ξάψωσε. Και στα τηλέφωνα μην παίρνεις γιατί απλά εδώ που είμαι πια δεν έχω σήμα. Για σένα εγώ δεν κάνω ούτε βήμα. Θέρμος εδώ, αδιαφορώ. Το παρελθόν το ψεχνώ. Εδώ που είμαι πια δεν έχω σήμα. Για σένα εγώ δεν κάνω ούτε βήμα. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Δες απ' τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, μια πριγκίπισσα. Κι όταν δε σε έχω ονειρεύομαι, κι ας είναι τα μάτια ανοιχτά. Δες απ' τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, ήλιο βασίλεμα. Κι όταν δε σε έχω το ονειρεύομαι, πάρε τα μάτια μου. Ένα το τροφό με την κάμερα. Ναι. Μόνη σου. Α, δεν κάνω και πως κάψουσε. Έρω το απαντάς. Μια κάμερα θέλω, τίποτα άλλο δεν θέλω. Έρω το απαντάς. Και τον ανακτορίδι να με φωτίζεις. Τέλεια. Γιατί χωρίς φώτα δεν μπορείς πουθενά. Είναι τέλειο. Τον άντρα σου που τον βάζεις όλα αυτά. Τον άντρα μου κοιτάω στην κάμερα. Σκέφτεται, είναι στο μυαλό της. Η φωνή αυτή τι κάνεις, Μπέτη, ερώτηση από το άντρα σου. Τι? Τίποτα, άσου Σίγμου Φρόιντ. Όχι, εγώ. Εξηγώ. Μιλάει στον εαυτό της. Μιλάει στον εαυτό της. Ο Σίγμουντ απλά δεν τα πιάνει. Όταν θα κάνουμε τη συνεδρία. Κάνει τα δύσκολα. Θα σου εξηγήσω τη σκηνή. Στην πέμπτη συνεδρία που συγκλίνει στην πρώτη. Εσύ πήγε στην πέμπτη που μιλάει στον εαυτό σου. Μπέτη, πώς είσαι σήμερα, είμαι καλά σήμερα, Μπέτη. Και κάνει το διάλογο σου για να ψάξει. Σχιζοφρένεια, εντάξει, δεν πειράζει. Αγκαρίζω. Και καλά να μην είμαι, έχοντας εσάς εδώ, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Έλα ρε, Μπέτη. Να τα κρίσω, να κλάψω λίγο. Όχι, εμείς, κάτσε, περίμενε, μην γίνεις καραβάτο μόνοι σου, περίμενε, κλάψω εμείς. Δεν τρέπεσαι. Και μας ρωτάς τι περνάμε κάθε μέρα το Γολγοθά. Τι περνάς, καλέ. Τέλεια περνάμε. Να σου πω κάτι, αν ζορίζεσαι, φόρα σαν το Σίγμουντ, λευκό που κάμισε ένα μαύρο παντελόνι. Αυτό έκανε ο Σίγμουντ Φρόιντ. Είχε 10 λευκά που κάμισε και 10 παντελόνια μαύρα. Το έχω πει ότι θέλω να το κάνω αυτό πράγμα. Δίνομαι εδώ πέρα, είμαι μια χαρά. Στην υπόλοιπη μου ζωή θέλω να φοράω ένα ρούχο, να πάρω 10 που κάμισε και 10 παντελόνια. Βάλε μια στολή. Στολή θα βάλω. Ναι, ολόσωμη φόρμα. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ζούγκερμπεργκ το κάνει τυχαίο αυτό και οι μεγάλοι όλοι CEOs του κόσμου? Έτσι κάνουν. Κάνουνε. Σου λέει δεν θέλω χρόνο να χάσω. Ναι, αλλά έτσι δεν ρίχνουν λεφτά στην αγορά να γυρίζει το πράγμα. Δεν πειράζει, τα ρίχνουν κάτι δισεκατομμύρια αλλού. Συγκρίνω τον εαυτό του τώρα με τον Ζούγκερ. Ναι. Έφτασε ως εκεί. Απλό το κατάλαβα. Και ωραία είναι αυτό. Νομίζω ότι η Αθηνά Αφαλίδους στο επόμενο βίντεο που θα σχολιάσει στην ελληνική τηλεόραση πρέπει να βάλει και τον Παναγιώτη Χατζηδάκη μέσα. Ναι, αλλά όχι με ένα ρούχο. Με τι? Όχι με ένα ρούχο, γιατί τι κάνει το My Style Rocks που ξεκίνησε, βρε Παναγιώτη μου, αν έχει εμφανίζεσαι σε μένα σετ. Εγώ άκου πολύ ωραίες αποθηκευμένες φωτογραφίες του Χατζηδάκη. Στιγμιότυπα από την εκπομπή. Όλα τι γίνεται, τα χειρότερα. Ακούστηκε. Ακούστηκε απειλητικό αυτό, Χατζηδάκη. Είναι. Και είναι. Ναι. Παρασκευούλα σήμερα, παιδιά, και βροχερή κιόλας. Οπότε τι καλύτερο από το να καθίσεις μέσα στο σπίτι και να δεις τηλεόραση, όπως έκανα κι εγώ. Τι καλύτερο, ξέρετε τι καλύτερο είναι από αυτό? Okay. Το να τη σχολιάζεις κιόλας. Ναι, έχεις δίκιο. Για να δούμε. Να μπω, να μην μπω, το σκέφτομαι, δεν ξέρω. Είναι άλλωστε τόσα πολλά αυτά που πρέπει να καθίσω να δω. Άντε να δω από πού θα ξεκινήσω πάλι σήμερα. Από πού να το πιάσω και πού να τα αφήσω. Αμα εγώ από πού να το πιάσω? Που είσαστε και πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν το πιάνω, να το πιάσω. Καλά, θα το πιάσω. Ας το πιάσω από εσάς, που είχατε και πρεμιέρα. Μαϊστά. Οι εξαδέλφοι της Τζίνας Μπαχάουερ και με έχουν καλέσει σε μια μονοκατοικία στο παλαιό ψυχικό, δίπλα από το Μεζινάδικο. 3 στενά πάνω από το Πολεπολείο και 2 στενά κάτω από το Σουλατζίδικο, με κήπο εξαιρετική και γκαζόν φόβερο, φρέσκο κουρεμένο, για να διαβάσουμε τη σελίδα 14 από το μυθιστόρημα της Τζούμπα Λαχύρη, εκεί που ανθίζουν οι άκυνθοι. Πόσο μου βάζετε, σας ακούω.
Θέλω πάρα πάρα πολύ να πάω να με βγάλει μια φωτογραφία στο Van Gogh το exhibit, την έκθεση με τους projectors. Γιατί παιδιά πραγματικά βγάζουν όλες οι influencers εκεί και λέω δεν μπορεί να λείπω εγώ από εκεί. Συγγνώμη, πού πας στην έκθεση του Van Gogh, έτσι. Ξέρεις ποιος είναι ο Van Gogh. Ξέρεις ποιος είναι ο Van Gogh. Πιστεύω ότι είτε Van Gogh της λες είτε King Kong είναι το ίδιο πράγμα. Καλά βρεματάκια μου κι εσύ. Αφού δεν ξέρεις ποιος είναι ο Van Gogh, τι τον ήθελες, δεν πήγαινες καλύτερα να Βέρτη. Ορίστε παρακαλώ. Αχ, ναι καλέ, ξεκίνησε και το Masterchef. Να γίνω αδιάκριτος. Εννοείται. Αν θες, ναι. Ακούσαμε γιαγιά, αδέρφια κτλ. Μπαμπάς, υποστηρίζει. Με τον μπαμπά μου δεν έχουμε... Μας άφησε όταν ήμασταν πολύ μικροί. Mm-hmm. Όχι, να μην ρωτήσεις για τον πατέρα. Γιατί να τον ρωτήσεις, δεν το είπε, προσπέρασέ το. Μη με πας στο reality, φύγε από αυτό το δρόμο. Λάθος δρόμο πήραμε καρδιά. Φύγε, φύγε, φύγε. Για το μήνα έτοιμο. Έχεις 15 δευτερόλεπτα. Θες να πεις κάτι. Θες να κάνεις ένα μονόλογο για 10 δευτερόλεπτα. Κάνε μια ρόδα. Εντάξει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη καταρχάς που βρίσκομαι εδώ και σας γνωρίζω. Ήθελα πάρα πολύ να μου δοθεί η ευκαιρία αυτή. Γιατί. Τέλος χρόνου. Εδώ είμαστε. Αυτός είναι ο σωτός ο δρόμος. Εδώ μείνε. Αυτός είναι ο θείος Λεωνίδας που όλοι αγαπήσαμε. Έτσι το θέλουμε το Masterchef. Χιούμορ και πουρέ παστινάκι. Survivor. Και πολύ μου το άργησες. Να μην πάρω θέση σε τι. Σε κάτι τόσο άδικο που έγινε. Μήπως και εσύ θέλεις να υπερασπιστείς τα προσωπικά συμφέροντα κάποιου που έχει δει το Survivor σαν το μικρό σπίτι στο λιβάδι και έφερε την ισιωτική του να ισιώσει τα κοτσιδάκια του. Μη χάσεις το μυαλό σου, παρακαλώ, σε το παιχνίδι. Υποκρισία. Μία από τις μεγαλύτερες αμαρτίες. Αλαζονία, ζηλοφθονία, οργή, οκνηρία, απληστία, λεμαργία και λαγνία. Δεν λέει πουθενά υποκρισία, μαρτίκα μου. Άλλωστε εμείς ηθοποιοί τι θα κάναμε, έπεσε εκεί η μαϊμού. Θα κεγόμασταν στο πύρτο εξώτερων. Με πρόδωσε. Ένιωσα τη μέγιστη των αμαρτιών, την προδοσία. Εσύ πρόδωσες, όχι εγώ. Δώσ' του, δεν θέλω να χρωστάω τίποτα σε αυτόν. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Καλά, εκεί που έκανες το μονόλογο. Ναι, ναι. Το Μάιστα Λινόξ. Από τις πιο κορυφές στιγμές. Αθηνά, από τις πιο κορυφές στιγμές. Αλλά τη Βουγιουκλάκια την ήθελα να την κάνεις ένα playback. Ναι. Έπρεπε, λες. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Μπορώ να ζητήσω περισσότερο Μάιστα Λινόξ. Νομίζω ότι εντάξει, να σου πω κάτι, θα μπορούσε να κάνει μόνο μία στήλη με My Style Rock στα σχολεία. Μόνο. Λες και το Survivor το μαρτίκα μου. Όχι, το μαρτίκα να τον κρατήσει. Θα το πετά να σχολιάζει τις κοπέλες στο My Style Rock. Σωστό. Θα τα μπλέκει μεταξύ του όλων. Και εγώ νιώθω ότι μου πάει το My Style Rock. Μου πάει πολύ. Θα το κρατήσω. Σας υπόσχομαι ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχω περισσότερο My Style Rocks και εμφανίσεις δικές. Δώσε στο λαό My Style Rocks. Θα δώσω, Μπέτι μου. Δώσε. Σας αγαπώ πολύ. Και εμείς. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Αθηνούλα μου. Θα πάμε τώρα στο άλλο μας το κορίτσι, την καραμελίτσα μας, την γλυκιά, την πανέμορφη, που μας φέρνει πάντα ωραίες συνεντεύξεις. Τι θα φοράει τον έρωτα, φυγά, βέβαια. Τι θα φοράει σήμερα, με τι θα βγει σήμερα, δεν έχεις τα πορεία την απορία αυτή. Μ' αρέσει να με εκπλήσει η Νάντια. Ναι. Πάμε να δούμε τι φοράει. Ναι, 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 ναι. Για να δούμε τι φοράει. Απλή γραφείο στέλεχος. Έτοιμη για My Style Rocks κι αυτή. Λίγα αξεσουάρ και έφτασε. Ναι, ναι. Σας παρακαλώ, μην μου αλλάζετε τον προσανατολισμό. Έχω ταχθεί, αφήστε με. Εντάξει, έχεις δίκιο. Θέλω να σας πω, η χαρά μου είναι πραγματικά μεγάλη, διότι συνάντησα ένα πανέμορφο κουκλί. Δηλαδή, απλά δεν το περίμενα τόσο γλυκό και τόσο έτσι... Πολύ το αγάπησα αυτό το παιδί. Δεν ήταν αδίστακτο σαν το άλλο. Όχι, καθόλου. Και επειδή είχα επηρεαστεί από πέρυσι που τον έβλεπα στη Γη της Ελιάς, γιατί μιλώ για τον Σπύρο Νικολαίδη. Πέρυσι, έτσι όπως τον έβλεπα στην τηλεόραση, τον είχα πλάσει κι εγώ αλλιώς στο μυαλό μου. Και συναντώ ένα πλάσμα τόσο γλυκό και κάναμε μια κουβέντα. Δεν του τραγούδησες, γιατί ήταν κι αυτός στο Just. Ναι, αλλά παιδιά, είναι τόσο συναισθηματικός. Πραγματικά, ακόμα προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της μητέρας του που την έχασε το καλοκαίρι. Και για ένα αγόρι που το έχει στο μυαλό σου ότι θα το απασχολήσει η εμφάνισή του, οι δουλειές του, το να μιλάει έτσι τόσο τρυφερά, πραγματικά έτσι ήταν, με βρήκε λίγο προετοίμαστο.
ετοίμαστοι. Μιλήσαμε και για το κλουβί της τρελές που πρωταγωνιστεί. Το έχει και λίγο σαν ψυχοθεραπεία γιατί περνάει πάρα πολύ ωραία. Σκεφτείτε ότι είναι ο γιος του Μαυρίκιου και, και του Παράσχου. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και πρέπει οι άλλοι να προσποιηθούν το κανονικό αντρόγινο. Μάλιστα. Και θέλω να ακούσετε και τι του είπε μια κυρία στο δρόμο. Και θα σας πω και περισσότερο γι' αυτό, γιατί δεν μπορούσα να το πει, δεν λέγεται στην κάμερα. Α, θα δείτε. Ωραία, για να δούμε. Πόσο ωραίο αγόρι είσαι. Λες. Ναι. Χαίρομαι. Είσαι κούκλος. Πόσες φορές την ημέρα το ακούς? Εντάξει, το ακούω. Πες μου πώς περνάς εδώ στο κλουβί με τις τρελές. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είναι όλη η ομάδα... Έχει δέσει τόσο ωραία το γλυκό που λέμε. Και η παράσταση, το αποτέλεσμα φαίνεται και από το κοινό, ας πούμε, που έρχεται και μας βλέπει, που δεν σταματά να γελάνε. Έχει τύχει μετά το τέλος της παράστασης να έρθει κάποια θαυμάστρια, κάποιος θαυμαστής. Και ρε παιδί μου, να σε φέρει σε λίγο άβολη θέση. Κάποια στιγμή μου έκανε μια κυρία ένα λίγο χυδαίο κοπλιμέντο. Βέβαια, αυτή το έκανε με θετική ενέργεια. Ξέρεις, δεν ήταν ότι είχε κακό σκοπό. Όταν λες κυρία, πόσο χρόνο ήταν? Ήτανε 50, ας πούμε. Ναι, και τι απάντησες? Γέλασα, χαμογέλασα βασικά, ξέρεις, με ευγενικό τρόπο, ευχαριστώ. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορείς να πεις εκείνη τη στιγμή. Μπορεί. Και δεν έχω φτάσει, ξέρεις, και σε αυτό το σημείο που θα αντιμιλήσω, γιατί, ξέρεις, κάποιοι ηθοποιοί παλιοί, ας πούμε, δεν αντέχουν πια. Mm-hmm. Τα έχουν ζήσει πολύ καιρό. Εγώ δεν είμαι πολλά χρόνια σε αυτό το κομμάτι, οπότε ακόμη έχω υπομονή. Επιτέλους, άργησες, τι έγινε? Πέρυσι σε αγαπήσαμε πάρα πολύ στη Γη της Ελιάς. Φέτος... Παρόλο που ήμουν κακός. Δεν έχει σημασία, αφού ήσουν όμορφος, μας άρεσες. Για ένα ηθοποιό έχει μεγάλη σημασία όμως. Ισχύει. Γιατί το να καταφέρεις να είσαι ο κακός και να σε αγαπήσουν μέσα από έναν κακό είναι πολύ δύσκολο. Το γεγονός ότι φέτος με τόσα σύριαλ δεν σε βλέπουμε σε κάποιο, είναι δική σου επιλογή? Ναι, γιατί δεν το κυνήγησα καθόλου να ξαναείμαι φέτος σε κάτι τέτοιο. Ήθελα λίγο χρόνο με τον εαυτό μου. Είχα πάρει και την απόφαση να φύγω στο εξωτερικό πριν το Just. Το Just ήταν που μου έδωσε ένα λόγο να μείνω Ελλάδα. Γιατί ήθελες να φύγεις? Είχε να κάνει και με την απώλεια της μητέρας σου. Ναι, ναι. Ότι εκεί θα ξεχνιώσουν, α? Ήθελα λίγο να κάνω ένα fresh start. Mm-hmm. Και να ξεφύγω λίγο, να μπορέσω να θρηνήσω με τον δικό μου τρόπο, γιατί εδώ πέρα δεν σε αφήνουν. Οι δουλειές, το μαγαζί, οι φίλοι, οικογένεια. Ήθελα λίγο, είμαι λίγο μοναχικός τύπος. Είσαι από τους τυχερούς που τα είπαν όλα στο αγαπημένο τους πρόσωπο ή κάποιες φορές συνειδητοποιείς ότι κάτι δεν προλάβες να πεις στη μητέρα σου? Ποτέ δεν είναι αρκετά. Αλήθεια, ε? Κάθε φορά που έπαιρνα το αεροπλάνο και ήξερα ότι μας έχει πει ο γιατρός θα φύγει σε ένα μήνα, σε δύο, σε τρεις, κάθε φορά που πήγαινα να την δω, της τα έλεγα. Να είμαι σίγουρος ότι θα τα πω. Mm-hmm. Τώρα που έφυγε, λέω ότι δεν ήταν αρκετά. Σε άλλαξε αυτός ο άνθρωπος, Σπύρο? Πάρα πολύ. Από την πρώτη μέρα από τη διάγνωσή της. Αλήθεια, ε? Περάσανε σχεδόν 4 χρόνια μέχρι να φύγει. Θυμάσαι ποια αλλαγή εντόπισες στον εαυτό σου? Παραιτήθηκα από τη δουλειά μου αρχικά, μετά από λίγες μέρες. Τότε έκανα μια δουλειά που δεν ήθελα, είχα πέσει σε κατάθλιψη, ήταν όλα οι συγκυρίες λίγο, δεν έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα. Το 2020 βγήκες ο πιο ωραίος άντρας. Θέλω να μου πεις, αυτό προκάλεσε ποτέ την αντιζηλία από άλλους άντρες? Πάρα πολύ. Σε έχει σνομπάρει ποτέ κάποιος σε μια παρέα, ρε, πρέπει να πει, έλα τώρα κι εσύ που πήγες στα Καλλιστεία? Ακόμη και από κοντινό μου κύκλο, ας πούμε, ναι, που ξέρεις, είναι γνωστοί, δεν είναι φίλοι, φίλοι, ναι, είναι πολύ λίγοι. Άκουγα να λένε, και εντάξει, σιγά τώρα πίσω πιο ωραίος και ποιος το κρίνει αυτό και τι χαίρεσαι τώρα και τι νομίζεις ότι... Εντάξει, κάθε άποψη δεκτή, ο καθένας σας λέει ό,τι θέλει. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα κάτι τέτοιο. Εκπροσώπησα και τη χώρα μας εξωτερικό και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Το πιο άσχημο που έχεις ακούσει από παιδάκι μέχρι σήμερα, που το θυμάσαι ακόμα και είναι μια πληγή, μπορείς να μου πεις ποιο είναι? Πολλά, γιατί ανά καιρούς, ξέρεις, δηλαδή όταν έκανα μικρός modeling, που κάνω από τα 16 μου, 15 και κάτι, με κοροϊδεύανε, με έλεγαν ας πούμε. Που δεν είναι και κακό να είσαι γκέι, ας πούμε, έτσι.
Ειδικά τη σήμερα ημέρα, δόξα τω Θεώ, δηλαδή, έχουμε αρχίσει να ανοίγουμε τα μυαλά μας. Πιάνανε τους γονείς μου και τα λέγανε. Δηλαδή, τι πάει και κάνει με εσόρουχα, πασαρέλες και τέτοια. Και είναι λίγο πράγματα τα οποία σε φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση. Και όταν είσαι μικρό παιδί, δεν μπορείς να διαχειριστείς. Κοίτα να δεις που. Καταρχάς, όντως είναι πάρα πολύ γλυκό παιδί, γιατί όλα αυτά που έχει βιώσει, εμείς δεν τα εισπράττουμε, δεν τα βλέπουμε βλέποντας. Βλέπουμε ένα πολύ χαρούμενο, πολύ γλυκό παιδί. Ευγενικό. Που θέλει να κάνει, έχει τις φιλοδοξίες του, θέλει να κάνει την καριέρα του και πολύ καλά κάνει. Τι μπορεί να κρύβει μέσα του και ακόμα και οι ωραίοι άνθρωποι βιώνουν bullying. Είναι τρομερό αυτό. Μα είσαι πολλές φορές, επειδή είσαι ωραίος, ο άλλος, επειδή μπορεί να σε μισεί αυτό που έχεις, να θέλει αυτό που έχεις, μπορεί να σε επιτίθεται, να κάνει αυτό που λέμε προβολή, 50 ευρώ. Και να σε επιτίθεται και να θέλει αυτό που έχεις εσύ, ρε παιδί μου. Τρομερό τώρα να βγαίνεις, ξέρω εγώ, πιο ωραίος άντρας της Ελλάδας και σου λένε, έχει ποιος το κρίνει αυτό. Ναι. Αυτοί που το κρίνουν, ρε άνθρωποι, σε διαγωνισμό πήγα. Τι θέλεις, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Τι θυμό βγάζει ο καθένας πάνω στον άλλο. Είναι αδιανόητο. Αλλά πράγματι γιατί παλεύει, γιατί δουλεύει, γιατί πάει δουλειά. Δουλειά, ανεβαίνεις καλή-σκαλή, δεν είναι από αυτές τις φούσκες που σκάσανε μία νύχτα και μετά φύγανε. Και στον τίτλο και μέσα από το My Style Rocks, όπου και μάλιστα τότε μιλούσαμε, γιατί δεν ξέρω σωστό το έχω ξαναπεί, είχα κάνει ένα σχόλιο, ας πούμε, το οποίο δεν του άρεσε και με προς τιμήν του... Αλήθεια. Ναι, μιλήσαμε, ρε παιδί μου. Σε πήρε τηλέφωνο, δηλαδή. Ανέβασε ένα story και του λέω να σου πω κάτι, δεν το πάμε κακία. Και μου λέει, σου ζητάω συγγνώμη, μου λέει, είμαι πολύ φορτισμένος, ακούω διάφορα, μου λέει, δεν μπορώ και εγώ να τα διαχειριστώ. Και πιάσαμε την κουβέντα και μιλάμε ακόμα καμιά φορά, ρε παιδί μου. Και μου λέει, ξέρεις, μου συμβαίνει όλο αυτό τώρα ξαφνικά. Και λέει, είναι και λίγο περίεργο να βγαίνεις και να σε κρίνουν τόσοι πολλοί ταυτόχρονα δημόσια. Γιατί προφανώς την κριτική την έχει δει μέσα από τη δουλειά του ως μοντέλο. Ναι. Αλλά όταν ξέρεις, σε αναπαράγουν αυτά που μπορεί να έχεις πει και σχολιάζονται τόσο πολύ στην τηλεόραση, είναι λίγο και σαν να σου κοιτάξει μια μία. Και σε διάφορα επίπεδα. Δηλαδή, πας στο modeling, τα καταφέρεις, παίρνεις ένα τίτλο, τα ακούς. Πας στο My Style, τα ακούς. Γυρίσεις ηθοποιός, τα ακούς. Ελες ρε φιλέ, δηλαδή εντάξει, δηλαδή κάπου έλεος. Μα θα τα ακούς έτσι κι αλλιώς. Καλά, πρέπει να λέμε και καλά λόγια γιατί είναι και πρωταθλητής, ας πούμε, και στις πολεμικές τέχνες και στο kickboxing. Έχει πάρει τίτλους. Και να εστιάσω και λίγο σε αυτό που λέει για τη μαμά του. Αν έχουμε να πούμε κάτι στους δικούς μας ανθρώπους, ας τα λέμε καλά, που πρέπει. Το... Ναι. Δεδομένο. Ένα αυτό. Και επίσης το ότι λέει ότι όταν την έχασε τελικά, ας πούμε παραιτήθηκε από τη δουλειά του γιατί έκανε κάτι που δεν του άρεσε. Για η μητέρα είναι το λιμάνι. Αυτό... Λένε δηλαδή σίγουρα. Για κάθε άνθρωπο είναι ο σταθμός του, είναι η πορεία ζωής του, η αρχή και το τέλος του. Και πολλές φορές όταν χάνεις τη μαμά, πολλοί λένε ότι ουσιαστικά τότε ορφανεύεις και αισθάνεσαι και μόνος σε αυτή τη ζωή. Οπότε είναι πολύ σκληρό να το αντιμετωπίσει και ένας τόσο πολύ νέος άνθρωπος. Βέβαια. Και τις αλλαγές θέλω να πω που κάνουμε όταν μας προκύπτει κάτι τόσο σοκαριστικό. Και αυτές μπορούμε λίγο να εστιάσουμε πιο νωρίς να τις κάνουμε. Όταν αισθανόμαστε ότι κάνουμε κάτι που δεν μας αρέσει, ας παλέψουμε να αντελάξουμε. Εγώ το εύχομαι να βρει μια κοπέλα να του θυμίζει τη μαμά του, να τον προσέχει. Γιατί να του θυμίζει. Όχι, το χειρότερο είναι αυτό. Δεν το θέλουμε αυτό. Να βρει, να τον φροντίζει και να του δώσει τόσο πολύ αγάπη, ώστε αυτή που έχει και αυτός να τη διοχετεύσει σε έναν άνθρωπο και να την πάρει πίσω γιατί του αξίζει. Μπράβο. Πήγαμε στο υπόδειο τώρα, φροντίζει. Τώρα κύστερα μου λέτε γιατί εγώ τα λέω. Θα κάνουμε μετά ένα group therapy. Έτσι νομίζω το είδε και η Νάντια Ριγά του. Θέλει να του δώσει. Μαμά δίστηκε. Θαλπορή. Όχι, μαμά δίστηκε. Τι είπε, μαμά δίστηκε, είπε μην έρθω από εκεί. Αγκαλιά, αγκαλιά. Μία μέρα να μην μεταράξεις δεν μπορείς. Νάντια, ξέρουν όλοι ότι όταν ξεκινάει μια συνέντευξη, ξεκινάς με καλά λόγια. Τι που λίγο ξέρεις, τι ωραίο άντρα που είσαι. Πάντα έτσι ξεκινάς. Έτσι. Αλλά την αλήθεια πάντα έτσι, άμα μου αρέσει. Παιδιά, την αλήθεια είπε το κορίτσι, αφού. Είναι ωραίο. Συγγνώμη, δηλαδή είναι κούκλο το παιδί. Λέει την αλήθεια τη και τη λέτε κιόλα. Είναι δυνατόν. Όχι, μωρέ, τη λέμε, την πειράζουμε. Πάμε, κορίτσι μου, στο νερό τα φίλια. Πάμε στο λιμάνι. Τι να πω, τι κατάρα έχει πέσει σε αυτό το αρχοντικό των Δεμερτζίδων. Είδαμε χθες, η Αλεξάνδρα έκανε την απόπειρα. Η Μαριέτα σήμερα έχει βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι καταλαβαίνετε αυτό που της είπε ο γιατρός, ότι θα πρέπει να μεταφερθεί η Αλεξάνδρα σε ψυχιατρική κλινική, για την πιο ισχυρή οικογένεια της Μεσσηνίας. Δεν είναι εύκολη η απόφαση. Όχι, βέβαια. Και για εκείνα τα χρόνια, ε! Ακριβώς. Την ίδια στιγμή το αδίστακτο κουκλί μου είναι στη φυλακή. Μου. Καθόλου δεν του αρέσει εκεί. Μακάρι να μπορούσα να μπω να του κάνω παρέα, δεν μπορώ. Η φήμη του δυστυχώς έχει εξαπλωθεί σε όλο τον ομό και είναι η χειρότερη. Ο Μάρκος, αφού έχει διαβάσει το γράμμα της Ευγενίας, ψάχνει απεγνωσμένα να τη βρει και να είναι πάλι μαζί. Και, δώστε λίγο προσοχή, η Στέλλα, η μικρούλα, η υπηρέτρια που είναι στην κουζίνα, έρχεται πιο κοντά με το στρατή. Α. Και όχι επειδή ο στρατής είναι κανένας όμορφο άντρας, επιστάτης είναι κι αυτός. Αλλά κρύβει ένα μυστικό που θα σας το αποκαλύψω σε επόμενα επεισόδια. Για δείτε λίγο. Για να δούμε. Πού να φανταστώ ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Πού να φανταστώ ότι υπέφερε τόσο πολύ. Και τόσο βουβά. Ο Άρχοντας κοιτάζει τον κόσμο πίσω από τα κάγκελα. Τι λέει η μάνα μου. Έφυγαν άλλον για Αθήνα. Τώρα που το καταγγείλατε θα θέλει να σας εκδικηθεί. Μα δεν το κατήγγειλαν τα αφεντικά μου. Μη φύγεις, αγαπάω, δεν θα αντέξω μακριά σου. Την Αλεξάνδρα αγαπάς. Και δεν θα σταματήσεις ποτέ σου να την αγαπάς. Δεν ξέρω, μήπως δεν είναι σωστό που τη φέραμε εδώ.
σε αγαπάει ακόμα, το ξέρεις. Το ξέρεις! Απάντηση τώρα, εμείς 6 παρά 4. Δεν το ξέρει, δεν το νιώθει. Τι είναι, χαζός είναι. Το θέμα μας, παιδιά, δεν είναι η ερώτηση να τον αγαπάει ακόμα η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, μην με κάνετε να γελάω, είναι σοβαρά τα πράγματα. Η ερώτηση σήμερα είναι, είδατε ότι ο Μάρκος κατάφερε να τη βρει την Ευγενία. Θα καταφέρει να την πείσει να γυρίσουν πίσω στη Μεσσηνία και να συνεχίσουν τη ζωή τους? Αλήθεια, αλήθεια ρωτάς τώρα. Αλήθεια ρωτάς. Μην απαντήσεις. Όχι, να απαντήσει. Όχι, μην απαντήσει. Καλά, να θα γυρίσουν τώρα. Δεν γίνεται. Να τη χάσουν την Ευγενία για πάντα. Αν δεν γυρίσουν πίσω, να γίνουν και τα μαναφούκια και να γίνει χαμό. Και αν υπάρξει ένα τρόπο στο σενάριο. Και αν στον δρόμο πώ γυρίζουν, υπάρχει ένα ατύχημα και χτυπήσουν. Και ο Μάρκο δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Πάθει αμνησία και του οδηγεί σε άλλο νομό. Και πάνε στη Λακωνία. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Και ξεκινάει παράλληλη ιστορία. Μάλιστα. Β κύκλο. Καλά, σίγουρα θα πάει του χρόνου με τέτοια τηλεθέαση που κάνει. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου. Σε ευχαριστούμε, Νάντια μου. Πάμε σε ένα Ξίχμουντ. Ναι, παιδιά, κοίτα, ακούστε τι θα κάνετε σήμερα. Θα βάλετε τα παιδιά νωρίς για ύπνο. Μάλιστα. Θα κάνετε ό,τι έχετε να κάνετε δουλειά στο σπίτι. Που κάνετε στα πλώστε ρούχα τα πάντα. Θα κάνετε το βλέπετε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το βράδυ στις 11 η ώρα, στο ένα τραγούδι ακόμα, ο Γιώργος Θεοφάνους υποδέχεται τον κύριο Δεμή. Πει, αφού μιλάμε για μεράκι, να μου πει για το μεράκι του Λαβρίτη Μαχαιρίτσα που είχε αυτή την τύχη να συνεργαστεί μαζί του για το πεθαίνω για σένα. Πε μου, πώ έγινε αυτό? Καταρχήν με τον Λαβρίτη είχαμε μια γνωριμία από το 2002. Λαμβάνω ένα τηλέφωνο από το φίλο μου τον Παναγιώτη που έχω μαζί μου και πως με ζητάει και έχει ένα τραγούδι να το πω. Σε κάποια ταινία βέβαια. Και πήγα και το άκουσα το τραγούδι. Σε τρεις μέρες έγινε αυτό. Πάνω απ' όλα σ' αγαπάω. Στο φωνάσω με κάθε ματιά. Τη σκυτάλη παίρνει ο Χρήστος Μενιδιάτης. Τι θα δει ο κόσμος σήμερα, τι θα ακούσει? Θα ακούσει πολύ όμορφα τραγούδια. Πολύ όμορφα, αμιγώς λαϊκά τραγούδια, αγαπημένα, κυρίως από τον μεγάλο Γιώργο Μαργαρίτη, αλλά και από αγαπημένους συναδέλφους μου. Στους μεγάλους δρόμους περπατώ, με το βλέμμα μου σαν να ζητώ. Η Ελένα Παπαϊωάννου τραγουδάει αγαπημένα παλιά λαϊκά τραγούδια, αλλά και το νέο της τραγούδι. Πολύ μεγάλη χαρά. Καταρχήν γιατί θα συναντήσω ένα πολύ σπουδαίο συνθέτη, ο Γιώργο Θεοφάνους, και πολύ μεγάλη χαρά που με έχει καλέσει ο Γιώργος ο Μαργαρίτης. Νομίζω ο τελευταίος των μου ικανών, κάτι τέτοιο για μένα, στο δικό μου μυαλό. Η έκπληξη της βραδιάς και το ταλέντο που υποδέχεται ο Γιώργος Θεοφάνους απόψε το βράδυ είναι ο Γιώργος Πετσιώτης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί και εκτός ότι με φώναξε ο κύριος Θεοφάνους, είναι ότι κάνει και αφιέρωμα στον Γιώργο τον Μαργαρίτη, που είναι ένας τραγουδιστής που κι αυτός έχει αφήσει μια ιστορία. Απόψε το βράδυ. Αλλά τώρα πού πάμε, παιδιά, ξέρετε πού πάμε? Ναι, πού πάμε. Τι μοιράζεις, τι μοιράζεις, τι μοιράζεις, τι μοιράζεις. Είχε λίγο καφέ. Κάτι ξέρω κι εγώ. Αυτό το ακούω εγώ. Πάμε στην break, βγαίνουμε τώρα. Στάς, πού πας. Θα δώσεις δώρα. Δώρα, βέβαια. Ξεπουλάμε. 1000 ευρώ μετρητά θα δώσουμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Η Βιοκαρπέτ συγκεκριμένα λοιπόν σας χαρίζει 1000 ευρώ μετρητά μόνο για εσάς. Τρέξτε να απολάβετε έως 28 Φεβρουαρίου. Ισχύουν αυτές οι εκπτώσεις που βλέπετε, 30, 40 και 50% σε όλα τα χαλιά της Βιοκαρπέτ. Τώρα, για να μπείτε στην κλήρωση για τα 1000 ευρώ, θα στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή θα καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό. Στον ίδιο αριθμό καλείτε και για το Toyota Yaris έκδοση Active 1000 κυβικά, αξίας 16.000 ευρώ, βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς του 2021 και best seller της αγοράς. 14999, ο αριθμός που στέλνετε γραπτό μήνυμα ή καλείτε για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Μετρητά 1000 ευρώ κασέρι. Κασέρι. Θα φεύγουν δηλαδή έτσι τα λεφτά. Αληθινό το χρήμα ήταν αυτό. Σήμερα βραδιάζει άλλη να βγάλει σκαλέτα και εσείς την πετάτε. Τη τελειώσαμε αυτή. Είναι τα παλιά. Είναι τα παλιά. Είναι αυτά έχουν φύγει. Μην κοιτάς το παρελθόν. Πότε θα έρθει αυτό το μηχάνημα που τα βάζεις μέσα και τζζζζ. Θα βγάλει μακαρόνια. Μπορώ να το παρακολουθώ ώρες. Αυτό και με τα φαγητά μου αρέσει. Από το ποιητή. Γιατί μας ευχαριστεί αυτό, πιστεύω. Μας αρέσει να αφήνουμε πίσω το παρελθόν. Ψυχανά κάσμο. Σύγχρονο τι λέει γι' αυτό. Είναι ότι το βλέπει, υπάρχει μια συμμετρία. Όλα κόβονται με το ίδιο πάχο στην ίδια ταχύτητα. 50 ευρώ. Τσουτσούρια. Ποιο είναι πρωινιάτικα? Πολλά στο κοριτσάκι μου, την Αντριάννα που έχει γενέθλια σήμερα. Σε λατρεύουμε, σε αγαπάμε, ουράνιο τόξο μου. Είναι σπίτι για την αρρωστούλα από χθες. Γίνεται 12. 12 γίνεται. 13. Αντριανούλα μου, αγάπη μου, να σε χαιρόμαστε, να σε πάντα γυρί και τυχερή. Γιατί δεν μου αυτό πολύ. Να τη χαίρεσαι. Ήταν αρρωστούλα μου, ρε, και θα σου στείλω τα χρόνια πολλά από την εκπομπή, να τα δεις. Λοιπόν, πάμε στο αγόρι μας τώρα, τον Δημήτρη Σαράντο, να δούμε τι νέα μας έχει φέρει σήμερα. Δείχνουμε τα χρόνια μας. Τι έλεγε εκεί πέρα.
Ε, να σου πω κάτι. Εγώ προετοιμάστηκα για πάρτι γενεθλίων. Γι' αυτό είπα να βάλουμε κάτι έτσι πιο χαρούμενο. Χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Την κουκλάρα. Αλλά παιδιά, εντάξει, νομίζω λίγο ξεφύγαμε από τα συνηθισμένα και από τα γνωστά μας τα καθημερινά. Οπότε να επιστρέψουμε στην τάξη. Ναι. Για να πέσει λίγο μια Σακύρα που είναι και σχετική, παρακαλώ. Γιατί έχει γίνει η μούσα αυτή τη στήλη, όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με Πικέ, όπου εμπλέκεται μέσα σε αυτό φυσικά και η Σακύρα. Εννοείται, σιγά μην έμενε απ' έξω. Όπου σύμφωνα λοιπόν με τον φωτογράφο, τον Παπαράτσι, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτόν που ουσιαστικά είχε ξεσκεπάσει όλη αυτή την ιστορία και ότι είχε πει ότι ο Ζεράρ Πικέ την είχε πατήσει τουλάχιστον καμιά πενινταριά φορές τα προηγούμενα χρόνια και ότι έχει πάρα πολλά στοιχεία και ότι αν θέλει και η ίδια η Σακύρα μπορεί να της τα δώσει για να τη βοηθήσει έτσι λίγο να ξεμπλέξει όλο αυτό το κουβάρι. Έκανε λοιπόν μία ανάρτηση στο Instagram αυτός ο τύπος ο φοβερός. Και ο Ραπτόπουλος, γιατί είναι παιδαράς. Με μία κοπέλα η οποία λέγεται Τζούλια, ζει στη Βαρκελόνη, έχει τελειώσει το διδακτορικό της μάλιστα και στο οικονομικό ποινικό δίκαιο. Ίσως αυτό λίγο κάπως να μας βοηθάει. Ναι, η κοπέλα αυτή που βλέπουμε. Ναι, ναι, λοιπόν. Αφιερώσω ένα τραγούδι επίκαιρο. Να αφιερώσω. Καλά, λίλα. Λοιπόν, και απευθύνεται στον Πικέ λέγοντάς του, αλήθεια, μήπως γνωρίζεις ποια είναι αυτή η κοπέλα. Και ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από όλη αυτή την κατάσταση. Ότι ο Πικέ απάτησε και την Κλαρακία με την Τζούλια. Πολύ φυσιολογικό το βρίσκω, όπως σας φαίνεται. Είναι λίγους μήνες μαζί. Μια φορά δεν έχει επιστροφή. Παιδιά, εντάξει, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Είναι το Σατανά. Θα πέσει η φωτιά να μας κάψει. Η κοπέλα η Κλάρα με όλο αυτό ταράχτηκε και έφυγε από μόνη της, που το ξέρουμε. Αυτό λες. Ή μήπως ρε παιδί μου, επειδή ήταν παράνομο, του άρεσε και τώρα που μαθαίνει, όχι, σου λέει τώρα πρέπει να τη φορτωθώ για αυτή την σχέση. Άστο να μην. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μετά το τραγούδι που κυκλοφόρησε η Σακύρα και που έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος πανικός και είναι τρομερή η αποδοχή που έχει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, να σας πω ότι αποστασιοποιήθηκε λίγο. Πήγε κάπως λίγο πιο εκεί από τον Πικέ. Πιο εκεί από εκεί. Να σου πω, η Κλάρα τώρα γιατί τρώει και κατάρας, κατάλαβες. Αυτό το τραγούδι τώρα έχουν πέσει όλοι πάνω της. Σου λέει καλύτερα να φύγω από τη μέση. Και εγώ τι θα έκανα. Θα πεις κανέναν άλλο για να πάω παρακάτω. Εγώ σας λέω να ξέρετε, θα γίνουν φίλες αυτές. Σακύρα και Κλάρα. Και σκέψου, στο τέλος. Ναι, μην βγάλουν κανένα ντουέτο να δει στο τέλος. Πώς είχαν βγάλει παλιά, θυμάστε το καλύτερα οι δυο μας. Πάντως, να σας πω κάτι. Με κάποιο τρόπο, από ό,τι φαίνεται και στο εξωτερικό, εμπνέονται από τα δικά μας τραγούδια. Ναι. Βύση με Κέτι, δεν ήτανε. Ναι. Καλύτερα οι δυο μας. Εντάξει, κάτι ξέρανε. Λοιπόν, αφού είπαμε και πιάσαμε Σακύρα, να σας πάω σε νεότερα που είναι φοβερά και λατρεμένα. Για απόγενέ μας. Εντάξει. Λοιπόν, η Σακύρα είχε αγοράσει σπίτι όσο έμενε με τον Πικέ, μεσοτυχία με τα πεθερικά. Να είναι λοιπόν, δίπλα, να φύγει τα παιδιά. Ήταν δίπλα-δίπλα τα σπίτια, σου λέει, ξέρεις, για να τα κρατάνε τώρα οι γονείς του Πικέ. Η Σακύρα, τώρα θα σας τα πω ένα-ένα. Λοιπόν, πρώτον, βρέθηκε. Πώς λέγεται αυτό που φτιάχνουν το τσιμέντο τώρα, γιατί κόλλησα. Τσιμεντοκονία. Ορίστε. Όχι, παιδιά. Ο σαν κάδος που είναι μέσα. Τι? Πώς? Ο κάδος για τα μπάτα. Μπετονιέρα, μάντια δηλαδή. Ευτυχώς που πάρει και το υπέροχο control και με βοηθάει. Δεν μου το βρήκε. Λοιπόν, και τι κάνει, χτίζει τοίχο για να χωρίσει τα σπίτια. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για τον τεράστιο πανικό πρώτον. Και δεύτερον, να σας πάω και σε αυτή την κούκλα που βλέπετε, που μοιάζει με μάγισσα. Όχι, μοιάζει, είναι. Ναι, και κοιτάει που λέτε. Πού? Στο σπίτι των πεθερικών. Τι λες τώρα, ρε, τέτοιο ξεκατίνιασμα. Ναι, παιδιά, είναι τέλειο. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει βουντού η Σακύρα. Μπορεί να έχει μπλέξει και με τέτοια κυκλώματα. Μπας και έχουν νωρίτερα απόκριση αυτή και το έβαλος. Δεν είναι πολύ νωρίς, δεν έχει ανοίξει το πλοίο. Και έχω και ένα ακόμα στοιχείο βέβαια που θα απογειώσει το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ότι συνέχεια... Τι στίχος είναι αυτός? Πολύ στίχος Σακύρα. Της νέας της επιτυχίας. Άρα δηλαδή τα... Παιδιά, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε χωρίς να γνωρίζουμε τα πάντα. Ήταν μεγάλο το χρέος. Θα τα πούμε όλα. Πάμε παρακάτω, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και θα σας πάω στην Kim Kardashian. Καιρό είχαμε να ακούσουμε κάτι, να κάνει λίγο ένα μπαμ αυτή η κοπέλα. Αγόρασε λοιπόν το διάσημο σταυρό που έχουμε δει να φοράει η πριγκίψα Νταϊάννα σε κάποιες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, κυρίως το 1987. Είναι από αμέθιστο, έδωσε 163.000 λίρες, παραπάνω από τα διπλάσια, από την αρχική εκτίμηση. Το κόστος δηλαδή αρχικά είχε εκτιμηθεί γύρω στα 80 με 120 βαριά-βαριά. Άλλοι τέσσερις ήταν αυτοί που προσπάθησαν να τον διεκδικήσουν. Και να σας πω ότι λέγεται ο Σταυρός Ατάλα, γιατί προφανώς ο Ναΐμ Ατάλα ήταν ο πρώτος ιδιοκτήτης αυτού του σταυρού. Τον αγόρασε κάπου στη δεκαετία του 1980. Και επειδή ήταν πολύ φίλος με την πριγκίπισσα Νταϊάννα, της τον είχε δανείσει σε αρκετές περιπτώσεις προκειμένου να τον φορέσει. Και βέβαια της είχε ταιριάξει πάρα πολύ ωραία. Γιατί εντάξει, είναι ένας ιδιαίτερος σταυρός. Ναι. Δεν είναι να πεις ότι μπορεί να τον φορέσει, ξέρω εγώ. Απλά το είχε φορέσει η Νταϊάννα, δεν ήταν δικό της.
ανήκεις κάπου. Κοίταξε, σύμφωνα με τα στοιχεία λίγο που έκατσα και το έψαξα και ακόμα περισσότερο, ανήκε στο συγκεκριμένο άνθρωπο τον επιχειρηματία και τον είχε δανείσει στην πριγκίπισσα Νταϊάννα. Δεν πρέπει να έχει αξία οι πέτρες και τα λοιπά, αλλά δεν φαίνεται. Για να είναι τόσο μεγάλο, α πούμε, και να κοστίζει μόνο αυτά τα χρήματα. Και λέω μόνο αυτά τα χρήματα, γιατί άμα αυτά ήταν πετράδια, α πούμε, τα οποία είχαν μια αξία, θα είχε πάει στο εκατομμύριο. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή είναι μόνο επειδή το φόρεσε. Αυτή είναι η αξία του. Και τέλος πάντων έδωσε όσα όπως καταλαβαίνετε η Kim Kardashian για να το κάνει δικό της. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που έχει χτυπήσει και έχει αποκτήσει ας πούμε, κάποια διάσημα κοσμήματα, ας το πούμε έτσι. Αρέσει, φοράει το φόρεμα της Μέρλιν, το στομίο της Νταϊάννα. Επίσης, το 2011 απέκτησε ένα σετ από βραχιόλια της Elizabeth Taylor για $65,000 και το 2017 πλήρωσε $379,500 για ένα ρολόι της Jackie Kennedy. Και όπως είπε και η Betty, φόρεσε και το φόρεμα της Μέρλιν. Ό,τι πεθαίνει, η Καρδάσια. Μαζεύει κομμάτια. Κάνει κανένα μουσείο. Κάνει κάτι, σου λέει. Μα όχι, το κάνει για προβολή. Δεν χάνουν την αξία τους παιδιά αυτά. Είναι επενδύσεις. Είναι επενδύσεις. Αυτή η Σακύρα είναι. Συγγνώμη, η Καρδάσια. Θα μπορούσε να πάρει ένα αληθινό μεγάλο διαμάντι. Ρε, να κάνει μια επένδυση. Δεν παίρνει συγκεκριμένα κοσμήματα που ανήκαν σε κάποιον. Ειδικά από τα τόσα κοσμήματα που είχε η Elizabeth Taylor. Αυτά τα δύο βραχιόλια βρήκε και πήρε με τόσα λεφτά που έχει. Μπορεί τα άλλα να τα. Τσιγκούνα τώρα. Αυτά είναι. Ή το κάνει. Σε τι εκδήλωση. Ναι. Αμέσως να την πει τσιγκούνα. Εδώ βλέπουμε και το ξεχυλωμένο φόρεμα τη Μέρλιν Μονρό. Και για να πάμε τώρα στο επόμενο μα θέμα. Μα παιδιά έγινε ολόκληρο θέμα. Αφού ο κόσμο είχε γίνει και είχε πάρει. Που το πήρε και φύγανε. Πετάχτηκαν όλοι οι Κρίσταλ Σβαρόφσκι και του ψάχνανε. Λοιπόν, πώς δεν έβγαλε κανένα μάτι εκεί στο Met Gala, θα σας πω μετά και για το Met Gala, σας έχω το καινούργιο θέμα. Σήμερα έχεις πολλά ράματα για να λοιπόν, πες για το πρώτα. Πάμε στη Μαντόνα που τόσο συνεχίζει με πληγώνει, ούτε σήμερα θα αγοράσω στήριο, σας το λέω να ξέρετε, η οποία φωτογραφήθηκε για τρεις παρακαλώ διεθνείς εκδόσεις του περιοδικού Vanity Fair, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, ως Παναγία που κλαίει, με ένα σπαθί να τη τρυπάει την καρδιά, όπως βλέπετε, μάλλον τα σπαθιά. Σε ένα άλλο... που ντύνεται, βέβαια, επέστρεψε στο Like a Prayer αυτή. Ναι. Okay. Ναι. Εδώ τη βλέπουμε ως Παναγία στο εξώφυλλο του περιοδικού και ως Ιησούς βέβαια. Και επίσης ως Ιησούς είναι το ουσιαστικά η γυναικεία βερσιόν του μυστικού δείπνου. Μάλιστα. Η φωτογραφία αυτή που βλέπουμε και κατάφερε για μία ακόμη φορά να συζητιέται. Να σας πω ότι είναι μία ειδική έκδοση του περιοδικού αυτή, όπου κάθε χρόνο κοσμούν το εξώφυλλό του ουσιαστικά άνθρωποι, stars, που διαμορφώνουν τον σύγχρονο πολιτισμό. Μάλιστα. Ωραία. Με τούτα και με εκείνα πάλι για αυτή συζητάμε. Λοιπόν, σε αυτό είναι πολύ καλή, Μαντώνη. Για το σύγχρονο πολιτισμό. Είναι καλή. Τώρα, στη συναυλία πώς θα είναι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να καταφέρει και πάρα πολλά. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Τραγουδάει playback. Τι λες, ρε, πας καλά. Γιατί, μα δεν είναι... Πάρ' το πίσω αυτό που είπες. Δεν φημίζεται για τη φωνή. Ρέμισε, παιδάκι μου. Τι είπατε, 50 ευρώ. Δεν φημίζεται για τη φωνή. Αντικειμενικά, δεν μπορεί ένα τέτοιο σοου σαν αυτά που έκανε ειδικά στο παρελθόν η Μαντόνα που ήταν κατσική, χοροπηδούσε συνέχεια σε όλη τη διάρκεια τη συναυλία επάνω στη σκηνή, να βγάζει και φωνή. Σίγουρα έχει μία ενίσχυση. Ήταν πολύ γυμνασμένη. Ήταν γι' αυτό το ρόλο. Δεν φημίζεται και για τη φωνάρα τη. Είναι σαν το Just the Two of Us. Έχει μία φωνή. Από πίσω δίνουν πόνο τα μπακ. Ξεστεί στο live με όλο το παλμό, την ενέργεια που έχει όλο αυτό το πράγμα και να συμβαίνει να έχει δηλαδή μια ενίσχυση, το χάνεις, δεν πολύ προσέχεις. Εμένα εκεί που με χαλάει πάρα πολύ είναι ότι επειδή έχω αγοράσει και πολλά DVD από συναυλίες της, εκεί φαίνεται ότι ουσιαστικά περνάνε και ήχο από... Στουδιακό, το ενισχύουν. Και εκεί λίγο χάνεις και όλη τη μαγεία της συναυλίας. Γιατί εντάξει, τι ω σκηνοθετή. Με τούτα και με εκείνα μας έψες, δεν θα πάμε στη συναυλία. Τέλος πάντων, να σας πω τώρα κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κόσμος που ψάχνει δουλειά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να σας πω, ότι τελειώνει τώρα η κατασκευή της υπερπολιταλέστατης έπαυλης που χτίζει στην Πορτογαλική Ριβιέρα τον Ιούνιο. Μάλλον. Ψάχνει λοιπόν προσωπικό. Υπάρχουν κάποιες καινές θέσεις. Μία από αυτές. Θα μείνει κάτω τώρα αυτός, δεν θα μείνει στο. Στο Ριάδ. Ναι. Σε εκεί που μένει στη φτωχική αυτή σου ήταν με τα 17 υπνοδωμάτια. Ναι. Θα γυρίσει. Μετά θα εγκατασταθεί εκεί. Εκεί θα είναι η μόνιμη κατοικία της οικογένειας. Ναι. Καταλαβες. Και ψάχνει λοιπόν από τώρα προσωπικό. Ωραίο το μπαλκόνι. Οι κοιλιακοί του δεν σου κάνουν αίσθηση. Δεν φαίνονται, γιατί είναι το τέτοιο. Είναι ασύλληπτο το κορμί. Τα κάγκελα. Λοιπόν, και ψάχνει και μπάτλερ, όπου του δίνει 4.800 σε λίρες το ποσό, να σας πω. Αλλά ψάχνει και σεφ. Ψυχολόγο ψάχνει. Για τη θέση του οποίου δίνει 4.500 λίρες το μήνα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτός αγαπάει πάρα πολύ την πορτογαλική κουζίνα, αλλά θέλει και διεθνείς γεύσεις. Θέλει, ας πούμε, το θέλει και το σούσι του. Βέβαια. Μπράβο. Δεν μπορεί, ας πούμε, να μην φάει λίγο, να τσιμπήσει κάτι το βράδυ για πιο ελαφρύ. Θέλει. Ναι. Δεν τρώει παιδί μου αυτός. Από τίποτα. Την άλλη, πάλι, να είναι καλά η μητέρα του, την οποία έχω αρχίσει και λατρεύω. Στέλνει λοιπόν, τάμερ.
Ναι, αποκάλυψε λοιπόν ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό του Ρονάλντο. Είναι ο μπακαλιάρος με πατάτες και αυγά. Εντάξει, γιατί είναι πορτογαλικό fish and chips. Ναι. Ναι, ο μπακαλιάρος. Ναι, είναι παραδοσιακό ο μπακαλιάρος. Ναι, εκεί όντως. Πες και μπακαλιάρος και σαρδέλα πολύ. Ο σεφ πρέπει να τον ακολουθεί και στα ταξίδια. Δηλαδή θα είναι μαζί του ή θα είναι στην Πορτογαλία. Θα κάθεται και όποτε πηγαίνει στο σπίτι να μαγειρεύει. Αυτό είναι ανάλογα τον deal που θα κάνει, φαντάζομαι, και ανάλογα τις ανάγκες της οικογένειας. Λοιπόν, εγώ θέλω δηλαδή, ο Καρβέλας τις επόμενες μέρες να μας φτιάξει ένα μπακαλιάρο με αυγά και πατάτα. Να το δοκιμάσουμε αυτό το πιάτο που τρώει ο Ρονάλντο. Να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Τρώει, γιατί είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Κοίταξε, πατάτες. Εγώ στην Πορτογαλία που έχω πάει και είναι καταπληκτικό. Πατάτες με μπακαλιάρο είναι το λεγόμενο fish and chips. Αυτό είναι το μπακαλιάρο τηγανιτό με πατάτες τηγανιτές. Κάπου στην άκρη βάζει και ένα αυγό, δεν είναι. Μα το ψάρι με τα αυγό δεν λένε, δεν πρέπει να το τρώμε. Έλα, άμα είναι μαγειρεμένο καλά, σωστά πρέπει να είναι. Όπως και ψάρι με τυρί δεν λένε. Ναι. Τα γαλακτοκομικά γενικά. Εντάξει, κοίτα, θα έχει καλό στομαχάκι μάλλον από ό,τι φαίνεται. Δεν σας φαίνεται λίγα τα λεφτά, καταλαβαίνετε τα λίγα. Δεν είναι πολλά, μπράβο, ευχαριστώ. Εξαρτάται τα λίρες, ποιες λίρες, αγγλικές, πορτογαλικές. Οι αγγλικές είναι. Η Πορτογαλία έχει ευρώ καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Μιλάμε για αγγλικές λίρες, γιατί αυτή η είδηση δημοσιεύτηκε σε βρετανική εφημερίδα. Εντάξει, δηλαδή, οκ, για ένα τηγάνι. 5.500 ο Μπάτλερ. Άμα δεν είναι πάρα πολύ καλά λεφτά. Εγώ σου λέω ότι αυτοί θα κάθονται, θα τρώνε μεταξύ του και όταν πηγαίνει στο σπίτι τότε θα μαγειρεύει. Πολλά τα λεφτά. Ναι, αλλά θα έχει τη μουρμούρα. Αυτό δεν μου αρέσει. Ξαναφτιάξει κάτι άλλο. Κατάλαβε. Δεν θέλω. Θέλω σουβλάκι. Αυτή τη Χορχίνα, Γεωργίνα, πώς τη λένε. Αυτή θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν τη βλέπω πολύ εύκολο άνθρωπο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. 1η Μαΐου έρχεται το επόμενο Met Gala. Το ανακοίνωσε εννοείται χθες επίσημα και η Vogue, όπου η ουσιαστικά στο φετινό Met Gala αποτελούν φόρο τιμής παιδιά στον Καρλ Λάγκερφελντ. Αυτός είναι και το θέμα του φετινού Met Gala. Και τώρα προσέξτε να δείτε, έτσι, να σας θυμίσω λίγο, μάλλον να πάμε στις συστάσεις για το πώς πρέπει να αντιθούν οι stars που θα παρευρεθούν στο φετινό Met Gala. Άσπρα μαύρα. Εντάξει, είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, η πρώτη πιο αυθεντική προσέγγιση θα ήταν να φορέσουν μια αρχαϊκή εμφάνιση με μια από τις εταιρείες που ηγήθηκε ο Λάγκερφελντ. Εντάξει. Η δεύτερη θα ήταν να φορέσει κανείς ένα σύγχρονο κομμάτι Chanel ή Fendi, δύο οίκους στους οποίους βέβαια ο Λάγκερφελντ άφησε ανεξίτηλη το αποτυπωμά του, τέλος πάντων. Και η τελευταία σύσταση, που νομίζω ότι είναι και η καλύτερη, οι καλεσμένοι θα πρέπει να βρουν τη δική τους εκδοχή της αγαπημένης γάτας του Καρλ. Τη Τσουπέτ και να ντυθούν, αλλά Λάγκερφελντ. Εγώ θα ντυνόμουν Καρλ. Θα βάζα κοστούμι, γραβάτα, το γάντι. Το γυαλί. Θα challenge αυτή τη βδομάδα που έρχεται να ντυθούμε και εμείς γατούλες τέτοιες. Ναι, και μια ουρά. Καλό είπε αυτό η Δέσποινα. Να βάλεις μια γατήσια ουρά πίσω. Μια ζώνη. Και να είσαι ντυμένη με κοστούμι όπως ντυνόταν συνήθως ο Καρλ, με την πότα. Ναι. Style Rocks, θα πάω σε αυτούς. Ναι, ολόιδιο. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Ένα μαύρο κοστούμι με την αλογουρά εδώ, λευκό μαλλί, μια περούκα θα βάλουν. Απλά αυτό ήταν αναμενόμενο, θα το σκεφτούν όλοι. Πρέπει να πας παρακάτω, να πας στη δεύτερη επίπεδο. Γι' αυτό σου λέω. Θυμάστε που βγάξαμε μια είδηση με έναν που είχε βγει σαν λυκός, με μια στολή. Ναι. Να φτιάξει μια τέτοια στολή γάτας. Ναι, γάτας. Και να είναι τσουπέτ. Αυτό περιμένω τουλάχιστον από την Kim Kardashian, όχι κάτι λιγότερο αν πάει φέτος. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, και για να σας πάω τώρα και στο δεύτερο μας viral, όπου μία συγγραφέας ανέβασε μία φωτογραφία, να σας πω και το όνομά της, η Hazel McBride, ανέβασε και φωτογραφίες και βίντεο στο TikTok με τον σύζυγό της εδώ και ουσιαστικά αυτό που έγραψε είναι: πότε βλέπετε τρελά καυτούς άντρες με γυναίκες με μέτρια εμφάνιση? Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό που έγραψε προκάλεσε θύελλα, εννοείται, αντιδράσεων, πάρα πολλά σχόλια. Βλέπουμε εδώ το ζευγάρι αγαπημένο. Θέλετε να σας μεταφέρω κάποια από τα σχόλια που τις έγραψαν? Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω μια γυναίκα με μέτρια εμφάνιση, βλέπω δύο πανέμορφους ανθρώπους, έχω μπερδευτεί, μην υποτιμάς τον εαυτό σου με αυτόν τον τρόπο, ήταν ένα άλλο σχόλιο. Ένας άλλος τη ρώτησε αν σε κάνει αυτό να νιώθεις ανασφαλής, για να απαντήσει η ίδια όχι, με τόσο ασφαλή στη σχέση μας και νιώθω ασφάλεια με τον εαυτό μου. Και αρκετοί βέβαια την υποστήριξαν ότι όταν ένας άντρας αποκαλεί τον εαυτό του μέτριο, είναι ταπεινός ή αστείος. Όμως όταν μια γυναίκα το κάνει, ψάχνει για κοπλιμέντα. Γιατί κάποιοι την κατηγόρησαν ότι ψάχνει για κοπλιμέντα. Να ακούσει δηλαδή ότι όχι, είσαι καλή, είσαι όμορφη, είσαι ωραία. Να το κάνει όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το παλικάρι είναι μοντέλο. Υπάρχει, δεν λέμε αυτά, είναι, έχει ξεφύγει η φάση. Υπάρχει. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα challenge στο TikTok. Ναι. Παλιότερα δηλαδή είχε ανέβει ένα βίντεο και μια influencer από τον Καναδά, η Αλίσια Μακάρβελ. Ναι. Συμμετείχε σε αυτό το challenge πέρυσι, όπου αυτή ήταν μια πιο γεμάτη κοπέλα και ο σύζυγός της ήταν σφίχτερμαν. Ωραία. Και αντίστοιχα δηλαδή είχε προκαλέσει και αυτή τα ίδια σχόλια. Ότι τύπου, ας πούμε, περιμένατε εσείς ότι εγώ που έχω κάποια παραπανήσια κιλά θα είχα ένα τέτοιο σύζυγο ο οποίος ήταν φέτες.
Mm-hmm. Δεν είναι σαν να το επιδεικνύεις όμως, ότι δεν το περιμένει κανείς και εγώ το κάνω και το έχω. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο συνδυασμός. Λίγο ότι θέλεις να ακούσεις καλή κουβέντα, λίγο να κάνεις μια επίδειξη. Ναι, αλλά τίποτα δεν έρχεται μόνο του, ρε παιδιά. Είναι σαν απάντηση σε αυτά που λένε. Άμα δεν λεγόταν κάτι, δεν θα είχες και εσύ λόγο να βγεις και να το... Επειδή αυτοί λένε, εγώ πρέπει να βγω να απαντήσω. Μπορεί... ναι, σου λέει. Μα όλα αυτά γίνονται για προβολή. Στη βλακεία σου και σου λέω ότι κοίταξε να δεις ότι λες βλακείες διότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αν δεν έλεγε ποτέ κανένας τίποτα, θα βγαίνεις μόνος σου. Αν έβγαινες μόνος σου και λες, κοίτα, έχω ένα ωραίο γκόμενο, μια ωραία. Θα έλεγες, οκ, ναι, μια χαρά, μας το πες. Αυτό είναι σαν να σου λέει ο άλλος, εσύ μου πήγες το μαχαίρι και εγώ στο ξαναβάζω πίσω. 50 ευρώ. Εμένα αυτό με το μαχαίρι λίγο με μπέρδεψε. Θα ζητούσα να μου το εξηγήσει, αλλά το κάνουμε στο break. Πόσο έχει βγάλει σήμερα, ψυχούλα μου. Κάνε μισθό και μέχρι τώρα έχει βγάλει 250 ευρώ. 250 ευρώ μόνο και μόνο με εσά. Μετά έχω συνέχεια. Ευχαριστούμε, Δημητράκο. Εγώ σα ευχαριστώ πολλά, φιλιά. Θα τα ξαναπούμε. Έχουμε και 40 στόπ σήμερα. Γεια σα. Με άλλη μπλούζα. Έχουμε και 1000 ευρώ μετρητά έχουμε από τη Βιοκαρπέτ για εσά μόνο που θα τα κληρώσουμε στο τέλο αυτή τη ημέρα. Δεν ξέρω ποιο θα είναι ο τυχερό ή η τυχερή. Στείλτε μηνύματα για να τα κερδίσετε, διότι η Βιοκαρπέτ, εκτό ότι έχει φανταστικέ εκπτώσει έω 28 Φεβρουαρίου, 30, 40 και 50% σε όλα τη τα χαλιά, μπορείτε να επισκεφτείτε ένα κατάστημα και να διαλέξετε ό,τι σα αρέσει. Σα δίνει και 1000 ευρώ μετρητά, λοιπόν. Σήμερα Παρασκευή, αν θέλετε να τα κερδίσετε, πρέπει να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή να καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό για να μπείτε σε αυτήν την υπέροχη κλήρωση. Για να μπείτε στην κλήρωση για το Toyota Yaris, θα κάνετε ακριβώς το ίδιο. Το Toyota Yaris, λοιπόν, 20 χρόνια συναρπάζει την ελληνική αγορά και τον Έλληνα καταναλωτή. Ένα αυτοκίνητο υπερασφαλές, με φανταστικές επιδόσεις, κορυφαία επίπεδα ασφάλειας. Αξίας 16.000 ευρώ και αυτό λοιπόν για να το κερδίσετε μπαίνετε στην κλήρωση. Στέλνετε ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή καλείτε σε αυτό το... Ποιος είναι πρωινιάτικα? Και σου γράφω τραγούδια, σου στέλνω λουλούδια. Με σπρέι τους στίχους, καρδιές ζωγραφίζω. Για σένα τους φίλους, συνέχεια ζανίζω. Για σένα υπάρχω και ζω. Αχ, Μαρία, 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 Μαράκι, Μαριό. Έλα, Μαριό μου, Μαριό το μάτς. Και μου γράφω τραγούδια, μου στέλνω λουλούδια. Μόνη της. Μόνη αξίζω στους τοίχους, συνέχεια φωνάζω. Έλα, έχω βρει το κόνσεπτ για αυτό που κάνουμε τα τέσσερά μας. Ξέρετε εσείς τώρα. Ναι, σωστά, τα τέσσερά μας όταν βρισκόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα το ξέρετε ότι μας ανησύχησε αυτό το αγόρι, αυτός ο υδροχός που είχε μια περιπέτεια με την υγεία του. Τέλος καλό, όλα καλά. Και θέλω να σας πω ότι ήδη έχει αρχίσει τις τρελές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Λιάνα Μάρκογλου, τη φίλη του Τζιγκολιτή, η οποία με αυτό το βιντεάκι, παιδιά, πολύ με έκανε και γέλασα. Δείτε τι κάνει με το που ένα βήμα πριν πήγε από το νοσοκομείο. Δείτε. Κοιτάξτε. Στέλιο, πώς είσαι? Τρελό. Αχ, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι τρελοκομείο. Είναι απολύτως καλά. Πολύ, πολύ καλά. Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Και μάλιστα μου το έλεγε κιόλας η Λιάνα την Κυριακή που την συνάντησε από κοντά. Ότι θα πάω να τον δω και είμαι σίγουρη ότι θα κάνει τρέλες και ότι δεν θα αντέχει άλλο σε ένα σημείο να είναι, ρε παιδί μου, στατικός. Γιατί είναι τόσο υπενεργητικό. Ενεργητικό. Καταλάβαμε εμείς. Που δεν μπορεί να καθίσει σε μία θέση χωρίς να κάνει έτσι κινήσεις και χωρίς να είναι πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, σας ακούω, θέλω να σας πω. Καλά. Είστε παράδειγμα. Ωραίο. Θυμιώτη Σίγμουντ Φρόιντ. Έχουμε δηλαδή και εσύ. Δεν τρέπεσαι. Το καλό είναι ότι δεν παρεξηγούμαστε. Μπέτε, ποιος το ξεκίνησε, ο Χατζηδάκης. Όχι, όχι, τι. Εσύ το ξεκίνησες, δεν μπορείς να μιλήσεις. Το καλό είναι ότι δεν παρεξηγούμαστε μεταξύ μας. Ακόμα και όταν σας πηγαίνετε θέατρο και δεν καλείτε τους εργάτες σας. Εγώ δεν σας πω δεν πήγα. Θα σας το χτυπάω μέχρι να δύσει ο ήλιος. Τίποτα από αυτό. Σήμερα δεν θα βγει, θέλω να σου πω, ο ήλιο. Τι Μαρία έχουμε πει. Τυχαία προέκυψε θα πάμε. Πες Μαράκι, μαζί θα πάμε στα μπουζούκια. Πες. Θα πάμε να δούμε από κοντά το Στέλιο το Ρόκο όταν αναρρώσει. Εκτός από αυτό το πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι και η σύζυγός του, ο σύντροφός του, ο άνθρωπός του, η φίλη του, η κολλητή, η οποία όλα αυτά τα χρόνια, παιδιά, είναι μαζί και έχουν μια υπέροχη σχέση. Έκανα μια ανάρτηση χθες στα social media και του λέει να μην με τρομάξεις ποτέ ξανά. Να είναι αυτό το τελευταίο. Όσο πολύ τον αγαπάει, δεν μπορείτε να καταλάβετε και πώς έτσι ωραίο ναι, ζευγάρι ήταν είναι. Και στη Λίμνο, είναι και μακριά. Βέβαια. Έπρεπε να μεταφερθεί εδώ. Δηλαδή, όσο να είναι μια λαχτάρα. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλη λαχτάρα. Δηλαδή, θέλω να σας θυμίσω ότι και πριν από δύο χρόνια.
χρόνια περίπου, αν δεν απατώμαι, ότι κάποια στιγμή κάτι τέτοιο παρόμοιο είχε συμβεί και στον αδερφό του Στέλιου Ρόκου, με αποτέλεσμα να τον χάσει από τη ζωή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν αυτό τυχαίνει και στον άνθρωπό σου, πόσο πολύ μπορεί να τρομάζεις, περνάνε όλο μπροστά από τα μάτια σου. Τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Είναι σιδερένιος, να ευχηθούμε περαστικά και να τον ξαναδούμε σύντομα στη σπίτι. Έτσι λοιπόν. Τέλος καλό, όλα καλά και γι' αυτό το υπέροχο κούκλο ζεύγαρο, ο λόγος για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και την Ιωάννα Τούνη που βρήκαν επιτέλους έτσι λίγο χρόνο και έχουν γίνει πολύ ενεργοί στα social media γιατί ο κόσμος τους στέλνει μηνύματα. Οπότε χθες ένα Q&A που έκανε ο Δημήτρης μιλήσανε για αυτή την περιπέτεια του τοκετού και αποκάλυψαν πόσο πολύ δύσκολο ήταν και για το αν τελικά θα κάνει άλλο παιδί η Ιωάννα. Για να δούμε τι λένε. Λοιπόν, η εμπειρία ήταν, να πω, τρομερή στο τέλος, αλλά θα σας πω ότι δεν... Ήταν ζόρικη, παιδιά, θα σας πω εγώ. Λοιπόν, ήταν ζόρικη. Εντάξει, Ιωάννα, θυμάται τα μισά, τα άλλα μισά δεν τα βλέπε, ενώ με την άποψη ότι, λόγω και ότι ήταν και το συντονάκι από πάνω. Ένα, θα σου πω, είχε 17 αιματοκρίτη και γι' αυτό το λόγο μπήκα και εγώ στο χειρουργείο. Κανονικά απαγορεύεται, αλλά λόγω του ότι είχε 17 αιματοκρίτη, που το φυσιολογικό είναι 40 για να πει χειρουργείο, καταλαβαίνετε. Από εκεί πέρα, η εμπειρία το να ακούσει το κλαματάκι πρώτη φορά είναι... Τι να πω. Γενικά γεννούσα μία μέρα. Γιατί πήγαμε για φυσιολογικά, μετά από 20 πλάς ώρες δεν γίνονται φυσιολογικά και μετά μπήκα χειρουργείο. Οπότε γενικά ταλαιπωρήθηκα. Αυτά. Δεν πειράζει. Τέλος καλό, όλα καλά. Άλλα πριν δεν κάνω. Μπράβο, πάντως. Και μοιράζονται και αυτή την εμπειρία που ήταν δύσκολη και πολλές γυναίκες μπορεί να την περνάνε. Να ξέρουν ότι δεν είναι οι μόνες, ότι υπάρχουν γυναίκες εκεί έξω. Που περνάνε αντίστοιχα τα ίδια. Βέβαια. Αλλά... το πρώτο, ό,τι και να γίνει, όσο δύσκολα και να έχει περάσει τόσες ώρες εκεί. Και να μην κλαίει. Μετά που το αντικρίζεις, είναι. Παθαίνεις σοκ. Ναι. Είναι αυτό το θαύμα της ζωής, ρε παιδί μου. Που βγαίνει μέσα σου, από μέσα σου. Λες, αυτό είναι δικό μου. Το έφτιαξα εγώ, το γέννησα. Μεγαλώνεις μια ζωή μέσα στην κοιλιά σου, δεν είναι. Είναι, είναι συγκλονιστική εμπειρία. Νομίζω μεγαλύτερη τέτοια εμπειρία. Δεν μπορεί να ζήσει μεγαλύτερη εμπειρία γυναίκα από αυτό. Παναγιώτη, ένα δεύτερο. Κοίταξε να δεις. Αυτή είναι αυτά. Αυτά δεν τα λέμε, λέει. Τα παιδιά είπαν για δεύτερο. Υπάρχει χρόνος που πρέπει να το κάνεις. Είναι εκεί ή που έχεις ξεχάσει τελείως, ή που είσαι πάνω στις τρέλες σου, ας πούμε, και σου λες, α, τι ωραία, πάμε να κάνουμε ένα δεύτερο. Στο ενδιάμεσο. Επειδή δεν ακούς το λεπτό. Ναι, επειδή δεν ακούω. Στο ενδιάμεσο. Να σου πω, πάμε κατευθείαν στο ρεζουμέ. Πόσα λεφτά έχεις μαζέψει φέτος. Εγώ. Στον κουμπαρά. Σήμερα καλέ μόνο έβαλε μόνο 250 ευρώ με τα 50. Τίποτα να ξέρει, Μπέτι. Λεφτά βγάζει μόνο από αυτή την εκπομπή. 250 ευρώ και χωρίς έξι εγώ μαζί σήμερα. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Έτσι. Εγώ σου εύχομαι, Παναγιώτη μου, και δύο και τρία, έτσι σαν το. Σαν τον Ιωνάκο να είναι. Σαν τον Ιωνάκο να είναι, θέλω να σου πηγαίνω τρένο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κατερίνα Στικούδη που έκανε μια πάρα πολύ όμορφη ανάρτηση χθες στα social media. Είμαστε γυναίκες, εργαζόμενες, κόρες, αδελφές, μάνες, τα πάντα όλα. Πόσο δυνατές είμαστε τελικά. Μια υπέροχη φωτογραφία και μάλιστα πρόλαβε τη κακοπροαίρετη του στα social media και έγραψε ότι το τζάμι ήταν. Μαύρο απ' έξω, βέβαια, δεν φαινότανε. Είναι backstage από μια φωτογράφηση που ετοιμάζει η Κατερίνα για το Instyle. Βέβαια, θέλω να σας πω, παρόλο που δίνει πολύ έτσι, πώς να το πω, υποστήριξη και στα νέα κορίτσια, γιατί αυτό που γράφει από κάτω είναι να αγαπάς κάθε στιγμή το σώμα σου, όπως και να είναι, σε ό,τι φάση και να είναι, και πάντα να σε προσέχεις. Θέλω να σας πω ότι διαβάζοντας λίγο τα σχολιάκια, και ενώ οι περισσότερες γυναίκες και επώνυμες και μη, τις είπανε πολλά μπράβο για αυτή τη συγκίνηση και την ενέργεια, πάντα βρίσκεται, ξέρετε, κάποιος ο οποίος θα πει την κακία. Του γράφει ένας, να σε χαίρεται η πεθερά σου και ο άντρας σου. Και απάντησε η Κατερίνα λοιπόν κάτω από αυτό το σχόλιο: η πεθερά μου δεν ζει. Ο άντρας μου με χαίρεται κάθε μέρα. Πραγματικά μπράβο στην Κατερίνα για αυτή την απάντηση. Και πραγματικά τι ψυχή μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να κάθεται να γράφει τέτοια πράγματα κάτω από μια φωτογραφία μιας γυναίκας. Δεν σου αρέσει. Πάμε παρακάτω. Μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Τόσο αλήθεια και αλήθεια λέω να γράφει τέτοια πράγματα. Όπως είναι αναφορά και blog. Και το γράφουν, θέλω να σας πω, πραγματικά προφίλ. Κανονικά με τη φωτογραφία τους. Τώρα τι να πεις. Τα λόγια νομίζω ότι είναι περίτα. Βέβαια, η αλήθεια είναι, βλέποντας την Κατερίνα, παιδιά, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι θεά. Άστο, είναι πανέμορφη. Αφού δεν υπάρχουν λόγια, μην γράφετε κιόλας. Δείτε το, χαζέψτε το και πείτε και ένα μπράβο. Έτσι, ένα μπράβο και στον Γιώργο Τσαλίκη, τον οποίο τον απολαμβάνουμε στο Σφαίρα κάθε Τρίτη, θέλω να σας πω, το βράδυ, με υπέρ ενέργεια. Εδώ λοιπόν το βλέπετε σε στιγμές χαλάρωσης, γιατί πολλοί αναρωτιέστε πώς ο Γιώργος Τσαλίκης είναι τόσο νέος, τόσο ωραίος, τόσο πολύ προσέχει τον εαυτό του, παιδιά. Όλα θέλουν το χρόνο τους και όλα θέλουν να αφιερώνουμε έστω και μέσα στην ημέρα λίγο χρόνο για τον εαυτό μας. Δείτε τι ωραίος που είναι. Κάνει για τη μασκούλα του, μια χαρά και το απολαμβάνει. Κάνει δουλίτσα αυτό, όχι απορώ γιατί το βλέπω. Όλα
κάνουμε. Να το ξέρω, ευχαριστώ. Και ακούγοντά τον, θέλω να σα πω. Τι? Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, 45. Θέλω να σα πω και για τη δερματολόγο εκτό από το θέατρο. Ναι, ναι, ποιο θέατρο. Το θέατρο δεν θα πάμε, θα πάτε μόνοι σα. Θέλω να σα πω ότι ακούγοντα την εκπομπή στο ραδιόφωνο την Τρίτη το βράδυ, αποκάλυψε ότι είναι πανέτοιμο να γίνει παππού και ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα λοιπόν να παίρνει τον εγγονό του, να τον φωνάζει παππού. Πόσο είναι τα παιδιά του. Παππού. Μα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι ο γιο του κιόλα είναι 20 πλάσ. Έχει μεγαλώσει. Πολύ θα ήθελα, λέει, να γίνω παππού και πολύ σύντομα και θα είμαι και πολύ, πολύ χαρούμενο. Είναι ο πρόεδρο στο σωματείο των Αγέραστων. Τώρα φαντάζεσαι τον Γιώργο Τσαλίκη παππού, μα πραγματικά θα τρελαθώ. Ναι, θα είναι λίγο περίεργο η αλήθεια, ρε παιδάκι μου, γιατί έχει πολύ ενέργεια μέσα του. Χοροπηδάει ακόμα. Πάρα πολύ. Καλά, δες τον Τσαλίκη τώρα έξω, που όχι απλά νεανίζει, δηλαδή δεν περνάει ο χρόνο. Για να το δει ένα παιδάκι να τον φωνάζει παππού. Τι τον κοροϊδεύετε τον κύριο. Είναι λίγο παππού μου. Σταμάτα να τον κοροϊδεύει. Είναι παππού. Κούκλο. Αυτά. Ευχαριστούμε, Μαράκι μου. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, ήρθε η μέρα και η ώρα που θα φάμε γλυκάκι. Παίρνω και καφεδάκι. Τον καφέ σου πάρε μαζί, μπράβο. Βέβαια, αγάπη μου. Θα φάω εγώ πορτοκαλόπιτα. Μου έχει φέρει και παγωτό. Εννοείται. Μέχρι τα όπα, όπα. Μέχρι τα μπερεκέτια. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, για κάποιο λόγο δεν μου άρεσε πορτοκαλόπιτα. Τώρα που μεγάλωσα. Περίμενε, θα σου πω όμως. Υπάρχουν πορτοκαλόπιτες και πορτοκαλόπιτες. Ναι. Υπάρχουν οι πορτοκαλόπιτες που τις κάνουμε με το φύλλο κρούστας που το ξεραίνουμε, που προσωπικά ούτε και εμένα μου αρέσει αυτή, γιατί μυρίζει αλευρίλα. Και υπάρχει και η πορτοκαλόπιτα σαν αυτή που κάνουμε σήμερα, που είναι τύπου κέικ. Και από πάνω θα βάλουμε μία μαρμελάδα πορτοκάλι που θα την κάνουμε μαζί με το σιρόπι. Εντάξει, για... τώρα μην τι, εδώ έχουμε θέματα. Εργαλείο, έτσι, παίρνω. Έτσι. Εννοείται. Παίρνω. Εννοείται. Λοιπόν, πορτοκαλόπιτα θα κάνουμε σήμερα με σιμιγδάλι, πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Φύγαμε να δούμε κάρτα υλικών, τι θα χρειαστούμε για να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε 5 αυγά, 1,5 ποτήρι ζάχαρη, 1,5 ποτήρι σιμιγδάλι ψηλό, 2 ποτήρια αλεύρι, 2 κεσεδάκια γιαούρτι, 1 κουταλιά της σούπας baking powder, ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Και για το σιρόπι θα χρειαστούμε 4 ποτήρια νερό, 6 ποτήρια ζάχαρη και 5 ολόκληρα πορτοκάλια. Mm-hmm. Βάλε από πάνω και... Τι να βάλω? Σαν φιστικ. Σαν φιστικ. Για να βάλω και λίγο σαν φιστικ. Φιστικάκι υγιεινής. Πάρα πολύ ωραίο. Μπουμπούνατο. Το μπουμπουνάω. Πω, είναι πολύ έντονο το πορτοκάλι. Είναι και επειδή βάζει τη μαρμελάδα. Από πάνω, βέβαια. Φανταστικό. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, το ξεκινάω. Ξεκίνα το. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα πορτοκάλια, με τα 5 πορτοκάλια. Θα κόψουμε πορτοκάλια θα πάρετε ακέρωτα. Θα τα πλύνετε πάρα πολύ καλά και θα κόψουμε την κάτω πλευρά. Τα πορτοκάλια. Ακέρωτα. Τι είναι τα ακέρωτα. Να μην είναι κερωμένα. Όταν τα βλέπεις πάρα πολύ γυαλιστερά τα πορτοκάλια, τα περνάνε με ένα είδος κεριού. Α, ναι. Ναι, για να φαίνονται γυαλιστερά. Οπότε θα πάρουμε εμείς πορτοκάλια κέρωτα. Θα κόψουμε λοιπόν τον μπροστινό και το πίσω μέρος του πορτοκαλιού και θα χαράξουμε με το μαχαίρι βαθιές λωρίδες. Μάλιστα. Όπως κάνω εγώ εδώ. Έχω λοιπόν μία κατσαρόλα με νερό που βράζει και θα ρίξω τα πορτοκάλια μέσα στο νερό για να τα ξεπικρίσουμε. Εδώ θα τα βράζουμε τα πορτοκάλια για 20 λεπτά. Μετά τα 20 λεπτά θα τα σουρώσουμε και θα έρθουν σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Μάλιστα. Θα τα κρυώσουμε, θα τα πλύνουμε πάρα πολύ καλά να φύγει η πίκρα τους και μετά θα τα κόψουμε στη μέση σε λεπτές φετούλες και θα τα βάλουμε σε ένα σουρωτήρι να στραγγίσουν. Εδώ δεν θέλουμε το χυμό, θέλουμε να κρατήσουμε μόνο την μπάστα του πορτοκαλιού. Δηλαδή τη φλούδα μαζί με τη σάρκα μέσα. Να φύγει λοιπόν το υγρό που έχει. Να φύγει το υγρό, ακριβώς. Αφού λοιπόν τα έχω εγώ μέσα στο σουρωτήρι, θα τα πιέσω με τα χέρια μου να βγάλει ό,τι έξτρα ζουμί έχει για να κρατήσουμε μόνο την πάστα. Αυτό το κάνεις για τη μαρμελάδα. Αυτό το κάνουμε για τη μαρμελάδα, ναι. Mm-hmm. Αφού λοιπόν το περάσουμε από το σουρωτήρι και φύγει όλο το έξτρα ζουμί, όπως βλέπετε εδώ βγάζει ζουμάκι φουλ, θα το περάσουμε σε ένα μούλτι και θα το ψιλοκόψουμε τόσο ώστε να γίνει αυτή εδώ η πάστα. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η βάση μας για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη μαρμελάδα. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε να κάνουμε και το σιροπάκι απευθείας. Θα βάλουμε τα 6 ποτήρια ζάχαρη με 4 ποτήρια νερό μέσα σε μία κατσαρόλα και με το που πάρει... 6, 6 ποτήρια ζάχαρη, 4 ποτήρια νερό. Διαβασμένα να φανταστώ τι είναι. Καλέ από μένα. Εννοείται τώρα, μου σχολείβαν, όλο το στούντιο μυρίζει. Διαβασμένα. Θα βάλουμε λοιπόν το σιροπάκι, το νερό μαζί με τη ζάχαρη και με το που πάρει βράση θα πάρουμε τα πορτοκαλάκια που έχουμε περάσει από το μπλέντερ και θα τα ρίξουμε μέσα. Πολύ ωραία. Εδώ. Θα βράσουμε για 2-3 λεπτάκια
Θα κλείσουμε το σιρόπι μας και είναι έτοιμο. Τόσο γρήγορα. Ναι. Καλύτερα τόσο γρήγορα. Οι μαρμελάδες τη βράζουν ώρες. Είναι τύπου μαρμελάδα. Εδώ θέλουμε σιρόπι βασικά για να περάσει μέσα στο κέικ μας και μετά αυτό που θα κάτσει από πάνω να είναι η μαρμελάδα που θα μείνει με τη γλυκύτητα που έχει από το πορτοκάλι. Έτοιμο μέχρι εδώ. Εύκολο. Πολύ. Πάμε. Πάμε να κάνουμε λοιπόν τώρα το κέικ μας. Στο μίξερ, εγώ τώρα στο διάλειμμα χτύπησα τα 5 αυγά με το 1,5 ποτήρι ζάχαρη. Θα τα χτυπήσετε στο μίξερ μέχρι να γίνουν αφρός, να σπρίσουν τα αυγά όπως είναι εδώ ακριβώς εδώ σε μένα. Μέχρι να χτυπηθούν λοιπόν τα αυγά, έχουμε τα 2 ποτήρια αλεύρι της συνταγής μαζί με το 1,5 ποτήρι σιμιγδάλι ψηλό. Θα ρίξω μέσα και το baking powder, τη μία κουταλιά της σούπας, και θα το ανακατέψω. Με ένα κουταλάκι, πάρα πολύ απλά. Εδώ. Ωραία. Μόλις τα αυγά μας φουσκώσουν και είναι έτοιμα, θα κλείσουμε το μίξερ και θα ρίξουμε μέσα τις 2 συσκευασίες γιαούρτι. Προτιμώ γιαούρτι στραγγιστό, είναι πιο ωραίο, δεν είναι τόσο αραιό. Το γιαούρτι το γραμμάρια. Βάζουμε για να γίνει πιο αφράτο. Πιο αφράτο, πιο αφράτο. Θα ρίξουμε λοιπόν το γιαουρτάκι μας μέσα, ένα πάρα πολύ γρήγορο ανακάτεμα. Αυτό εδώ, τέλος. Θα ρίξουμε το ξύσμα των 2 πορτοκαλιών, πολύ σωστά, και απευθείας το μείγμα που έχουμε εδώ με το αλεύρι, το σιμιγδάλι και όλο το, και το baking powder, θα το ρίξουμε και αυτό μέσα, πολύ γρήγορα ανακάτεμα. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 170 βαθμούς και μόλις ομογενοποιηθεί το μείγμα μας εδώ, θα το βάλουμε σε ένα ταψάκι και θα το ψήσουμε για 45 λεπτά ακριβώς. Πανεύκολο, ε! Πολύ εύκολο, είναι πάρα δηλαδή, πολύ εύκολο. Δηλαδή, πιο πελαλίδικο είναι η μαρμελάδα. Που δεν που είναι, δεν είναι αυτό... ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Είναι χρονοβόρο γιατί θέλει 20 λεπτά να ξεπικρίσεις τα πορτοκάλια. Ναι, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Ανακατεύουμε με μια σπατουλίτσα να βεβαιωθούμε ότι έχει πάει το μείγμα μας παντού, έχει ομογενοποιηθεί. Και θα έρθω εδώ δίπλα σου, θα το ρίξω σε ένα ταψάκι. Πολύ το ταψάκι ωραία. Δεν χρειάζεται ούτε να το βουτυρώσετε ούτε τίποτα. Γιατί στη συνέχεια θα βάλουμε το σιροπάκι. Οπότε, με το που μπει το σιροπάκι, θα ξεκολλήσει και από το ταψί. Ωραία, πορτοκάλι. Απλώνουμε εδώ, όμως χομυρίζει το γιαούρτι, το πορτοκάλι, εδώ γίνεται χαμό. Είναι κήπος. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αχ. Ψήνουμε λοιπόν στους 170 βαθμούς για 45 λεπτά. Και βγαίνει έτσι. Και θα βγει σαν αυτό εδώ που έχω εγώ εδώ το μωρό. Τέλεια, το ωραίο. Να το βάλω στο φούρνο να ψήνεται. Βάλ το, ναι, κάτσε να σου ανοίξω εγώ. Έτσι, γιατί τέλεια. Είναι κόσμος και ντουνιάς εδώ, πρέπει να φάει. Λοιπόν, πρέπει να φάει. Ναι. Και όπως είμαστε λοιπόν και έχουμε τη μαρμελάδα μας. Έτοιμη μαζί με το σιροπάκι. Θα έρθω εδώ, κοίτα να δεις τι θα γίνει. Όπως είναι, μονοκόμματο το σιρόπι. Θα έρθετε και θα το ρίξετε από πάνω. Ωρε φίλε. Τώρα τι θα γίνει εδώ. Θα ρουφήξει αυτό το νερό. Θα ρουφήξει όλο σιρόπι. Το ζωμό, όλο το σιροπάκι. Και θα μείνει η πάστα. Και θα μείνει η πάστα από πάνω. Μόλις λοιπόν το σιροπιάσετε εδώ και ενώ είναι ζεστό, θα μου το κόψετε απευθείας σε μερίδες. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε απευθείας. Για να μπει πιο εύκολα μέσα. Ακριβώς. Το ακριβώς. Κοίτα τώρα με το που το κόβω κάνει μπουρμπουλήθρες απάνω, βλέπεις. Ναι, 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 το ρουφάει. Που σημαίνει ότι τραβάει το σιρόπι μέσα. Θα μου το κόψετε λοιπόν σε μεριδούλες και θα μου το αφήσετε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Θα χρειαστεί περίπου γύρω στις 2 ωρίτσες να τραβήξει, να απορροφήσει όλο το σιμιγδάλι, το ζωμό μας, το σιροπάκι μας. Ακόμα το βλέπεις είναι ζουμερότατο, αλλά σε λίγο θα έρθει και θα γίνει έτσι. Ρίξτε το από πάνω, λίγο φιστί και γίνει, σερβίρετε το με παγωτό και είναι ένα γλυκό παρασκευιάτικο του ονείρου. Μπράβο Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε. Να ξέρεις ότι όλες οι γυναίκες μου στέλνουν μηνύματα στο Instagram, τρελαίνονται μαζί σου γιατί φτιάχνουν τις συνταγές σου και είναι τέλειες. Τους δηλαδή, ευχαριστούμε ό,τι πάρα πολύ. Βιώνουμε εμείς εδώ, το βιώνουν και αυτές. Και αυτό είναι το σωστό, οι συνταγές μας να βγαίνουν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε μια λάθος συνταγή που να μην βγαίνει. Είναι αμαρτία από το Θεό, πετάμε χρήματα, να βγαίνει να είναι κάτι ωραίο νόστιμο. Μπράβο, μπράβο. Και ωραίο για τις οικογένειές τους. Μπράβο. Επιστρέφω. Το καφεδάκι σου. Α, ναι, καλά, τελείωσε, δεν έχει άλλο. Άστο, αλλά τότε. Δώσε το ποτηράκι, έλα. Δώσε το ποτηράκι.
Λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα κάνετε λίγο υπομονούλα. Επίσης, αγόρι μου, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι. Θα κάνετε λίγο υπομονούλα να φάτε την πορτοκαλόπιτα. Ναι, ναι, βέβαια. Χλώμια σας, δεν έχω φάει, καλά. Έχω φάει. Έχω φάει. Έχει φάει. 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 Είχε βγάλει ο Καρβέλας ήδη κομματάκια για όλους εμάς τους Λιγούριδες που πάμε και τρώμε πριν. Έτσι. Καλώς την Αντζελά. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ αποφάσισα να κάνω πρωτοχρονιά φέτος εδώ με αυτήν την Κινέζικη, διότι είναι πολύ καλύτερη η ενέργεια και όλα αυτά τα οποία μας δηλώνει. Καλή χρονιά λοιπόν, έτσι. Έχουμε, αυτό συμπίπτει φυσικά με τη νέα σελήνη στον υδροχό, που είναι το σεληνιακό έτος που ανοίγει. Εδώ μιλάμε ότι μας παρακινεί αυτή η νέα σελήνη σε αλλαγές, σε πρωτοτυπίες, γενικότερα σε καινοτομίες με τόλμη, που όλα αυτά που θα κάνουμε θα οδηγήσουν σε οικονομικές, επαγγελματικές και επαγγελματικές, οικονομικές και συναισθηματικές σταθερότητες γενικότερα στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν το νέο έτος αυτό μιλάει για μια ήρεμη δράση, όπου με συντονισμένες κινήσεις φτάνουμε στην ευημερία. Εντάξει, και επειδή λοιπόν ο Κρόνος, κυβερνήτης της συγκεκριμένης σελήνης που είναι στον υδροχό, έχει και μια συνάντηση με την Αφροδίτη, εδώ λοιπόν θα πω ένα ισλαμικό ρητό, το οποίο λέει ότι έχει επίσης το Θεό, αλλά κράτα και την καμήλα σου δεμένη, δηλαδή ναι με ένα άνοιγμα, αλλά πρέπει να έχουμε και κάποια πράγματα να τα δούμε λίγο πιο λογικά. Λοιπόν, κριάρια μου, η νέα σελήνη σε όψη με το 2 που βρίσκεται από το δικό σας το ζώδιο σας παροτρύνει να ανοιχτείτε, γενικότερα μιλάει για νέα ξεκινήματα, περισσότερο σε νέους στόχους, γενικά να κοιτάξετε να ταινίσετε λίγο το μέλλον σας. Επομένως, υπάρχει έμπνευση για νέες ιδέες, τις οποίες βέβαια πρέπει να είσαστε λίγο αφοσιωμένοι πάνω σε αυτές τις ιδέες και γενικά το πώς βλέπετε το επόμενό σας βήμα. Σας παροτρύνει επίσης να συνεργαστείτε πολύ, έτσι να έχετε ένα ομαδικό πνεύμα, να επενδύσετε πολύ σε θέματα τεχνολογικά όπως είναι ας πούμε το διαδίκτυο και γενικότερα να δείτε και σε οικονομικό επίπεδο ποιο όφελος έχετε, δηλαδή είναι καιρός πια να αρχίσετε να βγάζετε χρήματα και να αποδίδουν και όλες οι προσπάθειές σας. Ταύρι μου, στην κορυφή του οροσκοπίου σας η νέα σελήνη, εδώ μιλάμε για μια όθηση σε θέματα επαγγελματικά, κοινωνικά. Ιδιαίτερα για ανέλυξη, αυτή είναι η ανάγκη σας, και για καταξίωση. Φυσικά όλα αυτά θέλουν μια μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Ο δικός σας κυβερνήτης, η Αφροδίτη, θα είναι σε σύνοδο με τον Κρόνο. Το ενδιαφέρον σας στρέφεται πολύ περισσότερο σε εξωτερικά ζητήματα, δεν είναι τόσο πολύ εσωτερικά. Αλλά θέλει επίσης να είσαστε, να κρατήσετε αυτήν την αντικειμενικότητά σας. Δίδυμή μου, επιτέλους ξεκινάνε και κάποια θετικά σε ελληνικά φαινόμενα απέναντί σας. Εδώ μιλάμε για πρωτοβουλίες. Είναι στο κομμάτι της αισιοδοξίας, στο κομμάτι της διεύρυνσης των οριζόντων σας και γενικότερα αυτής της τόλμης και του θάρρους για να μπορέσετε να διεκδικήσετε όλα όσα θέλετε. Ακόμα και αν τα πράγματα είναι δύσκολα, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν να αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες αυτή τη στιγμή και να λέτε τι μου λες για άνοιγμα. Ναι, αλλά οτιδήποτε δύσκολο βγαίνει τώρα. Σας δείχνει κιόλας πού μπορούν να γίνουν οι σωστές διορθώσεις και μάλιστα εσείς έχετε και τη δυναμική για να μπορέσετε να κυνηγήσετε τα όνειρά σας και φυσικά να μπορέσετε να εντοπίσετε και τις όποιες ευκαιρίες σας παρουσιάζονται ή να τις δημιουργήσετε εσείς. Καρκίνη μου, η νέα σελήνη γίνεται σε ένα κομμάτι το οποίο αφορά πολύ την ψυχολογία σας. Είναι πολύ πιο εσωτερικό, αλλά πολύ σημαντικό, γιατί μιλάει για την δύναμή σας την εσωτερική και την αναγνώριση των δυνατοτήτων. Έχουμε πάθει σήμερα. Δυνατοτήτων σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και καθώς συνδέεται με το Δία που είναι στην δική σας καταξίωση και στα δικά σας τα επαγγελματικά βήματα, δίνει μία δύναμη και πολλές ευκαιρίες για να μπορέσετε να ανεβείτε. Το θέμα μας είναι να κρατήσετε το πάθος σας, να επιμείνετε και να στοχεύσετε πάρα πολύ σε εσάς, στον εαυτό σας. Λιοντάρια μου. Η νέα σελήνη είναι απέναντί σας. Εδώ λοιπόν μιλάμε για το κομμάτι των σχέσεων και των συνεργασιών. Μπαίνουν νέες βάσεις, έχετε μια νέα οπτική, έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες, όχι μόνο για καινούργιες συνεργασίες, αλλά και για βοήθεια που σας έρχεται και το οποίο φυσικά όλο αυτό θα είναι και σε συναισθηματικό επίπεδο αν ενδιαφέρεστε για γνωριμίες, αλλά και αν θέλετε επαγγελματικά να προωθηθείτε. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν στο επόμενο διάστημα κάποιες προτάσεις συνεργασιών, αλλά και προτάσεις συμβουλευτικές, έτσι. Όπως επίσης και για κάποιες συμφωνίες. Παρθένη μου,
Για εσάς η Νέα Σελήνη μιλάει για υποχρεώσεις, ναι μεν, και την καθημερινότητά σας, τα οποία γίνονται προτεραιότητα, αλλά όλο αυτό ευνοεί πολύ τα εργασιακά σας, ευνοεί πολύ κιόλας την δική σας πρόοδο και εξέλιξη, αλλά φυσικά όλο αυτό δεν σημαίνει ότι θα θυσιάσετε φυσικά και την ποιότητα της ζωής σας. Γενικότερα είναι σε ένα κομμάτι το οποίο σας αντιστοιχεί τέλεια, γιατί είναι ο οίκος ο δικός σας, μπορείτε να εστιαστείτε στις λεπτομέρειες, μπορείτε και εσείς να επενδύσετε σε τεχνολογικά και να κάνετε πολύ σημαντικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας, όπως είπαμε. Ζυγή μου, για εσάς πολύ θετική απέναντί σας η Νέα Σελήνη. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε... Σας φέρνει αυξημένη ενέργεια, αλλά φυσικά και αυτοπεποίθηση, καθώς πάρα πολύ ποντάρετε στην αξία σας, ποντάρετε στην δημιουργικότητά σας και φυσικά στα δικά σας τα σχέδια. Επίσης υπάρχουν πολλές αναζητήσεις είτε ερωτικού επίπεδου, είτε σε ψυχαγωγικό επίπεδο. Άρα λοιπόν για να μπορέσετε να διασκεδάσετε, να μπορέσετε να βγείτε, για όσους αναζητάτε σύντροφο είναι μια πολύ καλή περίοδος, ή για να διασκεδάσετε και να χαρείτε τις στιγμές με τον σύντροφό σας έτσι κι αλλιώς που ήδη υπάρχει. Σκορπιέ μου, για εσάς έχουμε νέους κύκλους σε οικογενειακά ζητήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνετε το κομμάτι το επαγγελματικό. Εδώ περισσότερο ζητάει να φέρετε μια ισορροπία εσωτερική και εξωτερική. Υπάρχουν πολλές εσωτερικές διεργασίες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε τις νέες βάσεις, να έρθετε πιο κοντά στα άτομα τα αγαπημένα σας. Μπορεί να θέλετε να κάνετε μια ανακαίνιση, μια μετακόμιση. Είναι τώρα η περίοδος. Να κάνετε μια πώληση. Άρα επιδιώξτε το τώρα, γιατί θα έχει πολύ πιο καλά αποτελέσματα. Τοξότες μου, η Νέα Σελήνη αυτή σας βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι της επικοινωνίας. Είναι και σε όψη με τον Δία που είναι δικός σας κυβερνήτης. Άρα λοιπόν η καλή, θετική, σωστή επικοινωνία, η επιδίωξη γνωριμιών, οι επαφές σας, αυτό όλο θα μπορέσει να σας ανοίξει πόρτες. Φυσικά... Θέλει να είστε λίγο πιο συντονισμένοι, να μην είστε πάρα πολύ γρήγοροι και να συμφωνείτε σε όλα ή να βιάζεστε. Και επίσης, κοιτάξτε να προγραμματίσετε την καθημερινότητά σας για να μην χάσετε, ας πούμε, την μπάλα και να μην παρασυρθείτε σε άσκοπες, είτε μετακινήσεις, είτε σκέψεις, είτε συζητήσεις. Εγώ, κερί μου, για εσάς εδώ έχουμε στο επίκεντρο τόσο τα οικονομικά σας, δηλαδή κάθε σκέφτεστε πώς θέλετε να βγάλετε περισσότερα χρήματα ή πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό το κομμάτι, αλλά και στην συναισθηματική. Ασφάλεια. Επομένως, αν όλο αυτό το διάστημα που ο Ερμής ήταν ανάδρομος στο δικό σας το ζώδιο, δεν μπορούσατε να καταλήξετε κάπου, είτε συναισθηματικά, είτε και στα οικονομικά όπως λέμε, τώρα είναι η στιγμή για να μπορέσετε να κάνετε αυτό το άνοιγμα και τις επιδιώξεις, όπως επίσης προσέξτε και τα χρήματά σας να αρχίσετε να αποταμιεύετε. Υδροχόη μου, Νέα Σελήνη, είναι στο δικό σας το ζώδιο, το αγαπημένο μου ζώδιο, το λέω πάντα αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά στην κορούλα σου, τη λατρεμένη. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την σταθερότητα την οποία αναζητάτε. Έχουμε μία αλλαγή κατεύθυνσης. Γενικότερα θα δείτε ένα πολύ μεγάλο αέρα ανανέωσης και μία πολύ μεγάλη διάθεση για να δημιουργήσετε, για να βγείτε προς τα έξω, για να κάνετε τις γνωριμίες σας και να επιτύχετε τους στόχους σας και ό,τι άλλο ζητάει η καρδούλα σας. Και τέλος για τους. Άντε μας και γίνει. Θα σου κάνει πρόταση. Λοιπόν, και για τους ηχθείς μας. Εδώ έχουμε μια Νέα Σελήνη η οποία λειτουργεί λίγο παρασκηνιακά, η οποία τι κάνει. Δημιουργεί πολύ έντονα ισχυρά συναισθήματα για εσάς, αλλά αυξάνει φυσικά και τη διεύθυνση. Την διεύθυνση. Α, εντάξει. Όλα καλά, ναι. Η διεύθυνση έχει κάτι όμως. Και τη διέστησή σας. Χρειάζεται να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας, διότι όλο αυτό θα λειτουργήσει πάρα πολύ θεραπευτικά. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες, απλά εσείς τις παρακινείτε λίγο με τον δικό σας τον χρόνο και με τον δικό σας τον τρόπο. Καλή Νέα Σελήνη, ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο και νέα ξεκινήματα. Τέλεια, έτσι θα φύγουμε, με νέα ξεκινήματα και χαρούμενη Νέα Σελήνη. Break.
3. Ναι. Την πρώτη, μάλιστα, την αγόρασε το 1995. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξόδεψε περίπου 60.000 δολάρια για να αγοράσει την κάθε μία από αυτές. Για σκυλί το έχει περάσει. Και παιδιά, δεν θυμάσαστε στο hangover. Αυτό θα έλεγα. Που πήγαν και την έκλεψαν από την έπαυλη τη μία, ναι, την τίγρη. Ναι. Ναι, εγώ ήταν το, είναι πραγματικότητα αυτή. Πολύ πετυχημένο, πραγματικό, δύο τύποι που κάνανε show στο Las Vegas και τελικά η τίγρης μετά από πάρα πολλά χρόνια τον έναν τον έφαγε. Αυτό. Εκεί πολύ θα μείνω εγώ. Δεν είχε happy ending. Δεν πάντως, να σας πω τίγρη. Ότι τη λευκή τίγρη τη μία που είχε, του την πήρανε, ξέρετε για ποιο λόγο. Για γιατί ποιο? Το σπίτι του, η επαυλή του τέλος πάντων, ήταν ανάμεσα σε δύο άλλες κατοικίες στο Las Vegas. Σε μία από αυτές λοιπόν ήταν ένας πλούσιος επιχειρηματίας που είχε σκυλιά. Και μία μέρα η τίγρης λοιπόν, εκεί που την πήρε να τη βγάλει, ας πούμε, βόλτα. Αποφάσισε ότι ήθελε να κατεβάσει τον φράχτη για να φάει ένα από τα σκυλιά του γείτονα. Το είδε ο γείτονας εκεί που καθόταν χαλαρός και φαντάζομαι διάβαζε Financial Times. Έτσι, επιχειρηματίας ήταν ο άνθρωπος. Το είδε, του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο και γεια σας. Με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν μπορεί να παίξει, παιδιά. Αυτό δύναμος, επειδή είναι και ο άνθρωπος πυγμάχος και σου λέει, μα χρειαστεί. Να βάλει με την τίγρη. Ναι, δεν ξέρει ότι η τίγρη. Δεν γίνεται με το ένστικτο αυτών των ζώων. Είναι για αλλού. Δεν είναι για να παίζει, να έχει μια μπάλα μπάσκετ στο στόμα του και να παίζει. Είναι για να στη ζούγκλα. Και τώρα θα σας πάω στο επόμενο κατοικίδιο. Θέλω να συμπληρώσετε εσείς τη λέξη. Θα σας πω κουκού. Κουκού. Τσα. Όχι, παιδιά. Κουκού. Υπάρχει κουκουτσά κατοικίδιο. Δηλαδή, μην βγω από τα ρούχα μου και δεν έχει έρθει ακόμα η άνοιξη. Βάγια. Κουκουβάγια, μάνα μου. Δηλαδή, πραγματικά. Το κουκουτσά, ρε. Είναι ζεύτα, παιδιά. Κουκουτσά. Κουκουτσά. Τέλος πάντων. Κάπα, κάπα. Τα επίπεδα τώρα αυτή με το μωρό, κατάλαβε. Λοιπόν, βλέπουμε τη Σάλμα Χάγεκ με την μικρή αυτή γκρι κουκουβάγια που είναι το κατοικίδιό τη. Φωτογραφίζεται πολύ συχνά, χορεύει, τη μιλάει. Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό είχε ανεβάσει. Κάνει και ένα σχετικό post που είπε ξεκινήστε την εβδομάδα σας φιλώντας κάποιον πριν πετάξει. Πόσο βαθιστόχαστο. Πάρα πολύ. Πολύ βαριά. Οριακά Φρόιντ. Καλά που δεν μας βλέπουν όλοι αυτοί, θέλω να σας πω. Ναι. Γι' αυτό ξεμπουρλευόμαστε κάθε φορά. Ξένα. Δεν θα βάζουμε Ελληνές. Σπάει κουκουβάγια στο κεφάλι πάντως. Τέλειο. Πολύ, πολύ, πολύ. Θα το ζήλευε και ο Λάκης Γαβαλάς. Τι να την κάνεις τώρα την κουκουβάγια εκεί να την έχεις. Της δείχνει. Να παίξεις δεν μπορείς. Της δίνει σοφία. Στον καναπέ, τι κάνεις. Όταν γίνω μάνα θα πάρω για να γίνω μάνα κουκουβάγια. Μάνα σοφή κουκουβάγια. Πάμε μια θέση πιο ψηλά και θα σας πάω στον Justin Bieber, όπου εντάξει, τι το θέλει αυτό στο κατοικίδιο. Είχε τέλος πάντων μια μαϊμού. Ναι. Πήγε για να κάνει μια εμφάνιση για κάποιες υποχρεώσεις τέλος πάντων στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Έλα όμως που την ξέχασε εκεί. Βασικά ουσιαστικά τι γίνεται. Δεν είχε κάποια απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να έχεις όταν μεταφέρεις το κατοικίδιό σου και πηγαίνεις σε μια άλλη χώρα. Πόσο περισσότερο όταν κάνεις και υπερατλαντικό ταξίδι, γιατί σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να μείνουν και σε καραντίνα. Λοιπόν, δεν είχε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για το ζώο. Με αποτέλεσμα να μείνει εκεί για πάρα πολλούς μήνες. Φεύγοντας αυτός τον ξέχασε. Δεν τον πήρε ποτέ πίσω και τελικά η μαϊμού που βλέπετε εδώ κατέληξε στον ζωολογικό κήπο. Μάλιστα. Καλά, δεν έχουν Learjet αυτοί, δεν πηγαίνουμε δικά τους. Και πάλι έγγραφα χρειάζονται να ταξιδέψεις. Είναι υγειονομική λόγη. Υγειονομική. Για να μεταφέρεις αρρώστιες. Πρέπει να έχεις το βιβλιάριο υγείας τέλος πάντων του κατοικιδίου κτλ. Και ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις, π.χ. για να φύγεις από εδώ, να πας με το σκύλο σου. Γιατί το είχα κοιτάξει, επειδή είχα παλιά παιδιά γι' αυτό. Στην Αγγλία, ας πούμε, για παράδειγμα, έπρεπε να έχεις όλα τα χαρτιά και αφού ήταν οκ ο σκύλος, θα έπρεπε να μείνει και για τέτοιο καραντίνα για κάποιο διάστημα. Γελάω πιο πολύ με τον Μακαλιά που προσπαθεί να κρατήσει τα μπόσικα επειδή οι υπόλοιποι γελάω. Δεν έχω καταλάβει. Εσύ δεν έχω καταλάβει, γιατί γελάτε δηλαδή. Εγώ σας βγάζω εδώ τον ανθρώπινο πόνο. Συγγνώμη Δημήτρη. Γνωριζόμασταν 10 χρόνια. Κοιταζόμαστε πια και ξέρω τι θέλει να πει και γελάμε χωρίς να τα λέμε. Συγγνώμη. Δεν θα πω τι θα θέλει να πει. Συγγνώμη. Τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Και είναι σχετικό με το Χατζηδάκι. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα στον George Clooney, ο οποίος στο μακρινό 1988, λοιπόν, όταν τα είχε με την Kelly Preston, λοιπόν, ήθελε να της κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Και πήρε λοιπόν αυτό το πάρα πολύ ωραίο το γουρουνάκι. Λοιπόν, τον βάφτισε Max, 136 κιλά ο Max. Max, ωραία. Λοιπόν, καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται. Αγρίο γούρουνο είναι. Γουρουνάκι, γλυκούλι. Λοιπόν, όπου προσέξτε να δείτε. Η Kelly Preston κάποια στιγμή, εντάξει, δεν άντεξε ούτε τον George Clooney, ούτε τον Max.
Τους έδωσε τα παπούτσια στο χέρι, πήγε τα φτιάξε με τον Τζον Τραβόλτα, βρήκε την υγεία της και την ησυχία της. Το πήγα να πω, εμένα δεν μου έκανε εντύπωση το γουρούνι. Μου έκανε εντύπωση που ο Τζον Κλούνι τα είχε με την Κέλλη Πρέστον, η οποία μετά παντρεύτηκε τον Τζον Τραβόλτα. Ούτε το ήξερα αυτό. Γιατί να σου κάνει εντύπωση, τι έχει η Κέλλη Πρέστον, δεν την έχω δει, είναι τίποτα περίεργο. Δεν θα μιλήσω. Ντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όπου προσέξτε, ενώ θα μπορούσε να το δώσει σε μια φιλοζωική, ας πούμε, επέλεξε τελικά να το κρατήσει, το έπαιρνε μαζί του στα γυρίσματα των ταινιών, στις σειρές που πρωταγωνιστούσε κτλ. Έχει χωρίσει και με επόμενη του σχέση, γιατί του είχε θέσει το δίλημα ή το γουρούνι ή εγώ. Ψέματα. Βεβαίως. Επέλεξε να κρατήσει το γουρούνι. Κοιμόταν με το γουρούνι μαζί αυτό. Ανέβαινε στα κρεβάτια, παντού πήγαινε. Σαν να ήταν γάτα και σκύλο. Είναι σκέψη. Τα γουρουνάκια αυτά τα οποία είναι τα εικόσιτα. Δεν είναι ναι. Αυτά που έχουμε συνηθίσει, τα μεγάλα που γίνονται 200 κιλά, 250. Δεν θέλει λάσπη δηλαδή αυτό. Θα καλά, και αυτό δεν ήταν πούπουλο. 136 κιλά ζύγιζε. Δηλαδή. Πόσο? Συγγνώμη. 136 κιλά. Α, γιατί υπάρχουν κάποια τα οποία είναι πιο μικρούλικα. Όχι, όχι, αυτό ήταν λίγο πιο τσιγκωτό. Στα νιάτα του, σαν να βλέπει τον μπακαλιάτη. Ναι, σωστό. Η Κέλλη Πρέστον, τι, δεν θυμάσαι. Ούτε καν. Δες ποια είναι. Την έχουμε. Αυτή είναι η Κέλλη Πρέστον. Και τι έχει. Μια χαρά είναι, κούκλα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δεν τις λέμε στην τηλεόραση. Θα σας πω στο διάλογο. Εντάξει, μετά. Τα καλύτερα χάνουμε στην τηλεόραση. Έλα, μετά από εγώ δίπλα είσαι. Λοιπόν, και ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα. Ναι, γύρω στο 2005 χαιρέτησε το γουρνάκι, γιατί σταδιακά άρχισε να βγάζει έτσι διάφορα προβλήματα υγείας. Και έφυγε στον ύπνο του, όπως έμαθα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πάω τώρα μία θέση πιο ψηλά, γιατί ήρθε η ώρα να δούμε ποιος βρίσκεται στην... Δεν πάει το μυαλό μου. Κορυφή. Ναι. Παιδιά, ο χιμπατζής του Elvis. Του Elvis. Βέβαια. Εγώ περίμενα του Michael Jackson, θα μου έλεγε. Όχι, όχι. Έβαλα του Elvis, ο οποίος, προσέξτε, γιατί ήταν πιο παλιός, άλλη κλάση, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης την Graceland ήθελε να την μεταμορφώσει σε ζωολογικό κήπο. Και σου λέει, γίνεται να θέλω να την κάνω ζωολογικό κήπο και να μην έχω ζώα. Πρώτα απέκτησε το 1956, δεν ήξερα ότι υπήρχε, να που το έμαθα, το μάθετε κι εσείς, μία μαϊμού αράχνη. Τι είναι η μαϊμού αράχνη. Είναι η μαϊμού αράχνη. Θα μπορούσα να κάνω πλάκα και να σας πω, ήταν μαϊμού αράχνη. Καριζό. Θα ήθελα να το συμπεριφέρω, να το πούσουμε πραγματικά. Αλλά είναι μαϊμού για να μην μπερδευόμαστε. Τι λένε και αράχνη, για κάποιους λόγους που δεν πρόλαβα να το ψάξω, να εντρυφήσω τόσο πολύ στο συγκεκριμένο θέμα. Στη συνέχεια λοιπόν πήρε τον γνωστό αυτόν χιμπατζή, ο οποίος όμως αυτός χιμπατζής, μην το βλέπετε φυσιολογικό. Τι. Αλκοολικός. Τι. Με το λιμπερό έπινε αλκοόλ. Αλκοολικός. Στα επόμενα χρόνια εξελίχθηκε. Από το αφεντικό, λέει, παίρνει. Σε μεγάλη αλκοόλα. Λοιπόν, δεν άφηνε ουίσκι για ουίσκι. Μάλλον, τον ξεχνούσε. Όλα τα μπουκάλια άδεια στο σπίτι της έπαυλης, στην Grace, δηλαδή εκεί πέρα. Όπου τελικά τον εξολόθρευσε, τον δηλητηρίασε ένας από τους υπαλλήλους του Elvis. Έλα, ρε φίλε, τώρα δεν μπορεί. Άδοξο. Άδοξο το τέλος. Γι' αυτό, τι συμπέρασμα βγάζουμε. Τι, δεν πίνουμε. Α, τέλει. Τι συμπέρασμα. Αυτό το συμπέρασμα. Αυτό είναι. Τι περιμένεις. Προειδικό. Ναι. Πώς λέμε, δεν οδηγούμε όταν πίνουμε. Δεν πίνουμε όταν οδηγούμε. Το μπέρδεψα. Και τα δύο σωστά πάντα. Για να σαν το Κύριακο. Για μόνο στο άστο. Πάει κάκι για αυτός. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, παιδάκια. Να παραμείνουμε έτσι στα μουσικά, μιας και μιλούσαμε τώρα για την άλλη. Να παραμείνουμε λοιπόν στην Ελένη Κοτανίδη, η οποία συνάντησε τον Χρήστο Παπαδόπουλο. Τον θυμάσαι αυτόν τον υπέροχο μουσικό συνθέτη από τα παιδιά από την Πάτρα. Βεβαίως. Με τον μπουζουκάκι του λοιπόν. Ο Χρήστος λοιπόν κάνει κάποιες εμφανίσεις στον χώρο Σφίγγα, στην Αθήνα εδώ λοιπόν, αύριο Σάββατο και τα υπόλοιπα Σάββατα του Γενάρη. Και η Ελένα το συνάντησε και μας μιλάει λοιπόν, γιατί έχει γράψει και μουσική για το Κόκκινο Ποτάμι, το τραγούδι που τραγουδάει ο Αργυρός με την Ασλανίδου, αν το έχετε ακούσει. Υπέροχο, γιατί έχει γράψει για πάρα πολλές σειρές. Γενικότερα τραγούδια και μας λέει βέβαια και για ένα απίστευτο περιστατικό που έχει ζήσει με το Σταμάτη Κόκκοτα, που για να κάνουν μαζί μια περιοδία στην Αμερική, βρήκε μέχρι και το αυτοκίνητο του Τέος Βασιλιά και τους έβαλε μέσα και τους πήγε βόλτα για να τους πείσει να πάνε μαζί του στην Αμερική περιοδία. Έλα. Ακούστε τώρα φοβερές ιστορίες. Πάμε. Υπάρχουν δυο επιστροφές στη ζωή στο πεπρωμένο. Να ξεκινήσω από το Κόκκινο Ποτάμι, μιας και είναι του καναλιού μας. Τι υπέροχη μουσική είναι αυτή που έχεις γράψει και φέτος. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πρόκληση για μένα να γράψω μουσική για τη ράτσα μου, γιατί είμαι μισός Πόντιος από τα Γρεβενά. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Πώς είναι η συνεργασία με έναν τόσο μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη όπως είναι ο κύριος Μανουσάκης και όλη αυτή η φήμη που τον ακολουθεί. Δεν είναι μόνο σκηνοθέτης ο Μανούσος. Θα έλεγα ότι ξέρει πάρα πολύ καλά ιστορία. Κάτι το οποίο συγκινεί και εμένα. Έχεις γράψει όμως τη μουσική και για άπειρα soundtrack. Αναφέρω ενδεικτικά, κάτι τρέχει με τους δίπλα. I love Καρδίτσα.
Είναι 23 σειρές, 7 ταινίες, αλλά η πρώτη επιτυχία ήρθε το 2005, όταν έστειλα μια κασέτα στον Πασχάλη Τερζή που ήταν στη Θεσσαλονίκη με ένα τραγούδι, μια μελωδία του Αρχιπέλαγο σε στίχους Κώστα Μπαλαχούτη. Και όταν τον πήρα μετά μια εβδομάδα τηλέφωνο τον Πασχάλη, του λέω: «Κύριε Πασχάλη, τι έγινε με εκείνο το τραγουδάκι?» Και μου λέει: «Ποιο τραγουδάκι?» «Τραγουδάρα». Δεν μπορεί κανείς να μην αναφερθεί στα παιδιά από την Πάτρα. Στην ουσία με τα παιδιά από την Πάτρα 4 δίσκους κάναμε. Πούλησαν 750.000 και είναι μέσα στους 10 πιο εμπορικούς δίσκους όλων των εποχών στην Ελλάδα. Η τομή που κάναν είναι ότι στη μεταπολίτευση, όταν όλοι στα αμφιθέατρα και οι φοιτητές τραγουδούσαν τα επαναστατικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και τα τραγούδια της μεταπολίτευσης, εμείς παίξαμε τα κλασικά λαϊκά της του 50-60 με το δικό μας τρόπο και κάναμε τους φοιτητές εκείνης της εποχής να σηκωθούν και να χορέψουν. Δεν θα ξεχάσω την περιοδία που κάναμε στην Αμερική με το Σταμάτη τον Κόκοτα και μάλιστα εμείς φοβόμασταν τότε τους μάνατζερ, γιατί όντως όταν φτάσαμε στην Αμερική ήρθε ένας μάνατζερ και δίπλα του ήταν ένας μπράβος που είχε πιστόλια, ας πούμε. Και για να μας ψήσει ο Σταμάτης ήρθε με το Mercedes του Βασιλιά, θυμάμαι, φορούσε ένα κοζάκικο καπέλο και με πήρε εμένα να με πάει μια βόλτα, χιόνιζε στην Αθήνα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, για να με ψήσει να πάω στην Αμερική. Και εννοείται ότι περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Τόσα ψέματα και λάθη, τόσες ανοιχτές πληγές. Από τη Ρίτα Σακελαρίου, τι θυμάσαι, έτσι μια στιγμή που μπορεί να σου έχει μείνει χαραγμένη? Κοίταξε, η Ρίτα ήταν αθυρόστομη, αλλά είχε δίκιο που ήταν έτσι. Είχε περάσει πάρα πολλά στη ζωή της. Και αν θες, όλα αυτά που πέρασε, τα έβγαλε σε κάποια τεράστια τραγούδια της. «Αν κάνω άτακτη ζωή», «Όταν ζυγώνει η βραδιά». Πολλοί αναρωτιούνται πώς τελικά ήρθε το τέλος για αυτό το υπέροχο συγκρότημα. Είχαμε διαφορές όσον αφορά πώς θα είναι ο στίχος, πώς θα είναι ο ήχος. Το τέλος στην ουσία δεν ήρθε ποτέ, γιατί κατά καιρούς βρίσκομαι και με τον Λάμπρο και παίζω, με τον Βαγγέλη, με τον Αργύρη. Ο Παναγιώτης βέβαια έφυγε από τη ζωή. Αυτό που ονομάζεται σήμερα τραπ, θέλω να μου πεις την άποψή σου. Στη ραπ μουσική έχω συγκινηθεί πολύ με στίχους. Στην τραπ δεν έχω ακούσει κάτι που να με κεντρήσει μουσικά, τίποτα θα έλεγα. Και αντιθέτως ο στίχος για μένα κάνει μεγάλη ζημιά. Δεν τους θεωρώ συναδέλφους μου, τους τράπερ. Καλύτερα να πάνε να ανοίξουν μια σχολή να κάνουν πολεμικές τέχνες ή να κάνουν box ή να χτυπιούνται μεταξύ τους, παρά να προσφέρουν στην νεολαία όλο αυτό το ψεύτικο πράγμα, ας πούμε, με τα λεφτά, με τις γκόμενες, με τα ναρκωτικά. Στοιχίζουνε τα σ' αγαπώ. Έχουμε όμως και καινούριο τραγούδι, πολύ πολύ καινούριο. Προέκυψε μια συνεργασία με τους Σαμποτάζ, μου αρέσαν πάρα πολύ. Μου άρεσε και η τραγουδίστρια τους, η Ευδοκία η Ράπτη. Και είπαμε να συμπράξουμε μουσικά, γι' αυτό κάνουμε και αυτά τα live στη Σφίγγα και θα προκύψουν και άλλα live αυτά τα Σάββατα του Γενάρη. Τι ωραία συνέντευξη. Τι έχει ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Πόσα έχει γράψει που δεν το ξέραμε, έτσι. Δεν το ξέραμε. Είναι φοβερό. Μας έχουν σειρές που δεν τα είπε τώρα. Απίστευτες σειρές, πάρα πολλές. Αφανείς ήρωες. Δεν ξέρω πώς θα υπήρχε μια έντονη εικόνα τότε με τα παιδιά από την Πάτρα. Δηλαδή τους είχαμε γνωρίσει έτσι ως καλλιτέχνες και ως ντουέτο. Τους είχαμε ταυτίσει, λες, πολύ. Τους είχαμε ταυτίσει πάρα πολύ με αυτό. Όπου μετέπειτα, ίσως ξέρεις, αυτά που έκανε, αυτά που έγραφε, δεν είχαν την ίδια προβολή. Ανεξάρτητα αν ήταν. Δεν λέω πόσο καλά ή κακά ήταν. Καλύτερα μπορεί να ήταν. Τότε όμως ήταν αυτό, ρε παιδί μου, ήταν αυτό το συγκρότημα θα το πω, ντουέτο θα το πω, το οποίο είχε γράψει ιστορία. Συγκρότημα, ναι. Μαράζει 750.000 αντίτυπα με 4 δίσκους τόσο σύντομα, είναι συγκλονιστικό. Ναι, ναι. Social τότε, παιδιά, πόσο δύσκολο ήταν να ξεχωρίσει. Θυμάμαι ότι είχε, νομίζω, δεν ξέρω τώρα ο άνθρωπος το βλέπει, είχε νομίζω ένα διπλό μπουζούκι, είχε ένα μπουζούκι κιθάρα, είχε ένα πολύ περίεργο όργανο, το οποίο το έπαιζε μαζί, επειδή είναι οργανοπαίχτης, έπαιζε και τα δύο μαζί, και την κιθάρα και τον μπουζούκι, ήταν ένα διπλό. Σαν πατάρι ήταν από πάνω. Θα το ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εμφανίσεις, Σφίγγα. Βεβαίως και πολύ ωραία τα είπε, ωραίες ιστορίες μας μετέφερε από τότε με τον Σταμάτη Κόκοτα που κάνανε την περιοδία στην Αμερική. Το βρήκε αυτό το αμάξι, ο Θεός Βασιλιά, ναι, αναρωτιέμαι, που το βρήκε και το πήρε ακόμα. Λοιπόν, σας αφήνω, παιδάκια μου. Πάω στο κορίτσι μου, τη Βασιλική μου, που έχω και μέρες να τη δω. Έτσι να κατέβασω λίγο το παντελόνι μου.
Καλώς την Άννα, την κούκλα μας. Τι όμορφη. Τι κάνεις, γλυκιά μου Μπάρμπι, θα πω εγώ. Είσαι καλά. Είμαι πολύ καλά, εσύ. Τι νέα μας φέρνεις, είμαι μια χαρά και εγώ. Τι νέα μας φέρνεις από τα DNA Centers. Αχ, εξασφάλισα τη δυνατότητα να γίνουμε όλοι όμορφοι, όλοι πιο ανανεωμένοι. Εξασφάλισα τη δυνατότητα για όσους καλέσουν τώρα στο 210-82-12-100 να υποφεληθούν της δυνατότητας να πούν αντίο στο τοπικό πάχος. Τέλεια. Και αυτό θα γίνει μόνο με τη νέα γενιά κρυολιπόλυσης. Μόνο λοιπόν με 50 ευρώ καλούντας τώρα στο 210-82-12-100 μας δίνει τη δυνατότητα από την πρώτη κιόλας συνεδρία να χάσουμε 4 έως 6 πόντους. Και αυτό στο σημείο που απασχολεί τον καθένα. Ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες, άλλο στα χέρια, άλλο στους μυρούς, στους γλυκτούς, στην κοιλίτσα. Είναι σαν να κάνουμε λιπαναρρόφηση. Mm-hmm. Ανώδυνα όμως, δεν χρειάζεται χρόνος αποθεραπείας, χωρίς νηστέρι, εύκολα λοιπόν, γρήγορα, δεν θέλει κόπο, θέλει κρυολιπόληση στα DNA Centers. Και φαντάζομαι Centers. Ότι είναι και ανώδυνο, δηλαδή ούτε κοκκινίλες έχουμε, ούτε ερεθισμούς έχουμε. Μιλάμε για τη νέα γενιά κρυολιπόλησης από τα DNA Centers, η οποία υπερέχει εναντί των άλλων τεχνολογιών. Κατευθείαν λοιπόν από την πρώτη κιόλας θεραπεία, χάνεις από 4 έως 6 πόντους ανώδυνα. Επανέρχεσαι κατευθείαν στη δουλειά σου, στην καθημερινότητά σου. Δεν απέχεις από πουθενά, είσαι πιο όμορφος. Χάνεις από εκεί πέρα που θέλεις. Βάζεις ουσιαστικά το πρόβλημα του τοπικού πάχους οριστικά στον πάγο. Να σου πω ότι τα λιποκύτταρα καταστρέφονται και δεν επανεμφανίζονται. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Μιλάμε για την αυθεντική κρυολιπόληση. Και καλούμε τώρα στο 210-82-12-100, γιατί μόνο με 50 ευρώ δεν υπάρχει τιμή. Δεν το εξασφάλισε. Βασιλική, το εξασφαλίζει, λέμε. Τα DNA Centers λοιπόν εγγυώνται το αποτέλεσμα. Από την πρώτη κιόλας θεραπεία τα αποτελέσματα. Τα είναι ορατά. Έχουμε ακούσει για διάφορες θεραπείες. Μιλάμε για την αυθεντική κρυολιπόληση στα DNA Centers, που μας δίνει τη δυνατότητα τα αποτελέσματα να είναι κατευθείαν ορατά. Σίγουρα ο καθένας μας έχει διαφορετικές ανάγκες. Βέβαια. Κάποιος θα δει το αποτέλεσμα από την πρώτη στιγμή και θα πει τέλος με μία θεραπεία είμαι εντάξει. Άλλος θα χρειαστεί άλλη μία. Στα χέρια, στα πόδια, στους γλυκτούς, στους μυρούς, στο πιο δύσκολο σημείο. Μπορούμε να παγώσουμε το λίπος. Βλέπουμε εδώ πέρα το πριν και το μετά, το οποίο είναι θεαματικό. Δηλαδή βγαίνεις και λες. Wow. Πραγματικά, wow. Οι άντρες το τολμάνε, έρχονται, κάνουν. Έρχονται πάρα πολλοί άντρες. Εκεί οι άντρες έχουν και τα πιασηματάκια τους, και την κυλίτσα τους και τα χεράκια τους. Όλοι έχουμε λοιπόν την ανάγκη για ανανέωση. Να πούμε αντίο λοιπόν στο τοπικό πάχος. Μια θεραπεία η οποία είναι παγκοσμίως γνωστή έτσι. Στο εξωτερικό, κατά κόρον, είναι το νούμερο ένα θεραπεία. 2-10 λοιπόν, 82-12-100, γιατί και εμείς εδώ θέλουμε να ανανεωθούμε. Να δώσουμε τέλος στο πρόβλημα του τοπικού πάχους. Και πραγματικά δεν έχουμε λόγο να μην το κάνουμε τώρα που είναι και τόσο τέλεια η τιμή. Δεν θα ξαναυπάρξει αυτό. Με 50 ευρώ μόνο λοιπόν καλείτε τώρα στο 210-82-12-100. Εποφελείστε αυτής της προσφοράς γιατί τα DNA Centers εγγυώνται το αποτέλεσμα. Και να σου πω εκτός από αυτό, έχουμε και μία βελτίωση στην κυταρίτιδα. Έχουμε μείωση λιπόδησης του. Οπότε με μία θεραπεία δεν έχεις μόνο ένα καλό, είναι πολλαπλά τα καλά που έρχονται από την κρυολιπόληση. Μιλάμε, είπαμε για την αυθεντική κρυολιπόληση. Μιλάμε για την κρυολιπόληση που βγαίνεις ανανεωμένος, χαμογελαστός και με λιγότερα κιλά στα σημεία που θέλεις. Αντίο λοιπόν στο τοπικό πάχος, εδώ και τώρα, με ένα τηλεφώνημα στο 210-82-12-100. Δεν ξέρω αν την έχεις δοκιμάσει, αλλά εγώ... Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Πήγα αυτή τη βδομάδα. Και... Έπαθα σοκ. Με παίρνουν οι φίλες μου, λένε τι έχεις κάνει, πες μας τι έχεις κάνει. Γι' αυτό μου ήρθες τόσο χαρούμενη σήμερα, ε. Έτσι, έτσι. Ένιωθα πια ανάλαφρη και το σημαντικό είναι ότι δεν πόνεσα, το ευχαριστήθηκα και το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους που μας παρακολουθούν να καλέσουν τώρα στο 210-82-12-100. Δείτε που θέλετε να εστιάσετε, που είναι η ανάγκη σας, στα χέρια, στα πόδια. Βρείτε λύσεις στο σημείο και τα άλλα αφήστε τα επάνω. Αφήστε τα πάνω μας. 210-82-12-100 με 50 μόνο ευρώ. Εδώ και τώρα λοιπόν να καλέσουν όλοι. Επειδή την προηγούμενη φορά δεν είχαν προλάβει όλοι, ήρθα σε μία συνεννόηση με τη διεύθυνση. Και τι κατάφερες, τι εξασφάλισες, Βασιλική. Σας παρακαλώ, δεν γίνεται να υπάρχει κάποιος παραπονεμένος στην εκπομπή της Μπέτης. Έτσι. Και μου λένε ναι, δώσ' το. Τώρα λοιπόν καλέστε στο 210-82-12-100 μόνο με 50 ευρώ. Εποφεληθείτε αυτής της προσφοράς. Που πραγματικά αξίζει, είναι η πιο γνωστή θεραπεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μια θεραπεία που δεν χρειάζεται ούτε να κάτσεις στο σπίτι σου, ούτε να ταλαιπωρηθείς, ούτε να κάνεις τίποτα. Πας εκεί πέρα, στα κάνουν όλα, ξαπλώνεις και πραγματικά είναι τόσο θεαματικά τα αποτελέσματα που δεν το πιστεύεις ούτε εσύ που το βλέπεις. Μέχρι να το κάνεις λοιπόν, καλέστε τώρα να κλείσετε το ραντεβού σας όσο μας παρακολουθείτε στο 210-82-12-100. Το ξαναλέω, 50 ευρώ μόνο.
Το λέω και δεν το πιστεύω. Με wow θα κλείσω και εγώ. Wow. Wow, λοιπόν, Βασιλική μου. Το τέλειο πρέπει να γίνει πιο τέλειο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ παρέα με έναν πολύ αγαπημένο φίλο και δικό μου και του Δημήτρη Μακαλιά, το Μήνο Θεοχάρη. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ποιος είναι πρωινιάτικα? Θέλω τα όπα μου, θέλω τις τρέλες μου, θέλω τις τσάρκες μου με γιοταχή. Θέλω τις πούμες μου, θέλω τις μάσες μου, θέλω τις ξάπλες μου στην εξοχή. Εσύ το ζήτησες αυτό. Φυσικά. Γιατί θέλω το όπα μου, θέλω τις τρέλες μου. Γι' αυτό ήρθε σε εμάς, αγόρι. Φυσικά. Μου. Γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε συνέντευξη, καφέ θα πιούμε. Ας πιούμε ένα καφέ, τον καιρό έχουμε να το πούμε. Έτσι βρισκόμαστε πια στα τηλεοπτικά δρόμενα εμείς, οι πολύ άσχολοι άνθρωποι του showbiz. Αχ, τι όμορφα. Τι κάνεις, αγόρι μου, πάρα πολύ όμορφα είμαι εδώ. Σε είδαμε εμείς με το. Ποιο εσύ είναι, Πρωινιάτικα? Εμείς! Νομίζω ότι σε θαυμάσαμε και στο θέατρο Αλκιονής που ήρθαμε και είδαμε αυτήν την εξαιρετική παράσταση. Παιδιά, πόσο χάρηκα που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί εγώ έχω τελειώσει και τα ΙΕΚ Μαγκύρα, για όποιον δεν το ξέρει. Τα ΙΕΚ Μαγκύρα είναι. Έχω στηρίξει τις σπουδές μου και ό,τι αποκόμισα από εκεί το έβαλα στην παράσταση, νομίζω. Το τοποθέτησε πολύ σωστά. Θα μας πει και εδώ πέρα η δασκάλα. Στο Stars όταν ήμασταν, χάζευε κάθε φορά τις περούκες ο Μήνος. Βέβαια, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο με τις περιοχές φοράς. Κοίτα, πήρα τη γνώση, έγινα σφουγγάρ, την πήρα όλη και επιτέλους μπόρεσα και εγώ να την ξεδιπλώσω. Και εγώ με το δικό μου τρόπο, φυσικά. Έχουμε περάσει μία από τις καλύτερες σεζόν, νομίζω που έχω περάσει ποτέ στη δουλειά με την Πέτη και τη Ματθίλδη στο Stars με το Ρουβάτο. Ναι, καλά. Είχαμε περάσει μαγικά. Μαγικά, μαγικά. Όπου ό,τι έβλεπα σε γκλίτερ, αυτά που βάφονταν τα κορίτσια, και, γιατί το ξέρουν, ενώ ίσια κανένα από το σόου. Έχω σπουδάσει και αυτές το γκλίτερ. Ναι, το γκλίτερ, εκεί το σπούδασα κι εγώ. Τώρα πια με το Hedwig and the Angry Inch μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω όλα αυτά που είχα δει. Είναι πολύ ιδιαίτερο έργο αυτό και δύσκολο, έτσι, για να το υποδηθεί κάποιος. Είσαι και είναι σχεδόν μόνος σου στη σκηνή. Έχεις βέβαια το συγκρότημα. Είναι μαζί σου βέβαια η Κατερίνα Ντούσκα, η υπέροχη Κατερίνα Ντούσκα, που με τίμησε και αποδέχτηκε την πρόταση αυτή να κάνει πρώτη φορά θέατρο. Και αυτό το κορίτσι σε αυτό το έργο, με αυτό το ρόλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος και ο ρόλος της Κατερίνας. Ναι, γιατί υποδίεται έναν άντρα. Ναι. Και δύσκολο το έργο. Αλλά τόσο γοητευτικό και τόσο. Τι να σας πω, παιδιά, τώρα εντάξει. Ωραία, πες μας λίγο το story. Να το πω το story, γιατί κάθε φορά αισθάνομαι στην κατάλαβες. Ότι επειδή είναι ιδιαίτερο το έργο. Είναι, πολύ. Είμαστε όπα ένα δομήν εμείς. Είμαστε όπα. Τα λένε όλα. Φύγαμε, απασφαλίζω. Λοιπόν, το story είναι η ιστορία ενός αγοριού που γεννήθηκε στο Ανατολικό Βερολίνο και για να κυνηγήσει τον έρωτά του και το αμερικάνικο όνειρο και να πάει στην Αμερική, τον έπεισαν. Να προχωρήσει σε μία διόρθωση φύλου η οποία θα του εξασφάλιζε το να παντρευτεί με τον αγαπημένο του και να μπορέσει να περάσει στην Αμερική. Από ένα ιατρικό λάθος μένει με λίγα εκατοστά από το πρώην μόριό του και εγκλωβίζεται μεταξύ των φύλων αυτή η ύπαρξη, η Hedwig. Ζει και παρουσιάζεται ως γυναίκα. Δεν θα πω τι γίνεται μετά κτλ. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία να τη ζει ο κόσμος μαζί με την αφήγηση της Hedwig. Εγκλωβίζεται λοιπόν ανάμεσα στα φύλλα και ζει τη ζωή της κυνηγώντας το άλλο της μισό, αυτό που όλοι νομίζω κυνηγάμε με έναν τρόπο και αποζητάμε, αλλά και την ελευθερία της ύπαρξής της. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με συγκινεί βαθιά. Ο διάλογος σε σχέση με την ταυτότητα φύλου και τον προσανατολισμό έχει ανοίξει νομίζω στην Ελλάδα και έχει φτάσει η ώρα να μιλάμε και να βλέπουμε θεάματα που μας δίνουν τροφή για σκέψη και ανοίγουν διάλογο. Αισθάνομαι ότι το έργο δεν απαντάει στα ερωτήματα αυτά. Διηγείται μια ιστορία, αγκαλιάζει τους ανθρώπους που έχουν την ανησυχία αυτή. Είναι πολύ ωραίο γιατί στο θέατρο έρχονται νέοι άνθρωποι, πάρα πολύ και μεγαλύτεροι, και παιδιά με τους γονείς τους. Και το βιώνουν όλο αυτό και το γιορτάζουν με έναν τρόπο που είναι πάρα πολύ συγκινητικός. Και τα μηνύματα που μας στέλνουν και σε μένα και στην Κατερίνα είναι πολύ συγκινητικά. Είναι ένα έργο που έχει επιλέξει εσύ από ό,τι έχουμε καταλάβει. Είναι από αυτά τα έργα που επιλέγει έτσι. Γιατί είχαμε τον Αντίνο που μας έλεγε τις προηγούμενες μέρες: δεν επιλέγω εγώ, αλλά εσύ είναι ένα statement αυτό που κάνεις. Αυτά τα έργα που επιλέγει είναι μια μορφή ακτιβισμού αυτή η παράσταση, ας πούμε.
Κοίτα, θεωρώ ότι το θέατρο είναι μια πολιτική πράξη ούτως ή άλλως. Εννοώ όσοι το κάνουν. Δεν μπορούμε κάθε σεζόν να διαλέγουμε τα έργα που παίζουμε. Ούτε είμαι από τους ηθοποιούς που μπορώ, έχω την πολυτέλεια να μου εμπιστεύονται θέατρα και να διαλέγω τα έργα που θα κάνω. Αλλά ναι, είναι μια κατάθεση δική μου σίγουρα. Είναι ένα έργο που αισθάνομαι ότι προχωράει όποιον έρθει να το παρακολουθήσει και του δίνει αφορμή για να ανησυχήσει, να διερωτηθεί και να μιλήσει με τους ανθρώπους γύρω του. Και αυτό είναι κάτι που με απασχολεί. Οπότε... Τι σε όθησε να το κάνεις στη συγκεκριμένη στιγμή όμως? Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ο Μάριος Αντάγαρης μαζί με τον Γιονούση το Δεμέστηκα το αποφάσισαν. Εγώ το κυνηγώ 10 χρόνια το έργο να το κάνω. Μπράβο τους. Είναι ένα όνειρο ζωής δικό μου. Το έργο το ήξερα. Το είχαμε μεταφράσει μαζί με τον Φίβο το Ρημένα, το κείμενο και τους στίχους εγώ. Γιατί το είχα πάρα πολύ μερά και έχω καψούρα με το έργο αυτό. Έχω καψούρα με τη Χέντβιγκ. Είναι ένα ρόλο σύμβολο στο διεθνές ρεπερτόριο. Είναι ο πρώτος gender queer χαρακτήρας που έχει υπάρξει στο musical ποτέ. Mm-hmm. Έχεις πει επίσης ότι έχω πολλά κοινά στοιχεία δικά σου με αυτό το χαρακτήρα. Ναι. Και σε μία από τις δηλώσεις σου έχεις πει ότι δεν νιώθεις και εσύ για σένα, δεν έχεις βρει τον εαυτό σου στη ζωή σου. Τι είναι αυτό που δεν έχεις βρει? Εννοώ ότι το να νιώθεις εκτός της νόρμας ή του να μην μπορείς να προσαρμοστείς σε κατηγορίες και να πούν ότι εγώ είμαι έτσι, εσύ είσαι έτσι και τα λοιπά, έτσι όπως το αναλύουμε και τα ζούμε και ζητάμε από τους ανθρώπους να τοποθετηθούν ή τους τοποθετούμε από μόνοι μας, αυτό το στρίμωγμα φυσικά και έχω νιώσει ότι μου έχει συμβεί. Η ελευθερία που έχει η Χέντβιγκ επίσης είναι κάτι το οποίο εμένα... Το αποζητάς, ας πούμε. Ναι, το θέλω και με εκφράζει και ταυτίζομαι με αυτό. Δηλαδή το ότι δεν θέλω να αποφασίσω πράγματα για μένα και δεν αποφασίζω. Οπότε ζω με τη στιγμή και με το τι... Η Χέντβιγκ όμως είχε και δύσκολο παρελθόν παιδικό. Είχε τραύμα. Είχε τραύμα. Εσύ θα μπορούσε να βρήκες ένα μικρό κοινό στοιχείο, γιατί όταν γεννήθηκες... Ναι, ναι. Πριν γεννηθείς, μάλλον έφυγε από τη ζωή ο βιολογικός σου πατέρας. Ναι, ναι. Και ναι. Γεννήθηκες ουσιαστικά ένα μωρό, γεννήθηκες σε μια οικογένεια που βιώνει και ένα πένθος, ναι, παράλληλα. Ναι. Αυτό σε άλλαξε, το κατάλαβες μεγάλος, τι πώς μπορεί να σε επηρέασε στην ψυχολογία σου. Ναι, ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι. Και είναι από τα κοινά και με το ρόλο του ότι είναι ένα πλάσμα που έχει γεννηθεί μέσα από αυτό το τραύμα, τέλος πάντων, και έχει κάνει τη διαδρομή της. Η Χέντβιγκ, εμένα η οικογένειά μου στην αρχή. Φυσικά, όταν ήμουν μικρότερος, δεν καταλάβαινα την έλλειψη αυτή. Μεγάλωσα και με τον πατριό μου λίγο πιο μετά. Δεν το αντιλαμβανόσουν μικρός. Δεν το αντιλαμβανόμουν τόσο, όσο κάποια στιγμή μεγαλώνοντας, που έκατσα και, ξέρεις, λίγο έψαξα τον εαυτό μου περισσότερο και ασχολήθηκα με αυτό το κομμάτι. Σίγουρα το να λείπει ένα τόσο σημαντικό κομμάτι από τη ζωή σου είναι κάτι το οποίο σε καθορίζει. Δεν είναι κάτι. Είναι κάτι το οποίο, ναι, μεν δεν με άφηναν με την αγάπη τους και την τρυφερότητά τους να το καταλάβω ή να το νιώσω ότι κάτι λείπει, αλλά. Λείπει, εννοώ. Βέβαια, να πούμε, όπως και πολλά άλλα παιδιά ξέρω ότι ταυτίζονται με αυτό, όταν κάτι δεν το είχες ποτέ, δεν ξέρεις και πώς είναι να το έχεις. Σωστό. Οπότε δεν καταλαβαίνεις στην πραγματικότητα πώς είναι. Αλλά αυτό το ερωτηματικό είναι ένα ερωτηματικό που ποτέ δεν θα το απαντήσω εγώ. Να σου πω. Στην παράσταση σου λέει η μαμά σου πολλές φορές, ο Χέντβιγκ, ότι για να πας μπροστά πρέπει να αφήσεις κάτι πίσω. Ναι. Χρειάστηκε ποτέ να αφήσεις κάτι πίσω εσύ για να προχωρήσεις? Ναι, σίγουρα. Έχει χρειαστεί να αφήσω ανθρώπους. Έχει χρειαστεί να αφήσω παλιότερα κομμάτια δικά μου που με ζόριζαν πολύ. Όπως όλοι μας νομίζω στην εξέλιξή μας, τα περιτά, κάποια στιγμή καλό θα ήταν να τα πετάμε. Αν εννοώ, όσοι δεν το έχουμε κάνει, ας το κάνουμε. Υπάρχουν συμπεριφορές και δικές μας. Ας μείνουμε ο καθένας στον εαυτό του. Πράγματα τα οποία μπλοκάρουν τη ζωή μας και δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο μπλοκάρει. Πολλές φορές, τις περισσότερες, είναι δικές μας πλευρές που δημιουργούν την εμπλοκή. Αυτές τις πλευρές έχει χρειαστεί να τις αφήσω πίσω. Για να μπορέσω να προχωρήσω και να ζω ευτυχισμένος, έτσι, και να ζω καλά και να είμαι χωρίς νευρικότητα, να είμαι χωρίς τιμό, χωρίς... να περνάω όμορφα. Το ότι είσαι τόσο πολύ ταλέντος, γράφεις, παίζεις, τραγουδάς, σκηνοθετείς, σου δίνει μια ασφάλεια ότι αν δεν βρω, ρε παιδί μου, για μια σεζόν ένα ρόλο να μου δοθεί τηλεοπτικό ή θεατρικό, μπορεί να φτιάξω ένα δικό μου ή μπορεί να γράψω για κάποιον άλλον κάτι. Σου δίνει αυτή την ασφάλεια? Δεν θα το έλεγα ασφάλεια. Η ανάγκη, άμα το φέρει, θα το κάνω. Δηλαδή,
αν μείνω ανεργός και πιεστό. Ξέρεις, πολλές φορές εγώ, επειδή είμαι και λίγο τεμπέλης, όταν καταπιάνομαι κάτι δουλεύω φουλ, αλλά είμαι και λίγο τεμπέλης. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένες φορές έχει χρειαστεί στη δύσκολη στιγμή και εκεί που δεν βρίσκω δουλειά να αναγκαστώ να σκηνοθετήσω. Σου είπα ποτέ στον χώρο, κάνε focus σε ένα πράγμα. Ναι. Μόνο γράψε ή μόνο παίξε ή μόνο τραγούδα. Στο είπαν αυτό, ε. Ναι. Αν έπρεπε να επιλέξεις, θα μπορούσες να επιλέξεις ένα πράγμα από όλα αυτά να κάνεις. Όχι. Δεν το δέχομαι αυτό που μου λέτε. Βέβαια, αυτά που κάνεις συνήθως περιέχουν όλα με έναν τρόπο. Το τραγούδι, την υποκριτική, μπορεί να γράψεις είναι και ακριβώς το κείμενο. Είναι ακριβώς το ίδιο που λέμε και με το έργο. Ναι. Γιατί να διαλέξω ένα, για να είναι ο άλλος χαρούμενος και να ξέρει ότι κατατάσσομαι σε αυτό, ότι αυτός είναι αυτό. Όχι, προσωπική σου επιλογή. Αν σου λέγανε αύριο, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στην ελληνική τηλεόραση. Η προσωπική μου επιλογή είναι να κάνω ό,τι θέλεις. Τι θα έκανες εσύ? Θα σου πω τι θα κάνω. Πάντως η προσωπική μου επιλογή, για να απαντήσω στο προηγούμενο, είναι να είμαι ελεύθερος. Σημαίνει ότι την κάθε στιγμή να μπορώ να επιλέγω αν σήμερα θα γράψω ένα έργο και θα παίξω και θα σκηνοθετήσω σε αυτό, την άλλη θα πάρω ένα έργο και θα το κάνω όπως το ονειρεύομαι, την άλλη θα κάνω ένα σύριαλ και την άλλη θα κάνω μια εκπομπή γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και την απολαμβάνω. Πάμε και στην εκπομπή τώρα. Αν μου δίνανε λοιπόν τη μία ώρα που λέει ο Δημήτρης, ναι, τι θα έλεγα να κάνω? Ναι, ό,τι θέλεις. Όποια ώρα θες. Πάνω-πάνω θα βάλω τον Dot, το οποίο το κάνω ήδη. Εκτός τον Dot, που είναι μια εκπομπή που μου αρέσει πάρα πολύ, την παρακολουθούσα ούτως ή άλλως και μου δόθηκε και ευκαιρία να την παρουσιάσω και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, θα έκανα σίγουρα παιχνίδι. Α, ορίστε, ναι. Αυτό θα ήθελα να κάνω. Ή κάτι που να δίνει πολύ χαρά στον κόσμο. Θα ήθελα δηλαδή κάτι που να είμαι... Κατάλαβες, να καλά, φέτος, έχει χαρά. Συγκυριακά πιστεύω ότι είσαι πολύ ευτυχισμένος, γιατί η Νάντια είναι και προσωπική σου φίλη, κολλητή σου πάρα πολλά χρόνια. Είναι, οπότε φαντάζομαι είναι πιο εύκολο ακόμα φέτος, δεν είναι? Είναι, είναι. Και με την Νάντια την που λέει, ήμασταν πάρα πολύ ωραία. Σου και, με την... και το ίδιο όνομα μια χαρά, δεν μπερδεύεσαι. Δεν μπερδεύεσαι, δεν θα πει Μαρία. Το ότι είμαι με την Νάντια την Κοντογεώργη φέτος είναι ακόμα, ενώ κατάλαβες, μια συνθήκη που είναι πιο οικία και πιο οικογενειακή και πιο είναι λυμένα όλα τα. Με το βλέμμα συνεννοήσει με τον άλλον, γιατί υπάρχει πορεία ετών που μας κάνει να είμαστε πολύ πιο άνετοι. Λατρεύω βέβαια και το κομμάτι των συνεντεύξεων. Mm. Πρέπει να σας το πω αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω κόσμο και να μου λένε τις ιστορίες τους και να ρωτάω βέβαια, πράγματα. Έχετε και άνθρωπους που είναι πάρα πολύ φίλοι σας, που είναι γνωστοί, είναι ηθοποιοί. Ναι. Έχεις βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση και να μην μπορείς να διαχειριστείς την κατάσταση γιατί τον ξέρεις τον άλλον. Να και δεν θες να ρωτήσεις που... κάτι που. Ναι, ναι, να ξέρω τον άλλον και να μην θέλω να ρωτήσω, μου έχει τύχει. Και τι έκανες? Δεν ρώτησε. Δεν πιέστηκες καθόλου. Πάνω, κοιτάξτε παιδιά, πάνω στο, ανάμεσα στο ξέρω κάποιον και τη σχέση που έχω μαζί του και το πιο επαγγελματικό, το ότι πρέπει ας πούμε, να βγάλεις έναν τίτλο που λέμε ας πούμε, και όλο αυτό, ναι. Θα βάλω πάνω το προσωπικό μου. Αυτό όμως μπορεί να σε οδηγήσει στο να μην γίνεις πετυχημένος παρουσιαστής. Ξέρεις τι εννοώ, να μην φέρεις τα νούμερα. Κατάλαβα, να μην τα φέρω. Ας μην τα φέρω τα νούμερα. Προτιμώ, δεν μετράω. Μετράω τη ζωή μου με ανθρώπους που τους αγαπάω και με αγαπάνε και αυτό μπαίνει πάνω από όλα. Τώρα, δεν θεωρώ ότι για να φέρεις νούμερα πρέπει σαν και καλά να φέρεις κάποιον σε δύσκολη θέση. Μπορείς και να τα κάνεις. Θεωρώ ότι ο μάγκας. Μην το. Αλλά κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι αυτός που θα κάνει τον άλλον να νιώσει άνετα και να μιλήσει από μόνος του. Mm-hmm. Και οι συνεντεύξεις, οι τίτλοι που έχουν βγει πολλές φορές από την εκπομπή, έχουν βγει επειδή ο άλλος έχει νιώσει άνετα και έχει μιλήσει για κάτι που δεν το έχει πει πουθενά αλλού. Και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα αρκετά στον Dot. Γιατί ένιωσε άνετα. Όχι επειδή του έκανα εγώ την ερώτηση τη συγκεκριμένη. Και, σώνει και, καλά, και θεωρώ ότι αυτό είναι το κέρδος. Κατάλαβες, το δικό μου ας πούμε κέρδος είναι αυτό ότι δεν έχει χρειαστεί να το κάνω με έναν τρόπο επιθετικό, αλλά το κάνεις με αγάπη. Πάρε αυτό που θες να πάρεις, αλλά πάρ' το με τον τρόπο που και ο άλλος να θέλει να στο δώσει, όχι να το εκβιάζεις. Με αυτό διαφωνώ. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που σε κάνει πετυχημένο παρουσιαστή, δεν το ξέρω γιατί... Κάνει να κοιμάσαι ήρεμος. Ο κάθε παρουσιαστής όμως απ' την άλλη αισθάνομαι ότι έχει και δικό του τρόπο. Σίγουρα. Θα προτιμούσα ο δικός μου τρόπος να είναι ο τρόπος το αγαπησιάρικος. Μάλιστα. Μινάκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ που σας εδώ ευχαριστώ. Μαζί μας σήμερα. Σχέδιο για το μέλλον, έχεις τίποτα? Έχω διάφορα, αλλά καταρχάς θα κάνουμε τη μετάβαση. Ήταν να γίνει το Φεβρουάριο, δεν θα γίνει, θα γίνει τον Οκτώβρη. Mm-hmm. Τον επόμενο Οκτώβρη. Οπότε έχουμε αυτό. Και σας περιμένω Δευτέρα και Τρίτη, 9 παρατέταρτο, στους Αλκιονείς, Hedwig and the Angry Inch για μια βραδιά εμπειρία. Έτσι. Εμπειρία σίγουρα. Εμπειρία ξεκάθαρα. Σίγουρα. Θα τα χάσετε. Λοιπόν, έχουμε και νικητή ή νικήτρια έχουμε, παιδιά, για τα 1000 ευρώ με τη ρετά. Η Μαρία Πατικοπούλου, λοιπόν, σε καλή μεριά μα. Μαρία μου, να τα χαρείς, σκόρπισε τα πάτα, κάψτα, ό,τι θες, κάντα. Δικά σου είναι 1000 ευρώ από τη βιοκαρπέτ, δώρο. Λοιπόν,
Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να έχετε και σήμερα ένα υπέροχο μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Και Δευτέρα! Ετοιμαστείτε! Θέλω drums! Θέλω μουσικές! Θέλω τονίσεις! Δευτέρα! 10 παρα 10! Ποιοι θα είναι εδώ πρωινιάτικα! Θέλω τα λιώτικα, θέλω τα πίθανα και τα παράξενα από τη ζωή. Θέλω τα γλέτια μου και τα ξενύχτια μου, θέλω τα όργανα ως το πρωί.